Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και ακούτε webcast Game Over. Καλησπέρα στα παλικάρια που είναι στο chat, παρεούλα, τα φιλαράκια μας. Στα μικρόφωνα, όπως τους βλέπω στο Skype όπως πάντα, Νικόλας Μαρκόγλου. Γεια χαρά. Σάββας Καζαντζίδης. Hello. Νίκος Πλωμαριτέλης. Καλησπέρα. Και Γιάννης, ποιος Γιάννης Τσιτσέλης. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, θέλετε νιό, βλέπω, ε. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία. Γίναμε καλύτεροι. Το απόγευμα έβγαλε ένα boss με την πρώτη. Έχω να το λέω τώρα. Θα το λέω μέχρι να μπω στο μνήμα. Πότε κρέμα στο χειριστήριο τώρα. Τώρα ναι, τελείωσε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γι' αυτό στην πορεία και για τις υπέροχες στιγμές της Παρασκευής που κοροϊδεύει ο κόσμος. Τέλος πάντων, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, να πούμε για το διαγωνισμό της ημέρας. Γιάννη, δικό σου είναι αυτό. Ο Γιάννης ο Τσιτσέλης μοιράζει παιχνίδια σήμερα. Χαμός. Λοιπόν, είναι 4 κωδικοί από τη σειρά Gears of War. Το πρώτο μέρος, το δεύτερο, το τρίτο και το Judgment. Το γνωστό πακέτο που παίρνουν όλοι όσοι αγοράζουν. Με το Gears, το 4. Το 4, ναι. Τα οποία όμως παίζονται και στο Xbox One, έτσι. Είναι με το compatibility το γνωστό. Συν το έναν κωδικό για Banjo Kazooie, το Nuts and Bolts, πάλι και για 360, το οποίο πάλι παίζεται στο Xbox One. Για έναν Γιώργο, έτσι. Ένα τυχερό θα τα πάρει και τα. Α, τα δώσουμε όλα σε ένα, να μην δώσουμε από ένα κωδικό σε 4 παιδιά. Τι λες. Όπως θες. Ό,τι θες εσύ. Για να κερδίσουν περισσότεροι μόνο. Αφού έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις τι, εφόσον δεν είναι φυσικό, όπως το λένε, αντίτυπο, πραγματικό έτσι, υλικό και δεν χρειάζεται να πληρώνουν courier και τέτοια πράγματα. Okay. Ναι. Ένα στο καθένα, οπότε 5 τυχεροί είναι. Λοιπόν. Και που δηλώνουν συμμετοχή στο. Ναι, στην είδηση, νέο. Παιδιά. Στην είδηση τη εκπομπή. Ένα σχολιάκι για ποιο παιχνίδι σας ενδιαφέρει. Γράψτε ποιο παιχνίδι, για να ξέρουμε ποιος θα πάρει τι. Γιατί έχουν συμβεί παράξενα άλλες φορές και στεναχωρήσαμε, παιδιά, γιατί άλλο είχε ζητήσει, άλλο πήρε. Είχαν γίνει λίγο. Ναι, λίγο σαλάτα η κατάσταση σε προηγούμενη κλήρωση. Οπότε είπαμε Gears 1, 2, 3 και Banjo Nuts and Bolts. Και Judgment. Gears of War Judgment. Α, 5 παιχνίδια είναι. Ναι, 5 είναι σύνολο. Ναι. 5 παιχνίδια. Ωραία. 5 παιχνίδια, παιδιά. 5 νικητές. Λίγο πριν τελειώσουμε, θα κάνουμε την κλήρωση. Ελπίζω να είναι ο Θάνος μέσα να κάνει την κλήρωση. Αν δεν είναι, τον πάρω τηλέφωνο να μπει. Παρατήσει ό,τι κάνει, ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, 5 κωδικοί η κλήρωση της ημέρας. Και έχουμε και άλλα για την επόμενη εβδομάδα. Τα φυλάμε λίγα-λίγα έτσι να φεύγουν κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, αγοριά, τι θέλετε να συζητήσουμε σήμερα, από πού, μάλλον από πού θέλω να ξεκινήσουμε. Να σου κάνω μια παρατήρηση για το βίντεο με τα controller που μου άρεσε. Να μου κάνεις όσες παρατηρήσεις θέλεις. Λοιπόν. Αν και έχω μια. Μου ήρθε τώρα μια φλασιά, ένα θεματάκι για συζήτηση, αλλά ξεκίνασε με την παρατήρηση. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος που συζητάτε με τον Θάνο, μου θυμίσατε ένα κομιξάκι, τα κουραφέλκι, θα τα ξέρετε, τα έχετε ακουστά. Όχι, για βοήθα λίγο. Θα σου στείλω το link μετά, όπου σε κάποια φάση παρουσιάζει, κάνει λέει το μεγάλο φέρωμα στο ελβετικό ποδόσφαιρο. Και έχει ρε παιδί μου κάποια στριπάκια και λέει, έχει τον διαιτητή να ρίχνει τον νόσμα και λέει, τι να διαλέξω πλευρά εγώ, με τίποτα λέει, μην με κοιτάς εμένα λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέγοντας ο ένας για το κοντρόλερ του άλλου, λέγατε, μα το δικό σας κύριε, έχει δύο κουμπιά από πίσω. Όχι. Το δικό σας έχει, ξέρω εγώ, ρυθμιζόμενο βάρος. Δηλαδή, τέτοιος πολιτισμός. Ευγένεια, φίλε. Φίλε, κεντρική Ευρώπη, όχι IDS. Ναι, όχι χαζομάρε. Ναι, κεντροβόρεια Ευρώπη, όχι κεντρική απλά. Κεντροβόρεια. Ναι. Ωραία κοντρολάκια ήταν αυτά και τα δύο. Είπαμε να ασχοληθούμε λιγάκι. Εντάξει, οι τιμές είναι λίγο αλλού, η αλήθεια είναι. Ειδικότερα σε αυτό που έχει ο Θάνος της Razer, που κάνει 150-160, αλλά εγώ παίζω Neo όλες αυτές τις μέρες πλην του stream. Στο stream έπαιζα με DualShock το Σαββατοκύριακο. Για αυτό στο stream δεν τα πήγα. Γι' αυτό δεν τα πήγα καλά. Μόλις έβαλα το Revolution Pro, κόβω φέτες στους πάντες. Λοιπόν, έπαιξα το Σαββατοκύριακο πολύ. Είναι φοβερό controller. Και ειδικότερα αυτό θα αρέσει πάρα πολύ σε όσους γουστάρουν περισσότερο τα controllers στον Xbox
είτε μιλάμε για το S, το πολύ ωραίο controller, το S του πρώτου Xbox, του Xbox One δηλαδή, όχι, συγγνώμη, όχι το Xbox One, του Xbox, του μαύρου, έτσι, του μαύρου κουτιού του 2000 τόσο, είτε του 360 που όλοι αγάπησαν, είτε ακόμα περισσότερο του One και το Elite και το απλό. Γιατί έχει τέτοιο, ακριβώς τέτοιο design, τέτοια εργονομία, είναι ωραίο. Αλλά οι τιμές είναι ρεγάμο, το είναι. Δηλαδή το DualShock νομίζω έχει από 50 μέχρι 60. Ναι, και πέρα. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, τώρα 110 ευρώ και 150 πόσο μάλλον για το άλλο είναι. Και το Elite, Γιώργο, του One, το εκεί παίζει πάνω από 100. Του Elite έχει 140-150 κι αυτό. Ναι. Τόσο έχει κι αυτό, ναι, ναι, ναι. Εξαντλήθηκε, δεν εξαντλήθηκε, Γιώργο. Εσύ δεν είπες έτσι, το βίντεο δεν κάνω λάθος. Και το Elite είχε. Και το Elite είχα μάθει ότι είχε εξαντληθεί όταν είχε έρθει, αλλά μιλάμε για μικρές ποσότητες, παιδιά, έτσι. Και το Nacon. Εντάξει, αν θέλει κάποιος να το βρει, το βρίσκει, έτσι. Απλά είναι λίγο δυσέβρετο. Ναι, είναι όλα βασικά. Εκτός από τις Razer, βασικά, παιδιά, αυτά έρχονται σε μικρές ποσότητες, γιατί και αυτοί που τα φέρνουν εδώ εισαγωγής, είτε είναι η Microsoft, είτε είναι η αντιπροσωπεία της Razer, τέλος πάντων οποιοδήποτε, εντάξει, ξέρει ότι είναι πολύ συγκεκριμένο το κοινό που θα το προτιμήσει και πόσο μάλλον στις εποχές που ζούμε, έτσι, με τις δυσκολίες και όλα αυτά. Τώρα να δώσει 150 ευρώ για ένα controller. Με ποιον μιλούσαμε προχτές και έλεγε ότι ήταν, Νίκο, εσύ ήσουν ή ο Νικόλας, για το παιδάκι με τη μαμά του που ήταν σε ένα κατάστημα με ποντίκι? Εγώ. Εσύ μου το πες, Ναι. Εντάξει, να μην το αναφέρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, καλά, δεν χρειάζεται να πεις τι μαγαζί, ναι, και όχι, τι ποντίκι. Ναι. Τι φάση, ρε παιδί μου, λέω. Τι φάση. Ναι, παιδί μου, ότι πηγαίνει μέσα, πώς το λένε, δασκαλεμένο το παιδί. Εγώ κοιτούσα για κάτι πιστικά, ήθελα να δω πιο πολύ, πώς το λένε, γειτονιό έκανα, βόλτα στην αγορά έκανα. Και μπαίνει ένα πτυρίκι μαζί με τη μαμά του και τη δείχνει σφαίρα με το δάχτυλο, θα μου πάρει αυτό το ποντίκι. Βλέπει μάλλον την τιμή για ένα απλό ποντίκι 60 ευρώ και τρελάθηκε. Λέει, και πα καλά, λέει, 60 ευρώ λέει, για ένα ποντίκι. Και τον αρπάει από το γιακάρι, δηλαδή, το old school. Και τον τραβά έξω και ήθελα να χειροκροτήσω, ξέρεις, με μπράβο, λέω. Αυτή είναι ανατροφή. Έτσι πρέπει. Ο πολιτής το έκανε, ασχολήθηκε προφανώς, γιατί πρέπει να το έχει δει καμιά 50 φορές αυτό το μήνα πρέπει να συμβαίνει. Είναι λίγο ακριβούτσικα και για πράγματα τα οποία είναι ένα απλό ποντίκι, επειδή μου χωρούσε ούτε πολλά site buttons, τίποτα, το οποίο είναι προ, είναι επουσιώδες, δηλαδή τώρα 60 ευρώ. Κοίτα, Νίκο, αν θυμάσαι, με το που βγήκαν αυτά τα πρώτα gaming ποντίκια, ενώ ας πούμε το προηγούμενο ακριβώς το ίδιο έκανε 40 ευρώ, με το που μπήκε το gaming σε συσκευασία πήγε στα 60 χωρίς να αλλάζει το μοντέλο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή 20 ευρώ μόνο επειδή μπήκε η λέξη gaming. Όπως το πες ακριβώς. Ναι, και εντάξει, έχω Logitech που είναι εγγύηση, σου κρατάνε και 10 χρόνια τα ποντίκια, έτσι μπορεί να δώσει 60-70 ευρώ, το ποντίκι δεν χαλάει με τίποτα. Γενικά όλες οι εταιρείες το ψηλό έχουν κάνει αυτό, δηλαδή πτωρολόγια ποντίκια έχουν ξεφύγει λίγο τα νούμερα, έτσι. Στα gaming εννοείς. Πατάνε ναι, στο, ναι, 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 αυτό. Αυτό. Ναι, 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 ναι. Λες και δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλες κατηγορίες αυτές, παιδιά, και για άλλες κατηγορίες τσέπης και για άλλες κατηγορίες παικτών και για άλλες εποχές μάλλον, έτσι. Πάτε για την Ρες, Ελλάδα. Και εγώ να σου πω κάτι, εγώ δεν μου φαίνεται περίεργο, και εγώ όταν ήμουν 13 χρονών έσαιρα τη μάνα να μου πάρει παπούτσια που κάνα 5.000, τα χρειαζόμουν, ξέρω εγώ. Δεν τα χρειαζόμουν. Αν θυμάστε με τις αερόσολες και με αυτό. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, όλοι το έχουμε κάνει λίγο πολύ αυτό. Έχουμε στριμώξει τους γονείς, έχουμε φέρει σε δύσκολη θέση. Όλοι, ρε παιδί μου, είναι ίδια ή τέτοια, πώς το λένε. Αλλά τώρα το καταλαβαίνω. Ναι. Όταν είσαι πιτσιρικάς. Όταν δουλεύεις, πρέπει... τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και δεν τρως από τα έτοιμα. Λοιπόν, προφανώς και θα έχετε να πείτε διάφορα πράγματα. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση με μια προφανή διαπίστωση, έτσι, ότι είμαστε στις 13 Φεβρουαρίου, δηλαδή 1,5 μήνα μέσα στο χρόνο, πρακτικά ένα μήνα, τώρα οι πρώτες μέρες του Γενάρη τι ήταν, σιγά τώρα, ας πούμε, και δεν ξέρουμε από πού μας έχει έρθει μέχρι στιγμής, από καλά παιχνίδια, και σε αριθμό, δηλαδή μεγάλος αριθμός για τόσο καλά παιχνίδια, και από ό,τι λέτε και εσείς που τα έχετε πάρει και έχετε γράψει reviews και τα παιδιά που τα έχουν αγοράσει και παίζουν και γράφουν στο forum στα σχόλια, τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής και προβλέπετε τουλάχιστον, εντάξει, η Ιωνή είναι καλή, ξεκινήσαμε ωραία, ξεκινήσαμε με το δεξί. Αν έχετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό και το τι έρχεται στην πορεία, έτσι, γιατί έχουμε
αρκετά ονόματα μεγάλα από τα οποία επίσης περιμένουμε καλά πράγματα στο επόμενο διάστημα. Χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να δούμε καλή αρχή έτσι. Και να δούμε πλέον ότι έρχονται παιχνίδια. Μακάρι δηλαδή να συνεχίσει αυτό το σερί και την υπόλοιπη χρονιά. Αλλά ναι, με αυτά που φαίνεται τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον, μάλλον φαίνεται να είναι πλούσια η χρονιά φέτος. Ναι, να θυμίσουμε, έτσι, να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής μέσα σε ένα μήνα έχει έρθει από Resident Evil μέχρι Κοπανίτο. Έτσι, πλωμαρί. Το Κοπανίτο είναι περσινό, Γιώργο. Ναι, okay, εντάξει, sorry. Το βγάζω, το βγάζω αυτό από τη λίστα. Ναι. Μια παρατήρηση που ναι, έχω να κάνω εγώ αυτό είναι ότι βοήθησε πολύ και από Ιαπωνία πλευρά έτσι, τα στούντιο, γιατί άμα τα δούμε τα παιχνίδια είναι κυρίως από Ιαπωνία μεριά. Ναι, είχαμε Resident Evil 7, είχαμε Yakuza Zero, είχαμε το Neo, είχε το Tales of Berseria, Gravity Rush. Το Gravity Rush 2. Έτσι. Βασικά όλα η Ιαπωνία είναι. Αυτά. Mm. Όλα, yeah. Όλα η Ιαπωνία είναι. Ναι. Τώρα αρχίζουν και έρχονται και τα ευρωπαϊκά βασικά. Το For Honor είναι καναδέζικο αυτό. Όχι, συνήθως δυτικό, είναι... δυτικό πες. Ναι, πολυεθνικό ούτως το... Γιατί πάντα δεν μου έρχεται το όνομα. Το αποκλειστικό της Guerrilla. Horizon. Horizon, ναι. Ναι, και το Ghost Recon φυσικά, το Wildlands. Ου, ναι. Ναι. Αυτό με τον ενθουσιασμό, Γιώργο, έτσι. Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση. Α, εντάξει, είχαμε και τα Final Fantasy και τα λοιπά πιο πριν, αλλά τέλος πάντων, αυτό ήταν στην προηγούμενη περίοδο. Πιστεύω ότι υπάρχει καμιά τάση έτσι, αναγέννησης των Ιαπών να έρθουν λίγο στα ίσα τους, γιατί περάσανε μια πολύ κακή γενιά. Ναι, εντάξει, μπορείς να πεις ότι τη γενιά του 360 και του PlayStation 3 δεν τα πήγανε και πάρα πολύ καλά. Με πολλές εξαιρέσεις βεβαίως, έτσι. Απλά συνολικά αν βλέπεις την εικόνα, δεν τα πήγαν. Δεν κυριάρχησαν. Όχι, ναι. Δεν τα πήγαν. Όπως... Δεν κυριάρχησαν. Ναι, ναι, ναι. Όπως κάνανε παλιότερα. Αγαπημένα είδη, ίσως αγαπημένα είδη που κυριαρχούσαν στην προηγούμενη γενιά, στην προηγούμενη της προηγούμενης εννοώ, είχαν κάνει πίσω στη γενιά του PlayStation 3 και του 360. Ναι. Αν και όψιμα εμφανίστηκαν πολλά παιχνίδια, τα οποία τα απόλαυσε ο κόσμος που γούσταρε το ιαπωνικό gaming. Τα Souls μόνο μπορεί να τα βάλεις κάτω, είναι ιαπωνέζικα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Όχι, δεν μιλάω για τα Souls, μιλάω για πιο ιαπωνέζικα παιχνίδια, ιαπωνέζικα. Δηλαδή, θυμάστε ας πούμε το Resonance of Fate, ας πούμε, που όσοι γούσταραν τα RPG του PlayStation 2 έλεγαν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ναι. Αλλά τώρα αν πω Resonance of Fate, το 90% των παιδιών που ακούν δεν θα το θυμηθούν. Ναι. Και όμως ένα παιχνίδι που ήρθε στην Easter, δεν έβγαιναν με το ρυθμό που έβγαιναν στο PlayStation 2, αλλά βγήκανε και στην προηγούμενη γενιά, έστω και όψιμα. Ναι, ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι έφαγε ένα ψηλό σοκ εκεί η Ιαπωνέζικη αγορά, διότι είχε μία τελείως διαφορετικά προσανατολισμένη Nintendo κονσόλα, το Wii, το οποίο είχε ελάχιστα ιαπωνικά παιχνίδια με την έννοια του Nintendo ή του GameCube ή του PlayStation 2, ελάχιστα. Κάτι Fire Emblem είχε, 2-3 που κυκλοφόρησαν μόνο η Ιαπωνία και αυτά δεν ήταν πολλά. Και είχε γίνει και πολύ μεγάλη μετάβαση στο φορητό gaming και στα κινητά τηλέφωνα. Οπότε ήταν μια, για την αγορά της Ιαπωνίας ήταν μια μεταβατική αγορά. Μετά και οι νουβέλες βγήκανε, πώς τις λέμε? Visual novels. Τα visual novels βγήκανε και τα περίεργα εκείνα εκεί βγήκανε τα... Ο Νετσάναμπρα και εγώ δεν ξέρω τι. Βγήκαν, κυκλοφόρησαν παιχνίδια δηλαδή. Μπορεί να έπαιξε και λίγο ρόλο, Σάβα, ότι το 360 δεν το αγκάλιασαν και δεν πήγε και εμπορικά καλά έτσι στην Ιαπωνία. Ναι, έμεινε να παίζει ένα PlayStation 3 και ένα Wii. Ναι, το οποίο και όμως το Wii ήταν τελείως άλλου κι άλλου. Ναι, το PlayStation 3 με τις τακτικές της Sony λίγο έτσι είχε παγώσει την αγορά. Ναι. Και αυτό ναι, συντέλεσε στην κάμψη έτσι, του ρυθμού, όπως λες. Άρχισε να πάρει μπρος. Ναι. Ναι. Αν μπείτε τώρα, ύστερα, ύστερα το επίρρημα εννοώ, στο PlayStation στο Store, θα βρείτε πάρα πολλά παιχνίδια για το PlayStation 3. Κάτι Arston, Nelico και κάτι...
δεκάδες παιχνίδια είναι, αλλά βγήκαν αργότερα. Κάτι Νεπτούνια, mm-hmm. δεν είναι καλά όλα, δεν είναι όλα της προκοπής. Αυτό όμως που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι ότι όλα αυτά ήταν καλά, ήταν διαμάντια στην εποχή του PlayStation 2. Όχι, απλά ο κόσμος γούσταρε και έπεσε τέτοιου είδους παιχνίδια. Βγήκαν και στην προηγούμενη γενιά. Βγήκαν. Λοιπόν, οπότε, εμένα μάλλον... με ευχαριστεί και τελειώνω, το ότι η ιαπωνική βιομηχανία αυτά που είναι να βγάλει, τα βγάζει επικεντρωμένη στο περίπου, επικεντρωμένη, στο στυλ και, στην κατεύθυνση που είχε κάποτε. Και θα δούμε, βλέπουμε single player παιχνίδια, βλέπουμε παιχνίδια συγκεκριμένης δομής που δεν εισάγουν 1000-2 πραγματάκια μέσα για να τραβήξουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Δεν πάνε να ανταγωνιστούν τη δυτική φιλοσοφία που πλέον στείνει ένα μικρό μάγαζο στο μαγαζί και το κρατάει για ένα χρόνο και δύο χρόνια. Αυτά είναι ευχάριστα πράγματα για μένα. Δηλαδή το ότι θα πάρεις το Gravity Rush, θα το παίξεις, θα τελειώσει. Το ότι θα πάρεις το Resident Evil, το ίδιο. Το Neo, το ίδιο. Το Persona, λίγο αργότερα, το ίδιο. Και τα λοιπά, εμένα με ευχαριστεί πάρα πολύ. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τις μεγάλες, με τους κολοσσούς της Δύσης. Δεν λέω ότι δεν έχει... Καλά, το Season Pass πλέον. Season Pass, ρε παιδιά. Το Season Pass. Δεν μιλάω πλέον γι' αυτό. Μιχάλη, αυτό νομίζω το έχουμε ξεπεράσει. Αυτό πλέον το έχουμε ξεπεράσει. Πλέον θεωρείται δεδομένο. Αλλά το Season Pass δεν το έχει για να πουλήσει ούτε προφυλακτικά, ούτε σκουφάκια με αυτιά γάτας. Κάτσα να το δω. Με τι θα είναι το Season Pass. Έχει αποστολές. Έχει χάρτες, έχει αποστολές. Έχουν ανακοινώσει τι θα έχει μέσα. Τα γράφει. Είναι τρεις αποστολές. Μπορεί να είναι regions, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένο περιεχόμενο. Λοιπόν, δεν λέμε, πλέον μιλάμε για τη λογική του ότι παίρνουμε ένα παιχνίδι και με νύχια και με δόντια το κρατάμε ένα χρόνο. Μέχρι να βγει το επόμενο. Καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Τα ιαπωνικά παιχνίδια που βγήκαν. Πιστεύετε ότι τους πήρε δηλαδή αρκετό καιρό να έρθουν λίγο στα ίσα τους και τώρα αρχίζουν και πατάνε λιγάκι έτσι, έχουν βρει κάποιο ρυθμό οι Ιάπωνες, φαίνεται κιόλας δηλαδή, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ, ότι έχουν βρει ένα ρυθμό πλέον και στη ποσότητα των παιχνιδιών που έρχεται και στην ποιότητα των παιχνιδιών, γιατί είπαμε ήταν πολύ κακή η πορεία τους τα προηγούμενα, όχι τα τελευταία χρόνια, έτσι. Κύριε Γιώργο, αν το σκεφτείς, ήταν μεταβατικό στάδιο για πολλές εταιρείες. Πάρε τώρα, yeah. Ποιος έβγαλε, η Team Ninja. Τι έκανε η Team Ninja, είχε τον Star τον Ιταγκάκι να μπερδεύεται, να φεύγει, να μαλώνει, ξέρω εγώ, να αφήνει παιχνίδια μισοτελειωμένα και έβγαλε κάποια Ninja Gaiden αλλού για αλλού. Okay. Τι έκαναν τα στούντιο της Capcom, δεν ήξεραν τι χαζομάρα να πρωτοβάλουν στα Resident Evil. Θέλω να πω ότι πέρασαν μια μεταβατική περίοδο αυτά τα στούντιο, τα μεγάλα που βλέπουμε εδώ. Και ίσως, ρε παιδί μου, κάπου κατακάθισαν, κάπου κατέληξαν, κάπου καταστάλαξαν και είπαν ότι εμείς αυτό θα βγάλουμε, αυτό ξέρουμε να βγάζουμε. Ναι. Και γι' αυτό βλέπουμε και ένα υπεραξιόλογο καινούριο Resident Evil και γι' αυτό βλέπουμε και ένα υπεραξιόλογο νέο παιχνίδι από την Team Ninja. Κάνουν αυτό που ξέρουν, η μεν πρώτη τρόμο, η μεν δεύτερη, action, περίπλοκο action gaming. Γεια σου ρε Κωστή, ήρθανε κάτι... και ο Κώστας, άσχετο... ο γειτονάς μου, ο φίλος. Κάτι άσχετο σχετικό. Το Metal Gear Solid, το spin-off που θα βγάζανε, έχουμε ιδέα τι απέγινε αυτό. Το σκεφτόμουν να τις προάλλες, το έφαγε μαρμάγκα μήπως, γιατί κάτι μου λέει ότι έχει... Ναι, το ότι θέλω να είναι αυτά. Ναι. Το co-op που θα έβγαινε και αυτά. Τίποτα, έχει μείνει στην ανακοίνωση. Έχει λίγο... Ναι, αυτό. Το έχουν λίγο... Ήταν για 17 αυτό, δεν θυμάμαι. Όχι, νομίζω δεν είχαν πει ημερομηνία. Ξεκάθαρα. Δεν θυμάμαι. Ναι. Απλά μου φαίνεται ότι ξαφνικά σύγησε, έτσι. Δείξαν αυτό και μετά, τι να πω, ίσως το σκέφτηκαν περισσότερο. Ποιος ξέρει. Ναι, δεν είχαμε κάτι άλλο, πέρα από την ανακοίνωση. Metal Gear Survive. Τώρα μιας και λέμε για την Ιαπωνία, να σας ρωτήσω κάτι άμα θέλετε, αν δεν σας κάνει κόπο, επειδή θα τα καθιερώσουμε λιγάκι έως πολύ τα streams
μάλλον κάθε Παρασκευή θα γίνονται, γιατί βολεύει λίγο η κατάσταση έτσι. Άμα δεν σας κάνει κόπο, γράψτε είτε στο chat, αλλά αν και σε σχόλια θα ήταν καλύτερα για να μείνει κιόλας, να μπορούμε να δούμε μετά στο τέλος. Αν θέλετε να συνεχίσουμε την Παρασκευή με νέο stream, το οποίο θα είναι εντελώς διαφορετικής φύσης πλέον. Δεν θα βλέπετε μία ώρα, μία μισή ώρα το ίδιο boss, πιστεύω. Έχει ξεκλειδώσει το co-op. Ο Σάβας έχει φτιάξει έναν, και ο Νικόλας επίσης που παίζαμε χθες το βράδυ, έχουν φτιάξει κάτι τύπους. Δεν ξέρω κι εγώ. Σαν τάγκ είναι. Ναι. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα και να προχωρήσουμε και να δείξουμε άλλα θέματα στην ιστορία. Ή να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί For Honor, επειδή ρώτησε και παραπάνω ο φίλος, νομίζω Iron Tiger, μας ήρθε σήμερα. Θα το αναλάβει ο Νικόλας το review, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση να βγει το review πριν την επόμενη εβδομάδα. Αύριο θα το έχω έτοιμο. Και με πάτε. Εμένα μου έκανε εντύπωση, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι μυστικό αυτό το να μοιραστώ δημοσίως μια δήλωση των ανθρώπων που στείλανε ενημέρωση από την Αγγλία, από τη Ubisoft, ότι η Ubisoft ζήτησε γενικά, ήταν mail γενικό προς ομάδα μέσων ενημέρωσης πολλών, και έγραφε μην βιαστείτε, δεν θέλουμε να βγάλετε το review γρήγορα, δεν είναι αγώνας δρόμου, βγάλετε το την επόμενη εβδομάδα, παίξτε όμως και παίξτε και multiplayer. Πολύ ωραία δήλωση από την Ubisoft αυτή. Δεν έχονται άδικο αυτό που λέει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο mail. Προφανές δεν αδίκασαν, έτσι. Ναι, το προφανές, ναι. Το προφανές. Θα έχουν δει και αυτοί μάλλον, ποιος ξέρει. Θα έχουν δει και αυτοί φαντάζομαι. Θα ξέρουν πότε στέλνουν κωδικούς από παιχνίδια. Θα βλέπουν τίποτα reviews να βγαίνουν μετά από μία-δύο μέρες και θα λένε κάτσε, όπα. Δεν είναι απίθανο. Ναι. Είτε λένε καλά σχόλια, είτε αρνητικά σχόλια. Ναι. Ξέρω, φαντάζομαι θα βλέπουν τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα για άλλα παιχνίδια που λέτε. Έλα λίγο, συγγνώμη, πες. Ναι, είναι λίγο ξεφτύλα να αναγκαστεί μια εταιρεία να σου στείλει οδηγούς για το review, εκτός να σου πει κάποιες πληροφορίες για το παιχνίδι, πώς το παίξεις που δεν ξέρεις. Για κάτι τόσο προφανές. Είναι δηλαδή, τι να σου πω, πριν ξεκίνησε κάποιο review, ότι πρέπει να το παίξεις το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να σου το πει κάποιο αυτό. Τελικά, για να αναγκαστεί. Είναι δεν λίγο χαζό, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτονόητα όλα τελικά. Ναι, να σου πει η εταιρεία παίξε το παιχνίδι μου που σου δώσα για να κάνεις review, προφανώς δεν πρέπει να το παίξεις. Δηλαδή, γιατί να μην το παίξεις. Τέλος πάντων, ναι, όπως τα λέτε, είναι αυτό, το έχουμε θίξει πολλές φορές αυτό το θέμα, μην το ξαναπιάσουμε τώρα. Νομίζω κάπου εκεί θα καταλήξει πάλι η κουβέντα, οπότε δεν χρειάζεται να εμπαθύνουμε παραπάνω. Ναι. Είναι περίεργο πάντως. Λοιπόν, για τα reviews, που ρωτάνε τα παιδιά, είπαμε το For Honor ήρθε και το Sniper Elite 4 που πήρε ο Γιάννης. Από μέρα σε μέρα περιμένουμε το Horizon. Από μέρα σε μέρα κυριολεκτικά. Μπορεί και από ώρες να είναι μακριά το Horizon. Είναι στον δρόμο. Ναι. Παρακολουθώ με το GPS, κάνω track το courier. Ναι, έρχονται, είναι πολλά τα παιχνίδια μαζεμένα. Έχουμε, ο Αποστόλης πήρε και την αλφα του Inquisitor Martyr. Σωστά το λέω, Νίκο Πλουμάρη, που το παρακολουθήσεις. Warhammer, της Neocore. Και άλλο Warhammer. Αυτό είναι από τα παιδιά του, από το Σούγκρους. Ήταν ανακοινωμένο εδώ και πολύ καιρό. Καιρό ήταν αυτό. Out of the blue. Ναι. Είναι από τα παιδιά εκεί στην Ουγγαρία, από την Βουδαπέστη, που είχαν κάνει τα Van Helsing, ακριβώς. Γενικά έχει πάρει μπροστά το πράγμα. Τέτοια φάση είναι και αυτό, δηλαδή. Σχεδόν, ναι. Σχεδόν έτσι πάει. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για τα που έβγαλες στον ιό. Λίγο μια παρενθεσούλα. Ναι. Τα έβγαλες γρήγορα. Ποια. Ήταν δικά σου τα βίντεο με τα boss του ιό, καταρχάς. Ναι. Είναι επειδή τα έβγαλες γρήγορα ή έτσι βγαίνουν τα μπόσεις? Είναι επειδή αν πας να τα παίξεις κανονικά, χωρίς μπαφαρίσματα και χωρίς λίγο ψάξιμο, είναι σχεδόν αδύνατο να βγουν. Είναι ό,τι πιο βάρβαρο έχω παίξει.
Α, για τα. Ναι, κατάλαβα. Ναι, αυτά είναι endgame, έτσι. Ναι, είναι endgame. Αυτά ξεκλειδώνουν αφού τελειώσει το παιχνίδι. Ξεκλειδώνουν σαν sub-missions και απλά με, ας πούμε, με συμβατικό τρόπο, χωρίς να ψάξω μπαφαρίσματα και χωρίς να ψάξω άλλους τρόπους να κρατήσω ζωντανό το living weapon κτλ. Όσοι παίζουν λίγο τώρα έχουν καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάω. Απλά δεν έβγαιναν, ήταν αδύνατο. Και τι είναι αυτό το living weapon? Και γι' αυτό είπα, και επιμένω σε αυτό το πράγμα, ότι η άποψη πρόκειται για κάτι σαν το Dark Souls είναι πέρα για πέρα λάθος. Η λογική του Dark Souls είναι ότι με ένα όπλο που μπορεί να βρεις στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι. Μπορεί να το βγάλεις. Ναι. Στον Νίο αυτό είναι μάλλον αδιανόητο. Το Νίο σε αναγκάζει να ψάξεις άλλους τρόπους, να εμπλουτίσεις τις κινήσεις σου, να εμπλουτίσεις τα μπαφαρίσματά σου κτλ. Λοιπόν, και να κάνω και μια παρατήρηση εδώ σχέση με τον Dark Souls, γιατί τώρα είδα πολύ Νίο, επειδή είδα αρκετά από το stream σας. Έστω ρε παιδί μου, αυτές οι δύο ώρες δεν μοιάζει. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς έπαιζε ο Γιώργος. Δεν δίνει καμία εικόνα για το τι γίνεται μετά στο παιχνίδι. Όχι, άλλο η θα πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη αποστολή. Θα σου πω τι εννοώ. Φαίνεται τουλάχιστον έχοντας παίξει, έχω παίξει μια 200-300 ώρες Dark Souls, φαίνεται πολύ διαφορετική η κίνηση και το flow των animation, το οποίο δημιουργεί πολύ διαφορετική αίσθηση στη μάχη. Δεν μου έδωσε τον Νίο καμία σχέση με το πώς παίζεται η μάχη. Μα είναι στο Dark Souls. Ninja Gaiden στη ναι, μάχη, δεν δηλαδή, είναι Dark Souls. Τα dodge, πόσο πιο απότομες είναι, πιο άμεσες οι κινήσεις των όπλων του Νίου. Του Dark Souls είναι πιο οργανική, να σου το πω κατά κάποιο τρόπο. Είναι πιο αληθοφανής, είναι πιο βαριά. Πιο βαριά, ναι. Δεν ξέρω να είναι πιο μελετημένη η κίνηση, να το πω κάπως. Δηλαδή στο Dark Souls μπορείς να παίζεις ο ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή να έχεις κομμένη ασπίδα ή τα dodge να είναι πιο χαλαρά. Κάπως το Νίο είναι νευρικό. Όταν πας στη μάχη είναι νίντζα, ρε παιδί μου. Ένας τρέχει πάνω στον άλλον και κινείς στο πλάσμα δευτερολέπτου. Ναι, είναι σαν χορογραφία. Ναι, ίσως πάει ίσως πιο κοντά να πήγαινε στο Bloodborne, αν έπρεπε δηλαδή να το, που λέει και ο Μακρένας, αν έπρεπε και καλά να το χαρακτηρίσει σαν κάποιος. Όχι, θέλω να σου πω, επειδή έχει κυριαρχήσει τώρα... Αφού έχει το Ninja Gaiden, να πούμε ότι είναι πιο κοντά. Έχει κυριαρχήσει τώρα η άποψη ότι είναι σαν το Dark Souls, αλλά αυτό είναι, θα μπορούσε. Πιο κοντινό είναι το Bloodborne. Από εκεί και πέρα, ναι, συμφωνώ. Το Neo έχει τις ρίζες του στο Ninja Gaiden, κανονικά, έτσι. Και η δυσκολία και του. Φαίνεται και από τον τρόπο της μάχης, το ύφος των αντανακλαστικών που θέλει, ας πούμε, είναι διαφορετικό, ναι. Είναι Ninja Gaiden, ακριβώς. Ίσως το κάπως λίγο πιο ήρεμο από το Ninja Gaiden, βασικά, αν το θυμάμαι καλά. Και καμία σχέση και το Dodge. Το Dodge, όπως είχες πει και στο Live της Δευτέρας, Dark Souls, αφήνει κάποια frames που σε συγχωρεί και δίνει και όλα σε αυτό το πολύ ωραίο της αίσθησης μάχης, ρε παιδί μου, που τη γλιτώνει στο παρατσάκι, ενώ τη χαρίζει το παιχνίδι. Στο Dark Souls σου δίνει πολλά frames και σε συγχωρεί. Ναι, το χαρίζει το παιχνίδι, γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί μου, είναι έτσι, είναι το μάχη. Στον ίδιο φανταστικό τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει αυτό, ναι, αν υπάρχει frames. Κάποιες φορές φαίνεται ότι έχει frames, ότι γίνει αρρώτης, αλλά είναι κάποιες φορές σίγουρος ότι δεν σου αφήνει ούτε μισό frames. Έχω την υποψία ότι έχει να κάνει και με το είδος του όπλου του αντιπάλου. Δηλαδή, εγώ δεν κατάφερα ποτέ να κάνω. Δεν το κατάφερα μέχρι τώρα και ο Νίκος ξέρει ότι έχω κάνει και πάρει σωστά και αντεπιθέσεις πολύ σωστές κτλ. Δεν κατάφερα να κάνω να γλιτώσω frames με dodge, για παράδειγμα σε κοντάρια, απέναντι σε κοντάρια. Όταν κάνει εκείνο το sweep, είτε είναι εκείνο το δαίμονα στο πουλί, ο yokai, είτε είναι απλοί άνθρωποι, απλοί thieves. Η χειρότερη είναι κοντάρια, μετά, όσοι έχουν σπίαρση, η χειρότερη. Όταν κάνει αυτή την γυριστή την κίνηση, αυτό το swap, το sweep, ναι. Εγώ εκεί δεν κατάφερα να κάνω dodge να γλιτώσω κόψιμο. Άρα παίζει να είναι βάσει των κινήσεων ακριβώς αυτό κάνει το sweep. Μπορεί να είναι προγραμματισμένο να σε πετύχει έτσι κι αλλιώς. Γιατί σου λέει ότι άμα κάνει ο άλλος ο εχθρός αυτό, είναι για να σε πετύχει έτσι και σε γύρω. Πάντως, ότι είναι θέμα δεκάτων του δευτερολέπτου είναι, γιατί υπήρχε ένα boss, ρε παιδί μου, το οποίο έκανε
πολύ γρήγορη κίνηση με, το, με την κατάνα, την έβγαζε όπλης, ακουγόταν ο ήχος και την αζόταν πάνω σου και κάνοντας ένα χράπ έτσι με την κατάνα να σε πάρει. Λοιπόν, πολλές φορές με τον dodge τη γλίτωνα. Άλλες φορές έκανα τον dodge, καταλάβαινα ότι άργησα κάτι δέκατα και την έτρωγα. Οπότε εκεί και περνούσα σχεδόν δίπλα, οπότε δεν τίθεται θέμα ότι είχα φύγει δεξιά-αριστερά και τη γλίτωνα. Περνούσα από δίπλα του. Οπότε μάλλον θέλει πολύ πολύ περισσότερη προσοχή από την άνεση που σου αφήνει το Dark Souls και κυρίως το 3. Το πρώτο ήταν πολύ πιο αυστηρό στο dodge, έτσι, πολύ λιγότερα frames. Το 3 ήταν λίγο πιο χαλαρούλι σε αυτό το τομέα. Τη γλίτωνα λίγο ευκολότερα. Καλά, μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας, μην πούμε ότι ήταν και εύκολο δηλαδή, απλά το μάθαμε. Όχι, αλλά σε σχέση με το πρώτο. Εγώ ήθελα να πω ότι στο dodge στο Neo μάλλον πάει στο αντίθετο, όχι μόνο είναι πολύ πιο αυστηρά τα, να είσαι άτροδος, αλλά όταν κάνεις, αν κάνεις λάθος dodge, για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου δεν γίνεται να σηκώσεις άμυνα. Φαντάζομαι σου έχει τύχει, αλλά αν κάνεις dodge, να ξέρεις ότι έχεις πατήσει άμυνα, αλλά να τις τρως. Δηλαδή, κάνει το αντίθετο. Υπάρχει ειδική τέτοια. Υπάρχει ειδική ικανότητα στο, στο νιντζούτσου που στο δίνει, που σου δίνει αυτά τα δευτερόλεπτα, ώστε να είσαι άτρωτος. Δηλαδή, ναι. Από την άλλη, μην ξεχνάς ότι όταν περνάς δίπλα με ένα dodge από τον αντίπαλο, από τον εχθρό, και αυτός τελικά καταφέρει και σε χτυπήσει, σε χτυπάει κατά πάσα πιθανότητα από πίσω. Οπότε αμέσως το damage είναι πολύ μεγαλύτερο που παίρνεις. Έτσι, γιατί παίζει πάρα πολύ ρόλο η θέση, δηλαδή όταν κοπανάς από πίσω ή όταν τις τρως και από πίσω. Ναι, μα υπάρχει armor που σου δίνει, ανεβάζει τα stats για χτύπημα από πίσω, έτσι. Για χτύπημα από πίσω και το ίδιο συμβαίνει και σε σένα. Ναι. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, το ρώτησα τον Σάβα εγώ για να μπορέσω να το καταλάβω ακριβώς πώς λειτουργεί σε σχέση και με τα souls κιόλας. Το Witch Time, αν θυμάμαι καλά, Μιχάλη, είναι τέτοια, έτσι. Είναι. Άιντε. Άιντε. Έλα ρε. Wii U. Το Bayonetta. Ναι, Bayonetta. Ναι, είναι, έλεγα λοιπόν ότι εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό με το animation που ξεκινάει από τον αντίπαλο, ακόμα και από μομπάκι μικρό, και ακόμα και αν ξεκινήσεις να τον κόβεις, δηλαδή έχει ξεκινήσει το animation, εσύ είσαι πιο γρήγορος, έχει ξεκινήσει να κάνεις την κίνηση, τον χτυπάς, το animation του δεν θα κοπεί. Όχι, γιατί όμως είπαμε... Γιατί έχει να κάνει με το key και όχι με το animation. Δεν είναι, ακριβώς, δεν έχει να κάνει με το ότι τον κοπανάς, έχει να κάνει με το αν ακόμα έχει key. Εφόσον με το stamina key, δηλαδή. Ναι. Εφόσον έχει stamina, μπορεί να γυρίσει και να σε κοπανίσει. Αναλόγως σε εχθρούς δεν είναι αυτό, Σάββα. Δηλαδή τα μεγάλα τα όνη δεν νιώθουν, αλλά οι μικροί σκελετοί άμα τους αρχίσεις... Όχι. Στα τέσσερα... Εμένα μου έχει τύχει η Νικόλα και στα μικρά. Κάποιες φορές έτσι, κάποιες αλλιώς μου φαίνεται. Όχι. Ίσως είναι ο συγχρονισμός που είδες κάποιες φορές να μην σου επιτίθεται. Αν είναι να ξεκινήσει να σου επιτίθεται, μπορεί να συνεχίσει να κοπανάς, αυτό θα σου επιτεθεί, εφόσον έχει έστω και λίγο εκεί. Ξέρεις, Νικόλα, και όμως τον κάνεις ήταν κανονικά. Οπότε γι' αυτό μάλλον. Αυτό... Ναι, και γι' αυτό από ένα σημείο και μετά γίνεται και εύκολο να κάνεις stun με συγκεκριμένες κινήσεις. Δηλαδή, όχι να του κόψει το στάμινα, ενώ και με στάμινα να έχει. Αν δεν αρχίσει επίθεση και αρχίζει να τον κοπανά, τότε τον. Του κάνει αυτό το break, πώς λέγεται, το stun. Άλλο το break. Το ναι, break είναι το να του κόψει το stamina. Μπορεί να του κάνει ένα animation για κάποιου εχθρού, όντω υπάρχει, με break, χωρίς να εξαντλήσουν το. Ναι. Αλλά θα αντεπιτεθούν πολύ πιο γρήγορα, έτσι. Θα αντεπιτεθούν πάλι. Ναι. Αλλά ότι μπορεί να δημιουργήσει animation χωρίς να είναι εξαντλημένο το key του και animation που θυμίζει stagger. Ή stun, όχι stun, stagger κατά κάποιο τρόπο. Ναι, γιατί είναι το break που κάνεις. Δηλαδή, επειδή δούλεψα τώρα λίγο με τσεκούρια και δούλευα με το heavy, με το high stance, το κάνεις συνέχεια αυτό. Μπορεί, χωρίς να κόψεις key και ο άλλος λίγο πισωπατάει. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν είναι να επιτεθεί εκείνη την ώρα. Τον έχεις κάπου στη μέση. Αλλά αν ξεκινήσει να κάνει την επίθεση, ξέχνα το. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ επειδή επιτίθεσαι να σταματήσει. Αυτό αντίθετα φαίνεται... στο Stalls έπαιζε αυτό πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται περισσότερο, Νικόλα, στα όνει, όχι στα όνει, σε εκείνα εκεί τα ζόμπι που σέρνονται στα τέσσερα σαν αράχνες,
όταν θέλουν να κάνουν την κίνηση να σε βουτήξουν για να ξεράσουν για πάνω σου. Ναι. Αυτό δεν σταματάει με τίποτα. Δεν σταματάει. Να εκτυπανίσουν τις πέτρες. Ναι. Και βεβαίως τα boss, έτσι, που αν δεν εξαρτηθεί το εκεί, ούτε καν. Ούτε καν να σταματήσει η κίνηση. Ούτε καν. Είναι ωραίος ο μηχανισμός με το key πάτο στα boss, ειδικά έτσι, που σου δίνει αυτό να. Βέβαια, γιατί περισσότερο παίζεις να ρίξεις το key του άλλου παρά να κοιτάξεις το δικό σου. Να δώσεις τα χτυπήματα, ναι. Ναι. Είναι πολύ, πολύ καλή έμπνευση. Πολύ εμπλουτίζει το gameplay αυτό που κάνανε με το key, όλοι οι μηχανισμοί. Ναι, είναι και άλλη λογική. Και το αναπληρώσεις μόνος σου. Ναι. Εμπνευσμένη λογική. Εν τω μεταξύ, δεν είναι λίγες τα boss fights, ιδίως όσα έχουν να κάνουν με πολεμιστές και όχι με τέρατα, που κερδίζονται με τη διαχείριση του key. Έχω επιστροφή. Με τη διαχείριση του key και με το πάρι. Εγώ με το πάρι έβγαλα 3-4 boss. Ναι. Δεν νομίζω να βγαίνουν διαφορετικά οι άνθρωποι οι κανονικοί εχθροί. Είναι κάποιοι δηλαδή συνέχεια βγαίνουν, που ναι, πρέπει να μάθεις να έχεις όπλο μάλλον που κάνει πάρει, γιατί κάνουν και όλα τα όπλα πάρει. Αλλά είναι τόσο νευρικός ο τρόπος παίξηματος που και αν μην έχεις καλά αντανακλαστικά γι' αυτό, αν μην διαβάζεις κινήσεις, ξέρεις, μαθαίνεις σε ποιο σημείο πρέπει να το κάνεις, γιατί ξέρεις ότι όταν θες πλησιάζεις αρχίζει να κοπανάει, έτσι. Ναι. Οπότε είναι αυτή η λογική. Και να κάνεις και το σταυρό σου όταν πιάσει. Τα μεγάλα τα boss είναι εύκολα σχετικά. Τα μεγάλα τα boss. Δεν είναι κάτι φοβερό. Μέχρι στιγμής βασικά το δεύτερο το boss είναι το pick που κάνει το παιχνίδι. Έτσι, το δεν κάνει καλά pick μετά. Πάλι με ναι, αλλά boss. Εκεί είναι, μετά πάει πιο φυσιολογικά. Αλλά το δεύτερο boss, παιδιά, για όποιον το παίξει, κάντε υπομονή και βγάλτε το. Μετά γίνεται λίγο πιο πάτο το πράγμα. Στο δεύτερο πετάει πολύ δύσκολο boss ξαφνικά. Θα μπορούσε να πάει πιο μετά. Θα μπορούσε να το βάλουμε πιο εγώ μετά. Αυτό το έβγαλα στο βράδυ με τον Νικόλα. Δεν μπορούσα, με επέδεψε πάρα πολύ. Βαρβαρότητα, ήταν λίγο επέδεψε πολύ. Γιατί πρόσεξε όμως, να δεις τι γίνεται. Όταν έπαιξα με τον Νικόλα, προφανώς βγήκε πολύ πιο εύκολα, γιατί πήγε ο Νικόλας που ήταν φορτωμένος, ας πούμε, και την κοπάναγε. Ήρθα εγώ προ-προ όμως και έπεσα στον κρεμό με την πρώτη προσπάθεια. Ναι, σωστό κι αυτό. Έπεσα στον κρεμό και μ' άφησε μόνο μου μετά ένα κέρμο να φάω ξύλο. Αλλά εκτός αυτού, προσέξαμε άλλα πράγματα μετά. Δηλαδή, έτυχε να μου ρίξει ένα anti-paralyzed charm, το οποίο μείωνε στο 50% το χρόνο που έμενα paralyzed από το συγκεκριμένο boss που λέει ο Νικόλας. Μα στο συγκεκριμένο boss δεν πρέπει να γίνεις paralyzed. Δεν πρέπει. Άμα γίνεις, έχεις τελειώσει. Σου το λέει το παιχνίδι. Έχεις τελειώσει. Ναι, ναι. Ότι σου κάνω paralyzed. Στις 3-4 φορές πρέπει να μάθεις να μην γίνεις paralyzed. Ναι, ναι, ποτέ. Ναι, ναι. Και έτσι βγαίνει το boss. Με φυσιολογικό τρόπο και όχι με living weapons κτλ. Ναι. Τι είναι τα living weapons που όταν ο Γιώργος να κάνει ότι έχει living weapon, του πες καλά ρε Γιώργο, έχεις living weapon. Εκείνη την ώρα που το είπε, το είχα πατήσει εγώ. Το έχεις πατήσει. Τι πες με τα living weapons, τι φάση. Τίποτα, με ένα spirit που βοηθάει τον πολεμιστή, τον William. Ναι. Έχει 22 τέτοια διαφορετικά μέσα στο παιχνίδι. Το καθένα με διαφορετικές δυνατότητες και ξεκλειδώνουν τις δυνατότητές του σε όλο και περισσότερο, σε μεγαλύτερα επίπεδα spirit, που είναι χαρακτηριστικό του leveling. Και παφάρεται, γεμίζει η μπάρα του, ρε παιδί μου, όσο περισσότερο κοπανάς και όσο περισσότερο σκοτώνεις. Και όταν γεμίζει η μπάρα, μπορείς να το ενεργοποιήσεις. Και για την ώρα που είναι ενεργοποιημένο, είσαι άτρωτος. Άτρωτος, δηλαδή, τη στρώς. Αλλά όταν τη στρώς, δεν πέφτει το health bar, πέφτει η μπάρα του living weapon μέχρι να μηδενιστεί. Αλλά υπάρχουν buffs εκεί πέρα που μπορούν να το κρατούν πολύ περισσότερο το living weapon ενεργό. Αυτό που κάνω εγώ στα δύο τα gameplay videos. Εγώ ουσιαστικά τα buff που κάνω εκεί πέρα είναι ότι όσο κοπανάω και όσο προκαλώ damage, τόσο ξαναγεμίζει η μπάρα του living weapon. Αυτό κάνω εκεί πέρα. Κατάλαβα. Και με μία φορά δηλαδή που το κάνω, σύντο ότι τους κάνω και αυτούς κάποια αντίbuffs, τους ρίχνω δηλαδή επίθεση, άμυνα και κίνηση, ναι, debuffs, λοιπόν, αυτά. Και αυτό είναι το λίγο. Βασικά, ναι, παιδιά, άμα θέλετε να δείτε δύο... Είναι ψιλο-cheat, έτσι, να σας πω την αλήθεια, sure, δηλαδή. Είναι λίγο, είναι ψιλο-cheat το living weapon. Αν μάθεις να το δουλεύεις έτσι, δηλαδή να το σκάς όλη την ώρα. Μα την είναι ώρα... ένα βοήθημα που σου δίνει το παιχνίδι για να... Αυτό το... Όχι τώρα πως το έκανες εσύ, γιατί αυτό
προς το τέλος μάλλον μαθαίνεις να το κάνεις έτσι. Γενικά η ύπαρξή του είναι αυτό το ένα τικ παραπάνω που θα σου δώσει για να βγάλεις ένα boss που θα είσαι ίσα-ίσα, ας πούμε. Ναι, ίσως ωραία αίσθηση. Ναι. Αυτό είναι. Πάλι αυτό, Νίκο, το build που έχω εκεί πέρα, ξέρεις τι, ποιο είναι το αρνητικό. Έχω αλλάξει όλα τα χαρακτηριστικά για να πετύχω αυτά τα τέτοια, να πούμε, αυτές τις ικανότητες. Πας φοβερά στα bosses, αλλά όταν τριγυρνάς και ψάχνεις το χάρτη, με δύο χτυπήματα έχεις πέσει, είναι χάλια το key, είναι χάλια η επίθεση με το απλό το όπλο κτλ. Καταλαβες. Δηλαδή σε όλο το χάρτη δεν μπορείς να μπαφάρεις το living weapon. Θα πας και με το συμβατικό όπλο. Αλλά εγώ έχοντας βάλει 70 spirit, να πούμε, έχω χάσει body, έχω χάσει heart, έχω χάσει τα πάντα. Οπότε στον απλό το χάρτη μέσα, τις τρως ανελέητα, φτάνει στο πώς και το τρως. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι επιλογές gameplay respect. Τώρα. Respect πώς? Που κάνεις, Σάβα. Μια φορά το κάνεις. Respect που είπες ότι άλλαξε. Έχει να αγοράζεις αντικείμενα. Εγώ έχω 8, έχω κάνει 4 φορές μέχρι τώρα για να πάρω τρόφις. Εντάξει. Κάνω, ξανακάνω, αλλά είναι λίγο χρονοβόρα διαδικασία. Να βγάλεις το χάρτη και πριν τον boss να κάνεις respect. Ναι, τα πάντα. Ναι. Σου μηδενίζει όλα τα levels. Τα πάντα. Πάλι να βάζεις όπου θέλεις. Ναι. Και τους πόντους για τα όπλα. Ξανά διανύμεις. Όλα, να μηδενίζεις το χαρακτήρα. Είναι βέβαια... Έχεις 8 όμως, ναι. Θα έλεγα πεπερασμένος αριθμός, αλλά εντάξει, έχει υπέρ αρκετά, δηλαδή, και λάθη να κάνεις να τα βάλεις όπως θέλεις, έτσι. Και πάλι. Εγώ, παιδιά, θα μείνω λιγάκι σε ένα πράγμα με όλη αυτή την ιστορία. Μιας και εγώ δεν έχω ασχοληθεί, όπως ξέρετε, με τα Souls και τα Soulsborne, τέλος πάντων, που τα λέτε. Αυτό που πρόσεξα αυτό το τριήμερο, ας πούμε, 4 μέρες, γιατί έπαιξα και το απόγευμα σήμερα, παίξαμε με το Σάβα καμιά ωρίτσα, μια μισή, το απογευματάκι, είναι ότι βλέπω το βίντεο αυτό, γιατί έχει πλάκα εκεί το σημείο που με κοροϊδεύατε και που έβαλε ο άλλος, ο Ηλίας έβαλε, ποιος έβαλε με τις φωτογραφίες από την Ομόνια με τα παπιά που καίνει τα λάστιγα και βάλει το παπί που καίνει το λάστιχο, τέλος πάντων, ναι. Είναι ένα παιχνίδι που σε εκπαιδεύει, μαθαίνεις και γίνεσαι καλύτερος. Βλέπω δηλαδή το βίντεο πως έπαιζα, ας πούμε, ακόμα και στο ίδιο βίντεο, στο ίδιο stream, πως έπαιξα τα πρώτα λεπτά, πως έπαιζα μετά από 2-2,5 ώρες και πως δεν έχω γίνει κανένας παιχταράς τώρα, δεν θέλω να πω αυτό προς Θεού, αλλά παίζω καλύτερα, πώς θέλω να πω, τις τελευταίες φορές, ναι. Θέλω να πω ότι παίζω καλύτερα τώρα από ότι έπαιζα το Σάββατο και από ότι έπαιζα την Παρασκευή, προφανώς, που ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα το παιχνίδι. Ναι, αν αφοσιωθείς και κάτσεις να ασχοληθείς και μάθεις, και καλά, ο Σάββας το έχει, μου λέγει το απόγευμα, ένα σωρό πράγματα που είναι πραγματικά κινέζικα. Δηλαδή, πιο εύκολα καταλαβαίνεις τους χαρακτήρες μες στο παιχνίδι που μιλάνε παρά το Σάβα που έλεγε τα νιντζίτσου και τα όνιο και τα έτσι και τα αλλιώς. Το έχει μελετήσει πολύ. Αλλά, άμα ασχοληθείς και πιστέψεις δηλαδή ότι μπορείς να κάνεις πράγματα, πραγματικά, ναι. Είναι ένα παιχνίδι που εξελίσσεσαι μαζί του. Όσο προχωράει αυτό δηλαδή, εξελίσσεσαι κι εσύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Δεν το βρίσκεις εύκολα σε παιχνίδια. Συνήθως τα παιχνίδια είναι ψιλοφλάτ τις μέρες μας, δηλαδή διαλέγεις έναν βαθμό δυσκολίας, το έχουν λίγο έτσι κάνει οριζόντιο από την αρχή μέχρι το τέλος με κάποια spikes για να σε δυσκολέψουν και να αυξήσουν και λίγο τη διάρκεια τεχνιέντος και λίγο πολύ μπαμ, αυτό είναι, ας πούμε. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει μια εξέλιξη διαρκής, τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω με επιφύλαξη για ό,τι έχω δει αυτές τις 6-7 ώρες που έχω παίξει, 8 πόσες μπορεί να είναι. Άντε να είναι 10, ας πούμε. Δεν είναι ούτε 70 ούτε 80 που έχουν παίξει τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να πούν πολλά περισσότερα. Οι πιο sexy μπαμπάδες από τα video games, είμαι κι εγώ μέσα. Τι είναι αυτό, το πλωμάρι. Λοιπόν, κάνε κανένα διάλειμμα. Να κάνω ένα διάλειμμα. Ναι, ναι. Τι... Να πιούμε ένα καφέ. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Ένα τσαγάκι. Ναι. Διάλειμμα. Τραγούδια και πάμε, ναι. Πάμε. Λοιπόν, δύο κομμάτια. Σήμερα έχουμε επιλογές κυρίου Καζαντζίδη. Εκτός από το πρώτο που ακούσατε, ήταν του Νίκου Πλωμαριτέλη. Να τα πω λίγα κιόλας. Τι ήταν το Πλωμαριτέλη? There, we don't need a reason. Το οποίο είναι full αθληνιζικό, έτσι. Μάλιστα και ο τραγουδιστής ο Πληκτράς ήταν στους τρεις δίσκους. Εμένα σαν Pink Cream μου ακούστηκε. Καμία σχέση.
το τραγούδι το συγκεκριμένο. Γενικά αυτοί μοιάζουν, είναι λίγο αυτό του αόρτου του Πόζερ, έτσι. Αλλά το αγγλικό καλό, ρε παιδί μου, με τα φωνητικά τα, τα χάσκητα. Οπότε με τους Thin Lizzy. Πιο πολύ με Γκάρι Μουρ, ρε παιδί μου, τα ιρλανδικά εκείνα, αυτό θα σου πω. Αυτές οι κιθάρες, αυτούς τους ρυθμούς έχει πάρει. Okay. Άμα ακούς το ρυθμό, το βασικό είναι, λες, σοβαρά, το Γκάρι Μουρ, το έγραψε αυτό. Και μάλιστα αυτός, να μου διαφεύγει το όνομά του, ήταν στα τρία τελευταία Thunder and Lightning, πώς λέγω τα τρία τελευταία του Thin Lizzy, που ήρθαμε. Το Thunder and Lightning είναι όλα τελευταία. China, έλα τώρα. Πού σου, τέλος πάντων. Ναι, όπου έχουν μπει τα πλήκτρα και έχει αλλάξει και ο ήχος τους αρκετά. Έτσι, πάει πιο προς το, πιο στο, το πληκτροφόρο των 80's τον ήχο. Και ο κύριος Πέθνος είναι αυτός. Και ο κιθαρίστας είναι του Bob Cutler και τον Denver. Δεν είναι τυχαία μπάντα Ιντερ. Και παίζανε live την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, γι' αυτό και είπα να το βάλουν. Πήγε κανένα. Δεν θα πήγε κανένα. Ο Τζέρι Μουρ πήγε. Πήγε, ρε. Αφού έλεγε ναι. Το παιδί ότι πήγε. Α, ναι. Ωραία. Ναι, αυτά. Λοιπόν, και τα άλλα δύο τραγούδια ήταν They Entombed και Don't Follow Me, Fates Warning. Α, όχι, συγγνώμη. Αυτό παίζει τώρα, παιδιά, συγγνώμη. The Truth Always Hurts ήταν Armored Saint το πρώτο και The Entombed. Το άλλο παίζει τώρα. Ζωντανά πάντα, έτσι, ορεξάτα κάθε φορά. Όταν μου έχει άγνωστες λέξεις. Να υπενθυμίσουμε και το διαγωνισμό, Γιώργο. Ναι, ναι. Πέντε παιχνίδια, είναι έτσι. Πέντε παιχνίδια, πέντε κωδικοί. Gears of War 1, 2, 3, Judgment και Banjo Kazoo, Nuts and Bolt. Για... από το Xbox, από το Play Store, όχι πώς λέγεται, το Marketplace, Marketplace. Ναι, 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 κωδική παιδιά, κωδική. Κωδική. Αφήνετε ένα σχόλιο κάτω στο νέο του... Ναι, για ποιο παιχνίδι σχέδι. Παιδιά κιόλας, για να μπορέσουμε να τα δώσουμε σωστά. Όπως ναι, ναι, για να κάνουμε ναι, και ναι, την κλήρωση προς το τέλος. Μάλιστα. Τι ήθελα να πω. Εγώ πάντως, για να δεν λέμε πάλι για τον ιό, απλά περιγράφω τη φάση. Είναι από τις φάσεις που αφοσιώνομαι σε ένα παιχνίδι και να πω την αλήθεια, ούτε επικαιρότητα παρακολούθησα, ούτε κάτι άλλο έπαιξα. Και είναι η φάση που για 12-13 μερούλες, σε ό,τι αφορά το, την κουλτούρα μας, χάνεσαι λίγο. Τα ίδια, με το, τα ίδια που πάθαινα με το Souls, μόνο που με το Souls τα πάθαινα κανένα δίμηνο. Εντάξει, αυτή τη φορά είμαστε στο λίγο λιγότερο. Λοιπόν, ακολουθούν πλούσιες κυκλοφορίες, εντάξει. Να μην ξεχνάμε για αυτά που βγήκανε, τα καλά, που τα αγνοεί ο κόσμος, επίσης. Που τα αγνοεί ο πολύς ο κόσμος. Για πες, σε ποιο αναφέρεσαι. Εγώ, αιμονικά αναφέρομαι στο Dishonored, αλλά τέλος πάντων. Αιμονικά σχεδόν και ενοχλητικά, αλλά με ενοχλεί να το βλέπω να το παίζουν, να το έχουν παίξει ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Από 370 φεύγα άτομα στο, στο friend list, έχω, να το, έχω δει να το παίζουν ελάχιστοι. Λοιπόν, και συνεχίζει να με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Τώρα για τα άλλα, τα multiplayer που ακολουθούν, εμένα δεν με αφορά το αντικείμενο. Ο Νίκος το ξέρει, αλλά ο Νίκος που θα τα αναλάβει το ξέρει. Επίσης, ότι πόσες ώρες, Νίκο, πρέπει να παίξουμε για να πιάσουν τα λεφτά τους. Όπου έχεις καλό. Κάνα 15 ώρες. Έχεις καλό σε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Για το Θεό. Λοιπόν, εγώ έλεγα. Εγώ να σου πω, εγώ που είμαι τώρα στον ιό στις 87, τα βγαλέ. Τα βγάλε, θα πάρω και το Season Pass. Θα πάρεις και το Season, θα τα βγάλει και αυτό. Το Season πάει με άλλο τέτοιο, με 5 ώρες το Season. Τα βγάζει. Α, σήμερα εντωμεταξύ παθαίνω ένα πολιτισμικό σοκ, διότι είχα πάρα πολύ καιρό να ανοίξω ακόμα και μεσημέρι την τηλεόραση, την ώρα που τρώω. Ακόμα και τότε είχα ανοίξει, γιατί πλέον παθαίνω κάτι σαν τέτοιο, δεν ξέρω. Σαν λίγο, σαν κρίση πανικού παθαίνω όταν ανοίγω τηλεόραση. Λοιπόν, και βλέπω σε μια φάση το λογότυπο του Survivor, ρε φίλε. Και βλέπω μετά ότι υπάρχει Survivor από το Sky, από τον Sky. Θα ξεκινήσει να προβάλλεται. Άστα φίλε, άστα. Το 2017, ρε. Γυρίσαμε στο 2000, ναι, ναι. Να σας πω λίγο τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Τώρα
Τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι. Το Real. Ναι, το Real, Survivor, ναι. Με τους πυρσούς, στο λογότυπο, σαν το παλιό της Νέας Δημοκρατίας και τέτοια. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή εγώ τα συνδέω και επειδή κατάλαβα δηλαδή ότι ο Sky κάνει πολύ μεγάλες παραγωγές αυτό το καιρό, γιατί έχει μείνει και μόνος να παίζει. Τελικά η DJ που θα ρίξει μαύρο στο Mega, ποιος θα το ρίξει το μαύρο στο Mega τελικά, ποιος το κλείνει το Mega, η κυβέρνηση ή η DJ? Γιατί η DJ πρέπει να ξέρετε ότι είναι εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε από τους ιδιοκτήτες των καναλιών, έτσι. Να το ξέρετε. Ιδιωτική εταιρεία είναι. Ναι, ναι. Ιδιωτική εταιρεία από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των καναλιών. Κοινοπραξία είναι. Δε, μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και, είχε, και εκείνη ήταν και είναι η διαολεμένη η σύμπτωση ότι τον καιρό που έπρεπε να μοιραστούν οι ψηφιακές οι συχνότητες, έτυχε και έκλεισε τότε μωρέ η ΕΡΤ. Οπότε τη διανομή την είχε πάρει DJ, καταλάβατε, είχε κλείσει η ΕΡΤ κατά λάθος. Κάποιος θα πήρε κανένα καλώδιο. Λοιπόν, τελικά ποιος το κλείνει το Μέγκα τώρα? Γιατί το Μέγκα, αν δεν καταλάβατε, τώρα που δεν υπάρχει κανένα δελτίο ειδήσεων, μαύρης προπαγάνδας κτλ., με τις σειρές που παίζει, έβγαζε λεφτά, Γιώργο, το ξέρεις. Έβγαζε λεφτά, έχει ενεργητικό τώρα τον τελευταίο καιρό. Ναι, ναι. Γιατί είναι ένα τέτοιο που τρέχει μόνο από τους τεχνικούς του και από τους εργαζόμενους του. Έβαζε παλιές σειρές και έπαιρνε κανονικά διαφημίσεις. Γιατί ο κόσμος το έβλεπε. Έβλεπε παλιές σειρές. Έβλεπε. Και όχι μόνο έβλεπε, ήταν πολλές φορές και ψηλά στις. Πώς το λένε, στις μετρήσεις. Ήταν πολύ ψηλά. Ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τώρα ποιος το κλείνει αυτό? Και όταν το κλείνουμε επομένως και μικραίνουμε την πίτα και μένουν άλλα μεγάλα κανάλια, αυτό που κάνουν είναι survivor, ρε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι. Εγώ θα μείνω στο reality του πράγματος, Σάβα, ότι το τελευταίο διάστημα έχω δει 4-5 διαφορετικές ανακοινώσεις reality θεματολογίας εκπομπών, είτε είναι χορευτές, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι μάγειροι, είτε είναι κομμάντα που επιβιώνουν σε ένα νησί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω, το έχω ξαναπεί, ότι τα είχαμε αφήσει πίσω μας αυτά. Ότι αυτή ήταν μια περίοδος, ήταν μια τρέλα, μια, να μην την πω αλλιώς, του κοινού. Εκεί στην αρχή δεκαετίας του 2000, άντε μέχρι τα μισά, είδαμε ότι είδαμε τον Τζάκα, είδαμε τον έτσι, τον αλλιώς, έγινε η φάση μας. Το που έβγαζε τα μαχαίρια. Μόνο ο Τζάκας. Ναι, έγινε η φάση, ας πούμε, νομίζω ότι οριμάσαμε, μεγαλώσαμε, περάσαμε την εφηβεία. Πήγαμε αλλού. Γιατί ανέβηκε η ποιότητα πολύ της τηλεόρασης. Όχι, ασχέτως. Να σου πω κάτι. Ναι, okay, ναι. Ο Γιώργος λέει με δεδομένο ότι ταρακουνήθηκε γενικά και ο κόσμος αυτή την εξαετία. Ακριβώς. Λίγο... Ακριβώς. Εσύ βλέπεις κανένα ταρακούνημα που είναι αποτέλεσμα? Εγώ βλέπω Σάβα με το που. Δεν θέλω να το. Εγώ βλέπω να γυρίζουμε σε running να το κριτικάρω. Ναι. Εγώ δεν θέλω να το κριτικάρω και να πω για τα όνειρα των παιδιών κτλ. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει με τη ζωή του και το ψώνιο του στην τελική. Αλλά εγώ με το που βλέπω ότι ανακοινώνεται ένα talent show για τραγουδιστές και μουσικούς, οι ουρές να φτάνουν, να ξεκινάνε από το Φάληρο και να φτάνουν στην Ακρόπολη. Εγώ αυτό βλέπω. Και νομίζω ότι καθόλου, δεν βάλαμε καθόλου μυαλό. Καθόλου δεν βάλαμε. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, έβλεπα αυτούς που θα πάρουν μέρος. Εγώ αναγνώρισα τον Χούτο, βασικά. Το Λάμπρο. Ναι, ρε, το ταλέντο. Το Λαμπρίνιο. Λοιπόν, ο Λαμπρίνιο. Λοιπόν. Αυτός μετά καράτε, είχε δύο-τρεις τραγουδίστριες. Καράτε έπαιζε τότε που έπαιζε στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Καράτε. Λοιπόν. Είχε δύο-τρεις τραγουδίστριες. Ωραία κορίτσια, δεν μπορώ να πω. Και τα αγόρια όλα ωραία, για να μην με λέτε σεξιστή. Είχε κάτι που κάποια στιγμή μάλλον έγιναν celebrities. Εγώ το χάσα αυτό το διάστημα. Και τώρα είναι, ας πούμε, celebrities που πάνε να επανέλθουν, ναι, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Εγώ λέω τώρα, κάποτε celebrity ήταν η Ρούλα η Κορομιλά, ας πούμε, και τώρα είναι η Φέη Σκορδά, η Σκόρδα, πώς τη λένε, Φτού Σκόρδα. Mm. Λοιπόν, λοιπόν, και έλεγε ένας από τους άλλους, τους κοινούς τους, γιατί είναι χωρισμένοι από ό,τι κατάλαβα, είναι 12 celebrities και 12 κανονικοί.
Κινήθηκε. Και ένας από τους κανονικούς. Τελειωμένοι. Ότι είναι πρώην μισθοφόρος. Πρώην μισθοφόρος. Από τους κανονικούς. Αυτό λέει ότι είναι. Λοιπόν, όχι από τους κανονικούς. Λέει πρώην μισθοφόρος. Υπάρχει και ένας άλλος, ακόμα πιο περίεργο, που λέει ότι είναι manager rugby. Οπότε εγώ λέω, παιδιά, κάτι παίζει εδώ πέρα γενικά. Ράγκμπι έχει παιχτεί. Υπάρχει επικό βίντεο. Πες εσύ, πες εσύ. Manager rugby. Ναι. Κάτσε να έχει. Για manager δεν ξέρω. Rugby, ρε παιδί μου, από αυτά που ξέμειναν από την Ολυμπιάδα, να πάει στο διάλογο να πάει, ας πούμε. Εγώ ήξερα, ας πούμε, το θυμάσαι πώς τον λέγαμε τον τέτοιο ρεπλωμάρι, το φίλο του Σοκράτη που έπεσε χόκι. Ναι, του Δημήτρη. Ο Δημήτρη. Και το λέγαμε, Δημήτρη, όντως χόκι παίζεις, ας πούμε. Και έλεγε, ναι, ρε παιδιά, χόκι. Στον Άρη, κιόλας, ναι. Ναι, Φερμαρί, λοιπόν, να έλεγε, ας πούμε, πρώην παίκτης χόκι, να πω, εντάξει, να πάει στο διάλογο να πάει. Μάνατζερ ράγκβι. Δηλαδή κυκλοφορούν και παίκτες που μανατζάρονται στην Ελλάδα. Μήπως εννοεί προπονητής ομάδας ράγκβι, ρε. Όχι, ρε, μάνατζερ λέει. Αλλιώς, αλλά λέει προπονητής ράγκβι, αθλητής ράγκβι. Ο μάνατζερ στο εξωτερικό είναι και προπονητής, είναι και διοίκηση. Είναι πιο διαχείριση, εξωτερικό. Ναι, ναι. Διαχείριση. Όχι, όταν μπορεί φούτμπολ... να το λέει με όρους εξωτερικού, γιατί είναι λίγο. Ναι, όταν παίζουμε football manager, έχουμε και τη διοίκηση της ομάδας, έχουμε λόγο για εκεί πέρα και στα προπονητικά 100%. Οπότε δεν, είναι έχετε, αυτό... δεν έχετε εκεί στο manager, δεν έχετε ιδέα από πάω γι' αυτό. Μια χαρά. Σαλοκτήριο. Ο Μάνος εδώ πέρα λέει όμως ότι έχουμε και ράγκμπι πρωτάθλημα στην Αθήνα και χόκι. Εγώ δεν το ήξερα, βέβαια. Αλλά... Προφανώς. Ναι. Και χόκι επί χόρτο έχει. Μετάλογα ή παίζει. Εντάξει, όχι, μετάλογα λέγεται πόλο. Πόλο λέγεται. Μετάλογα λέγεται πόλο, εντάξει. Πρωτάθλημα κλέντζας, να πούμε, και και ζολί. Και ζολί. Και μήλα. Και καμιά φορά στο Μακεδονία TV βλέπω και το... Και υπόδρομο, ας πούμε, που βλέπεις τα άλογα να τρέχουν και κάτι τύπους από κάτι ταινίες με το Λεζέ, ας πούμε, και με το Ταμτάκο από τα 80's που πάνε και βάζουν στοιχήματα. Αυγολέμονους. Κυρίως αυγολέμονους. Ναι, 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 whatever. Παλιολινάτσες. Παλιολινάτσες. Λοιπόν, όπως και αυτό το θέμα είναι ότι την τελευταία δεκαετία γενικά στη δυτική pop κουλτούρα που σκουπιδιάζει επικίνδυνα το να γίνεις celebrity. Δεν λέω ότι το παλιό σύστημα ήταν πιο αξιοκρατικό, αλλά ήθελε να ή να παρουσιάσει ένα έργο ή να έχει μια αλφα εμφάνιση, κάτι, ρε παιδί μου, ξεχωριστό. Τώρα με την υπερπροβολή γίνεσαι celebrity πολύ εύκολα. Νικολή, από ίντερνετ, η δημιουργία από... των celebrity την έχει καθορίσει για τα τελευταία χρόνια στην δυτική πολιτισμένη ανθρωπότητα ο κόλος της Καρντάσιαν. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά ο κόλος της ήταν celebrity, αν δεν καταλάβω. Προφανώς. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, μία τύπησα που έβγαζε 25 φωτογραφίες στον κόλο της την ημέρα είναι ο ορισμός του celebrity στο δυτικό κόσμο. Υπάρχει και ντοκιμαντέρ σαν γι' αυτό, έτσι. Πώς, ναι, λέει, η οικογένεια Καρντάσιαν έκανε λεφτά με το τίποτα. Ναι, αν κάνω λάθος, πέστε μου, δηλαδή. Όχι, όχι, δίκιο. Εγώ άκουσα, επειδή έλεγες προηγουμένως στο διάλειμμα, νομίζω το έλεγες για τα Grammys και την Beyoncé και την εγκυμοσύνη της κτλ. Όχι, νομίζω ναι. Στον αέρα ήταν. Α, συγγνώμη, ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσα πριν από. Όχι, δεν είμαστε στον αέρα. Όχι, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Συζητούσαμε πριν, ρε παιδί μου, για το σκηνικό με τα Grammys. Ότι πριν από 4-5 μέρες το άκουσα, πως η Beyoncé έβγαλε. Έκανε tweet, τέλος πάντων, κάποιες, στο Twitter, κάποιες φωτογραφίες της, όχι στο Instagram, στο Instagram, και ήτανε με καταμετρημένα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον έτσι πάνω στο δελτίο ειδήσεων αυτό, τα περισσότερα likes που έχουν γίνει ποτέ σε social media, ever, από καταβολή σε social media, για την εγκυμοσύνη της Beyoncé. Μάλιστα. Εντάξει, φοβερή η Beyoncé, φωνάρα, κορμάρα κτλ. Αλλά οκ. Okay. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, έχει Όσο πιο εύκολη είναι η πρόσβαση στο να γίνεις γνωστός, το οποίο αυτό περιλαμβάνει και τη δική μας, ας το πούμε συσσαγωγικά και εμείς συνωμοταξία, τόσο περισσότερη όταν το πω, δεν μου αρέσει η λέξη πλέμπα. Ο κάθε τυχαίος θα μπορεί να δοκιμάσει και μπορεί και να πετύχει. Μεγαλώνουν, ρε παιδί μου, η δεξαμενή που μπορεί να γίνεις διάσημος. Το οποίο τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Έτσι. Η ποιότητα είναι κατακόρυφα πεσμένη σε πράγματα που θυμάμαι ήδη εγώ. Δηλαδή με 20 χρόνια πριν. Δεν είναι ότι
ήμουνα ποτέ ότι δόξαζα τη celebrity ή κάτι τέτοιο, αλλά υπήρχε, ρε παιδί μου, το star quality, φαίνεται. Έτσι. Pop κουλτούρα, είναι... ρε παιδί. Ναι, το pop, ακριβώς αυτό που λες τώρα. Το pop στερεόμετα, το pop εννοώ, όχι για τη μουσική μόνο. Όχι, το pop όχι, γενικά, το pop κουλτούρα, έτσι. Ναι. Ήταν λίγο διαφορετικό, θέλω να πιστεύω. Όχι ότι δεν έπαιζαν σκουπίδια. Είχε κάτι το πιο άπιαστο, ας πούμε. Πες ναι, αλλά για να πιάσει να είναι celebrity, ας πούμε, της εποχής, το απόλυτο pop είδωλο και pop celebrity Madonna, sorry κιόλας, είχε κάνει και κάτι περιοδίες με από 1,5-3 εκατομμύριο κόσμο η κάθε μία, αν δεν έτσι, κάνω ακριβώς. Λάθος. Και έτσι. Η οποία εμφανισιακά δεν είναι και τίποτα φοβερά σπουδαίο, έτσι ποτέ. Για μην το πάμε εκεί πέρα, είχε... Ναι, έπαιζε με άλλα πράγματα, ρε παιδί ναι. μου. Έπαιζε με άλλα πράγματα, ναι. Ούτε ο Michael Jackson ήταν, ας πούμε, με την έννοια του όμορφου που θα τον ορίσουμε τώρα στο 2000 και μετά. Δεν αλλά είχε φωνάρα. Τέτοιο. Δεν έπαιζε κάτι τέτοιο. Δεν έπαιζε κάτι τέτοιο ακριβώς. Ήταν χορευταράς, έγραφε τα τραγούδια του, ήξερε μουσική, έτσι. Γιατί φωνή του δεν το συζητώ, τις κλίμακες που έπανε και πώς ανεβοκατέβαινε και ταυτόχρονα χόρευε κιόλας πάνω στη σκηνή. Εντάξει, δηλαδή πράγματα. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν αλλού. Αυτό ήταν η πολύ ειδική περίπτωση. Να. Και πολύ κακώς χρησιμοποιούν το χαρακτηρισμό, συγγνώμη, superstars για κάτι απίθανα πραγματάκια σαν τον Justin Bieber που γράφουν τα παιδιά εδώ στο chat και κάτι τέτοια, έτσι. Ναι. Αυτό τώρα που λέει ο Τροφός έχει ένα δίκιο, γιατί τώρα αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Στην Ελλάδα πάλι, από τότε που καθορίστηκε η έννοια celebrities, πάντα είχαμε σκουπίδια. Δηλαδή, εμείς δεν περάσαμε σε κανένα στάδιο που οι Έλληνες celebrities ήταν κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου, κάτι είχαν κάνει. Ήταν celebrities της Ψωροκόστενας. Είχαμε δηλαδή, στο Hollywood τη Liz Taylor και τον Richard Barton. Να σου πω γιατί. Έλα, πες το. Να σου πω γιατί. Γιατί η κουλτούρα του celebrity στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε επί Χούντας. Δηλαδή, λίγο πριν τη Χούντα, σε άσχημα χρόνια, και επί Χούντας. Γιατί, δηλαδή. Πώς θα κοιμηθεί ο κόσμος, τι ωραία θα περάσει η τάδε που ταύτιξε με τον τάδε. Ξέρετε παιδιά, επειδή στη Χούντα όσοι το ξέρετε έπαιζε το πατρίς της οικογένεια. Να σας πω, ξέρετε ότι στη Χούντα γενικά έπαιζε πολύ κόλος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Δηλαδή όλες οι ελαφρές οι τσόντες της Ελλάδας άρχισαν να γυρίζονται τότε. Έπαιζε πολύ... βραδιά μόδας με μπικίνι στο Ζάπιο και τέτοιο. Έπαιζε πολύ τέτοιο πράγμα. Το ξέρετε, έτσι. Ότι τότε πετάχτηκαν τα σουτιέν έξω στην Ελλάδα. Και συγγνώμη που το πάω πάλι στο θηλυκό, αλλά αυτό καθορίζει τον σεξισμό ή όχι μιας εποχής. Δεν το καθορίζει το τριχωτό στήθος του τάδε. Και λοιπόν, σεξουαλικότητα θα πεις, όχι το σεξισμό. Και το σεξισμό. Το σεξισμό ήθελα να πω. Ναι, ποια σεξουαλικότητα μόνο. Λοιπόν. Και τότε, ρε παιδί μου, έπαιζε το εξώφυλλο, η τάδε με τον τάδε και τα λοιπά. Και... Καλά, η Βουγιουκλάκη τώρα που έγραφε κάποιος δεν μπορούσε, γιατί η Βουγιουκλάκη τα έχει και με τον Κοκό, ο οποίος ο Κοκός ήταν φτουκακό τότε στην Κουντόκο. Ναι, αλλά υπήρχε και μια Καρέζη αντίστοιχα, έτσι, η οποία είναι παρταλαντούχα ήταν. Η Καρέζη, ρε φίλε, δεν έπαιζε celebrity, η κομμουνίστρια ήταν η γυναίκα. Ήταν η γυναίκα. Όχι celebrity να πέσε. Μεγάλη ηθοποιός ήταν, τη celebrity επί Χούντας ήταν η Καρέζη. Το μεγάλο μας τσίρκο έπαιζε η Καρέζη επί Χούντας. Κάτσε. Δεν προλάβαινε να το παίξει. Το έπαιζε, ρε, εντάξει. Τους το κατεβάζανε συνέχεια, ρε. Κατεβάζανε, ρε παιδί μου, αλλά έπαιζε. Όχι και celebrity. Τώρα σου λέω πώς γεννήθηκε το ψευτο-celebrity στην Ελλάδα. Με τον ελαφρύ τον όρο εννοείς. Ναι, μετά 70's γενικά και αρχές 80's το χάνουμε τελείως το μπαλάκι, διότι βιντεοτενία, ρόδα τσάντα και κοπάνε κτλ. Και μετά έρχεται το τιμημένο δεκαπάς 90's, ο οποίο εκεί πέρα, παιδιά, την ποιότητα να δει στο celebrity εκεί πέρα. Εκεί πέρα ήταν ότι. Εκεί πέρα το celebrity ξέρετε ποιο το καθόρισε, έτσι ο Μαστοράκης. Το ξέρετε αυτό. Οπότε δύσκολα τα πραγματάκια. Και ο Κωστόπουλος. Αργότερα, ναι. Το underground celebrity ο Κωστόπουλος, διότι ήταν ένα σκληρό αγόρι και ήταν κλικ και νήτρο. Ναι. Καθόριζαν την κουλτούρα της νεολαίας τότε. Ναι. Και αν δεν πάρεις παπούτσια 300 ευρώ να πας στο κλαμπ, δεν είσαι αρκετά. Και το λέμε. Πώς τα λέγαμε τότε, ρε παιδιά, τα άρθρα. Πώς τα λέγαμε, ρε φίλε. 10 τρόποι. Για να μπεις. Να στην πόρτα του κλαμπ για να μην φας πορτά. Και ναι, κάτι τέτοια ρε παιδί μου, κάτι τέτοια, ναι. Οπότε όντως το celebrity στην Ελλάδα όχι ποτέ δεν υπήρχε. Όχι, ναι. Κάτι να τις προκοπείς ρε παιδί μου να το πάρεις στα σοβαρά. Πάλι ένα σκουπιδαριό ήταν. Απλά ήταν λίγο πιο λαμέ σκουπιδαριά τότε. Εντάξει, ό,τι και να το κάνουμε, άλλοι τότε η Μενεγά και άλλοι τώρα η Φέη, ας πούμε. Εντάξει, τώρα μην τρελαινόμαστε.
Μην τρελαθούμε κιόλα. Η Μενεγάκη είναι σταθερή αξία όμως, μια χαρά κρατάει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Κάνει ακόμα εκπομπή τη στο κέρατο. Σοβαρά. Η Μενεγάκη. Μεσημέρι, μεσημέρι. Queen. Κανονικά. Απλώς, συγγνώμη Γιώργο, εκεί γύρω στις αρχές δεκαετίας 90 που τουλάχιστον οι μουσικές celebrities στην Ελλάδα ήταν καλλιτέχνες οι οποίοι παίζανε αξιοπρεπέστατη pop κάτι, νομίζεις, τίποτα κάτι Καλλίριδες, κάτι στα πρώτα ο Βάνης, οι οποίοι βγάζανε ο Μπίγαλς, βγάζανε καλή μουσική σχετικά. Ξέρανε μουσική, βασικά ξέρανε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήταν ναι, καλά. Ναι, αυτοί ήρθανε ορμόμενοι από τα 80's μουσική. Μπράβο. Που ξέρανε, έτσι. Δηλαδή από εκεί. Την δηλαδή, ναι, ο Χαριτοδημός Ευρυδίκη, ναι, Μπίγαλης που είπες. Είχε γράψει μουσική για 50 δίσκους από πριν, έτσι. Ναι, αυτοί λοιπόν, είχαν παρελθόν. Φίβος δίνω σε χίλιους κατάσταση. Συγγνώμη κιόλας, μια πενταετία η οποία το τι ακουγόταν στο pop είχε μια, κατά τη γνώμη μου, αξιοπρέπεια. Γύρω στο 93-94 μπαίνει το σκύλο pop μέσα. Κάνουν μια μεταστροφή όλη η ελληνική δημοκρατία. Ξέρεις τι έγινε τότε. Και αλλάζει τα πάντα ίσω. Ναι, άκου να δεις τι έγινε, φίλε, τότε. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο στη pop μουσική, στη στροφή της pop μουσικής προς το σκυλολαϊκό, που λέγεται Νίκος Καρβέλας Άννα Βύση. Και ένας άλλος Νίκος Καρβέλας σχέτος. Ναι, φταίνε, η Βύση φταίει, η Βύση από τα εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε και τα λοιπά και εκείνα και τα pop, κάποια καλά, ναι. Κάποια άσχημα και τα λοιπά της εποχής. Καλά, παλιά γύρισε... παλιά τραγουδούσε και Θεοδωράκη η Βύση. Ναι, καλά, τώρα. Όχι, δεν λέω για δεκαετία 70 που ήταν και με τον Ταλάρα, ας πούμε, εντάξει, ναι. Εντάξει, έλεγε Θεοδωράκη παλιά, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Κάνει μια στροφή προς το σκυλάδικο, παιδιά, εκεί στα mid-90s και παίρνει φόρα... Παίρνει μπάλα. Ναι, είχε δει παιδούλα μου, ναι. Εντάξει. Παίρνει ναι. Μπάλα. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Γιατί πρώτα ο Καρβέλα ξεκίνησε αυτό τον ήχο και μετά είδε φως και μπήκε και ο Φίβος, ας πούμε. Και εντάξει, απλά ο Φίβος ήξερε μουσική, ας πούμε. Πολύ ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Καράλης, τώρα μου κολλάει το πώς που είχε αυτή. Αλλάξανε καλλιτέχνες, δηλαδή τους πήγανε. Ακόμα και τώρα που ανέφερα το Δάντη, αν θυμάστε, το Δάντη έπαιζε καθαρά pop και πιο παλιά και λίγο και ελάχιστο ροκ. Και γυρνάει, το θυμάστε, οι ωραίοι έχουν χρέη σε κάποια φάση. Ναι, πώς δεν το θυμάστε. Εμετικό, έτσι. Ήταν εκείνη την εποχή που γύρισαν όλοι στο σκυλο pop, ας πούμε. Έτσι, ναι, ήταν αυτό, ρε παιδιά, γιατί εκεί ήταν το φράγκο, ρε παιδιά, γιατί όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι και θυμούνται τα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Λαβάδικα, τα λαδάδικα, τα μπουζουξίδικα και τα λαϊβάδικα. Εντάξει τώρα, παιδιά, μιλάμε για 60-70 μαγαζιά γεμάτα κάθε βράδυ. Ναι, εντάξει τώρα. Ήταν απίθανο πράγμα. Και γι' αυτό είχε πει και ο μέγιστος ο Μούτσης, δεν θα βγάλω ξανά δίσκο. Ναι. Δεν θα βγάλω σε αυτή την Ελλάδα, λέει, με αυτή τη δισκογραφία, δεν βγάζω εγώ άλλο δίσκο. Τελείωσε. Μα του έλεγε ο Παπαδόπουλος, βγάλε ρε παιδί μου, εσύ να τον αγοράσουν αυτοί που γουσάρουν. Όχι, έλεγε, δεν αρνούμε, δεν βγάζω, έλεγε. Δεν βγάζω. Και πέσαν και άλλοι στη Λούμπα, έτσι. Από αυτούς που είχαν μείνει, ρε παιδί μου, σοβαροί, έτσι, παλιότεροι συνθέτες. Κύλησαν όλοι, παιδιά. Δεν έμεινε άνθρωπος να αντισταθεί. Εντάξει. Ο Σαββόπουλος κάποτε έγραφε το τραπεζάκι έξω και μετά παίζε με την Καλομήρα. Ο Θεοδωράκης το είχε δει στάτους, πώς το είχε δει, ξέρω εγώ, διακομματικό το είχε δει. Και όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Ξέρω εγώ τώρα, τι να πω, για όλους έχω ένα καλό λόγο. Η απάντηση ήταν το ελαφρολαϊκό και το έντεχνο, το λεγόμενο, λες και το άλλο δεν έχει τέχνη, ας πούμε. Ναι, και μετά κατά διαμαύρη. Λοιπόν, ένα λεπτάκι εδώ πέρα. Μια παύση, παύση αεροπλάνο που λέει και ο Χάρη Κλίν, το θυμάστε. Καραμαλής, παύση αεροπλάνο. Μανώ, κοίτα να δεις. Το πρόβλημά μας ποιο είναι, και προσωπικά η δική μου σκέψη, που λες ρε παιδιά θα μιλήσουμε για κάνα game. Γράφετε, έχετε γράψει σχόλια στο κανάλι, στο YouTube. Ωραίες οι εκπομπές, παιδιά, να κάνετε και κάνα κοινωνικό σχόλιο. Κάνουμε κάνα κοινωνικό σχόλιο ή λίγο γύρω-γύρω, πάμε από εδώ. Παιδιά, να μιλήσουμε για κάνα game. Δεν σας πιάνουμε ποτέ, δεν το λέω προσωπικά για σένα, Μανώ, δεν το λέω προσωπικά για σένα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι. Δεν πρέπει να έχετε παράπονο για ότι έχουμε μιλήσει για games και στις εκπομπές και σε streams, ναι. Και σε vidcast. Δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει τις τελευταίες 10-15 εκπομπές, vidcast, streams κλπ, ας το δούνε. Δηλαδή,
προσπαθούμε έτσι να κάνουμε τα πάντα. Τώρα η κουβέντα πήγε εκεί. Ξέρετε τα webcast πώς δουλεύουν, ρε παιδιά. Πιάνει ο ένας την κουβέντα του άλλου. Αναπολούμε λίγο τις εποχές. Κάνουμε και ένα κοινωνικό σχόλιο. Μην πιάνεστε από έτσι, ένα σημείο, μια συζήτηση. Έτσι. Γιατί δεν είναι ωραία αυτά που τα θυμόμαστε και προβληματιζόμαστε και το τι συμβαίνει. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ δεν έχω καθόλου εικόνα. Τώρα συνεχίζει μικρό σενάριο, πού να θυμάσαι. Εκεί μετά τη Χούντα, λίγο μεταξύ Χούντας και Πασόκ, έτσι, 70. Αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν το θυμάμαι, γιατί κοίταξε, εγώ γεννήθηκα το 73. Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι θυμάμαι καλά εκεί, από το 80-81 και μετά. Ναι, ναι. Τι εννοείς? Το νέο κύμα εκεί δεν τα βρήκε μουσικά? Όχι, όχι ρε, πολύ πριν ακόμα, έτσι. Το νέο κύμα ξεκίνησε τέλη δεκαετίας 60. Εκεί η κατάσταση που λες, Νίκο, είναι το εξής. Είναι πρώτα απ' όλα η καλύτερη περίοδος για την ελληνική μουσική, αυτή που αναφέρεις. Σαν κάτι, μια τέτοια αίσθηση έχω και εγώ γι' αυτό. Και η εξήγηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι ένα κάρο πραγματικά ατελείωτη μουσικοσυνθέτες και καλλιτέχνες, οι οποίοι 7-8 χρόνια ήταν φημωμένοι. Δεμένα από Χρήστο Λάδη και εγώ δεν ξέρω τι, μέχρι Σωτηρία Μπέλου που, και Τσιτσάνη που είχαν όλοι σταματήσει. Ναι. Λοιπόν, και γίνεται ένα μπαμ με νέους που ήταν στο πολύ underground κατά τη διάρκεια της εφταετίας και παλιούς που ξαναπέρνουν πάνω τους. Η δισκογραφία μεταξύ 74 και 80, 81, 82 είναι απλά ατελείωτη. Να μην ξεχνάμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα, πέρα δηλαδή από όλους όσους ξαναβγαίνουν, να ξεκινήσουμε με Δήμο Μούτζη, με Άγιο Φεβρουάριο, με ένα κάρο καλλιτέχνες, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε το παρεάκι από το Αγροτικό, το στούντιο, έτσι, με Ρασούλη, με Μάλαμα στα πρώτα του, με τον Μακαρίτη τον τέτοιο, τον Παπάζογλου. Τον Παπάζογλου και μια παρέα ατελείωτη εκεί πέρα για Θεσσαλονίκη, στιχουργούς μεγάλους και εγώ δεν ξέρω τι. Η περίοδος μόνο με τη λέξη οργασμική μπορεί να περιγραφεί, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Την ίδια η εποχή όμως, η δισκογραφία Σάβα, είναι ατελείωτη, είναι ατελείωτη. Την ίδια πραγματικά. Εποχή δυστυχώς όμως, Σάβα, ξεκινάει... Ο Μακαρίτης ο Κυλαϊδόνης. Ο Κυλαϊδόνης, ο οποίος, ναι παιδιά, μπράβο καλά που το λες, Σάβα, χάθηκε πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, ο φτωχός και μόνος καουμπόι και οι γνωστοί τιμωρήχοι και σκυλευτές δρούνε από πίσω κανονικά, οι σύγχρονοι τιμωρήχοι και σκυλευτές. Λοιπόν, ένας κακός χαμός βασικά. Λοιπόν, έλεγα, Σάβα, προηγουμένως ότι την ίδια εποχή όμως υπάρχει μια τεράστια άνθηση του κακού πρώτου σκυλάδικου στην Ελλάδα. Εντάξει, το οποίο κιόλας σατιρίζεται από τον Χάρι Κλίν στο... Ποια ταινία είναι? Αυτή που είναι ένα σκυλάδικο, που τραγουδάει σε ένα σκυλάδικο που είναι δίπλα από τον Παράδεισο και καλά, που έχει σκυλιά κιόλας μέσα. Κάτι λίγο σκυλά. Δεν είναι το Made in Greece, όχι. Darth, είναι παλιότερη ταινία δεκαετίας. Αρχίζει να βγαίνει του... Να βγαίνουν καλλιτέχνες τύπου... Είναι απόλυτα διαχωρισμένα τα κοινά, Γιώργο, όμως. Ναι, όμως, να σου πω κάτι... Όταν λέμε απόλυτα διαχωρισμένα... Απόλυτα. Το κακό ποιο είναι, όμως, ότι δημιουργήθηκε μια σχολή η οποία επικράτησε στα AIDS μετά, φίλε. Με το σκυλάδικο και το κακό λαϊκό τραγούδι. Στα AIDS, Γιώργο, να σου πω, είναι πολύ εύκολος τρόπος, πολύ εύκολος ο δρόμος, να πούμε, πες το, αισθητική Πασόκ που λέγεται. Αλλά θέλω να θυμίσω παγκοσμίως στα έτη τι συμβαίνει. Εντάξει, ήταν kits. Ήταν kits δεκαετία. Οκ, okay, ναι. Μπράβο. Παγκοσμίως η funk rock, η μαύρη, γίνεται glam disco. Το progressive rock γίνεται κακή προσπάθεια των rock δεινοσαύρων να παίξουν pop. Παγκοσμίως αυτό γίνεται. Ναι. Εντάξει, δηλαδή έχεις τους Κάνσας να αλλάζουν κούρεμα και να παίζουν με χορευτικές επιτυχίες. Έχεις τους Ρας. Τους Ρας. Ναι, δηλαδή πιάνουν τα μεγαθύρια, έτσι. Έχεις τους Funkadelic να το γυρίζουν σε δίσκο. Έχεις την Motown να εξαφανίζεται και το αστείο ποιο είναι, ότι εκείνη την περίοδο έκφραση για το underground των μαύρων είναι το πρώτο hip-hop.
το πρώτο ραπ που η βιομηχανία το βλέπει και λέει «Οπ, αυτοί πολύ χάλια μας πάνε, πολύ κόντρα μας πάνε, έλα εδώ να το ξεφτυλίσουμε». Δηλαδή οι πρώτοι χιπχοπάδες, υποθέτω, αν βλέπανε το 50 Cent με τα χαϊμαλί και τα κρεμασμένα μέχρι τα τέτοια του, μάλλον θα του είχαν πάρει το κεφάλι, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο Βλωμαριτέλης μου αρέσει εδώ πέρα να το λέει. Το attitude, πώς το κάνουνε, Είναι τέτοιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι μόνο το metal σε αυτό το τομέα δείχνει δόντια και κρατάει, γιατί δουλεύει με underground και δουλεύει με πράγματα τα οποία μπορούν να επιβιώσουν χωρίς διαφήμιση, χωρίς προώθηση κτλ. Και η synthpop θα έβαζα μέσα, έτσι, είπε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες. Φρε, σίγουρα, μα ούτως ή άλλως θα βρεις τον gothic, έτσι, θα βρεις synthpop, θα βρεις Bauhaus, θα βρεις... εντάξει, Ρενικό, εκατομμύρια θα βρεις, ακόμα και στην Ελλάδα θα βρεις τέτοια. Αλλά σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα την ίδια στιγμή, επειδή λες ότι επικρατεί, Γιώργο, το σκυλάδικο, σου θυμίζω ότι, καλά, πεθαίνει ο Λοΐζος, κατά τη γνώμη μου, επειδή την ψάχνω πάρα πολύ με ελληνική μουσική, τεράστιο γεγονός το οποίο καθορίζει αρνητικά την πορεία, ότι πεθαίνει νωρίς ο Λοΐζος, ο οποίος ήταν ένα ρεύμα μόνος του, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν ζούσε ο Λοΐζος, η Χαρούλα η Αλεξίου, δεν πρόκειτο να τραγουδήσει ποτέ να μου το πεις το σ' αγαπώ και πάλι. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Ωραίο ήταν όμως. Ναι, αλλά τρεις δίσκους πριν, ο Μικρούτσικος που έγραφε το «Σ' αγαπώ και πάλι», έγραφε τα επαναστατικά τραγούδια με τη Δημητριάδη. Ναι. Εντάξει, αλλάξαν την εποχή. Κατεμέει η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή στην Ελλάδα. Από αυτές που έχω ακούσει. Και νομίζω έχω ακούσει αρκετές. Λοιπόν, οπότε έχεις τον Μικρούτσικο το 77 να γράφει «Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη». Και το 81 και το 82 να γράφει «Να μου το πεις το σ' αγαπώ και πάλι», να μου το πεις «Η αγάπη είναι ζάλι». Δηλαδή, είναι φάση εφησυχασμός ότι το 81 γίνεται η αλλαγή, έρχεται το Πασόκ, τότε ταυτισμένο με την αριστερά. «Οκ, παιδιά, νικήσαμε. Ας γράψουμε καμιά μαλακία τώρα». Ναι, ναι, αυτό είναι. αυτό που γράφει στο τσάτο ο Τροφός, δεν υπήρχε λόγος για επανάσταση στα 80's. Ναι, ήταν όλα cool, ήταν όλα ναι. Πολύ ωραίο, πολύ, ναι. Πολύ ωραίο τέτοιο. Ναι. Νομίζω συμφωνούμε στη λογική. Ναι, δημιουργούν τα μια μεγάλη μεγάλη. Έπιασε λεφτά στα χέρια της. Καλώς έπιασε λεφτά στα χέρια της. Είναι κακό αυτό. Δεν το λέω. Δεν είχε να κάνει μόνο με τα λεφτά, ρε Σινικό. Δεν είχε να κάνει μόνο με τα λεφτά. Όχι, δεν είχε να κάνει μόνο με τα λεφτά. Γιατί τι σε εφησυχάζει κατά βάση, τι σε κοιμίζει πνευματικά όταν. Δεν είχε να κάνει με τα λεφτά, δεν είχε να κάνει με το ότι ήταν φτωχοί ότι έγραφαν τη μουσικάρα που γράφανε. Είχε να κάνει με τον εφησυχασμό. Είχε να κάνει με τον εφησυχασμό που ήρθε αργότερα. Ναι, είχαν ανάγκη να πούν πράγματα. Είχαν ανάγκη να πούν πράγματα τα οποία για 10 χρόνια και 12 δεν μπορούσαν να υποθούν. Υπόθηκαν. Θεωρητικά είχε κάποιο αποτέλεσμα την αλλαγή του 81. Οπότε τώρα, παιδιά, εντάξει, τώρα ότι είπαμε άντε. Περασμένα, ξεχασμένα, ελάτε όλα μαζί να αγκαλιαστούμε και να πούμε μια βλακεία. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, εγώ γιατί κολλάω στο Μικρούτσικο, γιατί από τους συνθέτες, με βάση στίχους και τα λοιπά, είναι ο πιο ακραίος στα 70's. Αν διαβάσεις στίχους και καντάδες για δοσύλλογους και εγώ δεν ξέρω τι, είναι ο πιο ακραίος. Είναι αυτός που μελοποιεί Μπρέχτ σε απίστευτα πράγματα, είναι αυτός που μελοποιεί Καβαδία κτλ. Και εν έτη 2015, με την Ελλάδα βυθισμένη στη νέα ύφεση, πηγαίνει στου. Πώς τον λέγανε τον αρχισυντάκτη ειδήσεων του Μέγκα, Γιώργο, πώς τον λέγαμε, που βγάζει βιβλίο πίεσης αρτηριακής. Λοιπόν, και πηγαίνει και λέει: «Θέλω πάρα πολύ να το μελοποιήσω». Ποιος εδώ έχει αυτός? Να κάνει με ένα πράγμα. Έλα μωρέ, ο αρχιτάκτης, ο πρώην άντρας της Τρέμη, πώς τον λέγαμε. Εδώ έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαβρωθεί το είναι του. Καταλαβαίνεις τη διάρκεια του. Ψυχοσύνθεση. Δεν έχει να κάνει με το οικονομικό, ρε εσύ. Δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Ο Νταλάρας όταν πρωτογέμισε γήπεδο, το γέμισε το γήπεδο πριν το Πασόκ. Σε δύο συνεχόμενες συναυλίες, το 78. Το γεμίζει. Και γεμίζει δύο φορές το Ολυμπιακό Σταδίο για την ίδια συναυλία. Εξαλούνται τα εισιτήρια και πολλούνται για δεύτερη βραδιά και ξαναγεμίζει τη δεύτερη βραδιά. Δεν είχε οικονομικό θέμα ο Νταλάρας. Σάβα, δεν από Κουκιουμτζή άρχισε να τραγουδάει το 80. Πώς το έλεγε το άλλο. Μη μιλάς, πηγελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
Αυτό είναι... κορμίκων πιστές κουβαλάς. Αυτό είναι πολύ μετά. Είναι πολύ μετά. Ναι. Όχι. Ο Νταλάρας του Κουνιουμπή, αυτό θέλω να πω τώρα, και των πολύ ακραίων τραγουδιών, τραγουδάει «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς». Απλώς, ρε Σάβα, δεν εννοώ για να έχουν χρήματα οι καλλιτέχνες. Εννοώ ότι ο δέκτης των μηνυμάτων των καλλιτεχνικών, έτσι, ναι, μπορεί, που πιέστηκε τη δεκαετία του τελευταίου και με τη Χούντα. Ε? Και αυτός κοιμήθηκε. Μα ο δέκτης κατά κύριο λόγο αυτό, κοιμήθηκε. Ρε. Εκεί, ο δέκτης... Μπράβο, μπράβο, ναι. Ναι, περίμενε. Βρίσκει μια οικονομική άνεση, το οποίο ξαναλέω δεν είναι κακό. Αυτό είναι από τα καλά που έκανε το Πασόκ. Έπρεπε να μοιραστούν χρήματα στον κόσμο, γιατί υπήρχε κόσμο που δούλευε και από πιο πριν είχαν αρχίσει βέβαια τι αγορτικές. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, φίλε, αλλά έγινε πολύ απότομα, ρε Νίκο, και έγινε πολύ τεχνικά. Ένα θέμα. Καταλαβαίνω. Και αυτό είναι το αρνητικό. Ότι καλλιεργήθηκε η τέτοια, ότι παιδιά, τώρα έγινε η αλλαγή, νικήσαμε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα όλα καλά. Δεν υπήρχε καμία εγρήγορση. Και αυτό μεταφράζεται σε πλήρη έλλειψη και καλλιτεχνικής εγρήγορσης. Εντάξει, ωραία, σωστά. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος και συνειδητοποιημένος για χρόνια πριν, δεν γυρίζει κάποια στιγμή και λέει «Οπ, τώρα τα βάζουμε τα όπλα στο ράφι και πάμε να κάνουμε κεφαλονίδικες μπαλάντες, καντάδες». Δεν πάει έτσι το πράγμα. Αυτό όμως συνέβη σχεδόν μαζικά. Σχεδόν μαζικά. Λίγοι είναι που μείνανε και κρατήσανε και όσο κράτησαν και εκείνοι. Όσο κράτησαν. Βασικά, από αυτούς που ξέρω τουλάχιστον εγώ, γιατί μπορεί να βγει κάποιος γνώστης ελληνικής μουσικής πολύ βαθύτερο. Καλά, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Για τα έτης μιλάω, έτσι, για τα έτης πάντα μιλάω. Εγώ από τα 50-70 ονόματα που έχω, ρε παιδί μου, πολύ ψηλά στη δισκοθήκη μου και τα ξέρω, δεν ξέρω κάποιον που να μην κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου στα έτης. Ναι. Ίσως ο Μούτσης, ίσως, που πάντα ήταν αντιδραστικό στοιχείο και κρατούσε πάντα μια σπιρτάδα και στα τραγούδια του και στους στίχους του και στα όλα, που και αυτός σιγά σιγά μπήκε στο περιθώριο, έτσι. Πάντως, ναι, ο Ρασούλης κρατούσε παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα και το λέω Βόρεια Ελλάδα γιατί ήταν ας πούμε η κλίκα του αγροτικού, έτσι, ναι. Να το επαναφέρω λίγο στη μοντέρνα εποχή, αλλά και πάλι τότε και στα 70's και στα 80's και στα 90's. Λείπει, ρε παιδί μου, αυτό το κίνημα της αντικουλτούρας, το οποίο γεννάει πολλά και ωραία πράγματα. Δηλαδή, πείτε, στα 70's ήταν η punk, στα 80's ήταν η metal, στα 90's ήταν η grunge, το οποίο δεν υπάρχει αυτό τα τελευταία 15. Και γι' αυτό δεν υπάρχει αυτός, πώς το λένε, το ανάχωμα. Τώρα απέναντι... Ναι. Δεν υπάρχει το ανάχωμα απέναντι στο σκουπιδαριό της pop κουλτούρας όπως έχει γίνει. Που δεν υπάρχει. Υπήρχε, ρε παιδί μου, πριν από 30, πολύ 20... Πολύ σωστή παρατήρηση, ρε Νίκο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Κάτσε την Grunge, όσο την έβαλες, όσο αντικουλτούρα την έβαλες. Η Grunge ήταν αντικουλτούρα για 2 χρόνια, 87-89. Ως κομμάτι της sub-pop. Δεν ήταν ποτέ αντικουλτούρα η Grunge. Ναι, ρε παιδί μου. Πού είναι αντικουλτούρα η Grunge? Η αντικουλτούρα στα 90's είναι πάλι το heavy metal. Με τελείως άλλο τρόπο όμως. Ναι, αντικουλτούρα, κοίταξε, την grunge ούτε εγώ την πάω, Σάβα, και καταλαβαίνω ότι λες τώρα, αλλά η grunge στο Seattle, στη σκηνή του Seattle, πριν γίνει mainstream με Nirvana και λοιπά, γι' αυτό είπα 87-89 Σάββατο, ήταν αντικουλτούρα, ήταν αντικουλτούρα στη σκηνή του Seattle, στα μπαρ και στα κλαμπ, ναι. Είχα δει και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, πώς λέγεται, στην ΕΡΤ το είχε δείξει. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω, για την κουβέντα και όχι και μόνο για την κουβέντα. Θα συμφωνήσω, γιατί πάντα μιλάμε και για ένα ευρύτερο πλαίσιο, έτσι. Δηλαδή, αφορούσε όντως πολύ περισσότερα εκατομμύρια αυτό το πράγμα. Οπότε, αν το δούμε σαν αντικουλτούρα εκεί πέρα, να φτύνει, ας πούμε, στο mainstream το... Αυτό, με αυτή την έννοια. Το τέτοιο, ναι, σαφώς. Εντάξει, ναι. Ούτε εμένα μου αρέσει η μουσική grunge, την αντέχω, αλλά όπως και να έχει... Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα τι λέτε. Ναι, κατάλαβα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Και αυτό τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, πείτε μου τώρα τα 15, από το 2000, δεν ξέρω, 2000 είχαμε κάποιο κίνημα και εγώ δεν θυμάμαι. Λίγο πιο πριν. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, ρε. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος το έχει ανέτα, κανονικοποίηση πλήρης. Η γενιά μας, η γενιά μου δηλαδή, millennials, δεν έχουμε προσφέρει τίποτα κάτι τέτοιο. Και είναι φοβερά ανησυχητικό. Πλήρης τέτοια, δηλαδή ομογενοποίηση και κανονικοποίηση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να κινείται εκτός των ραγών. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, το κίνημα που δεν θα μπορέσει ο άλλος να του βάλει χέρι. Έτσι, ή θα ακριβώς. Παλέψει μέχρι να του βάλει χέρι. Γιατί, οκ, okay, και το Punk πάλεψαν, το βάλαν χέρι τελικά. Αλλά για κάποιο διάστημα τους έκανε τη ζημιά του. Ναι, και άφησε και τα σπόρια του, έτσι. Άφησε και τους σπόρους, ακριβώς. Αυτό είναι που... λοιπόν, και δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Δεν είναι αυτή μόνο τη στιγμή αυτό. Στο κέρατο. Δεν είναι μόνο αυτό. Πραγματικά. Σκηνές, μουσικές σκηνές και κινήματα σαν την Punk ξύπνησαν τους δεινόσαυρους, οι οποίοι είχαν πάρει ένα δρόμο και πηγαίνανε του γρου, είχαν γίνει σκιές των εαυτών τους, και όταν τις γύρισε την πλάτη ο κόσμος, άλλαξαν και αποφάσισαν να κάνουν πράγματα, να ξυπνήσουν μουσικά και καλλιτεχνικά. Όχι όλοι, πολλοί όμως από αυτούς. Εγώ για πιο πολύ στο κοινωνικό το πηγαίνω. Εντάξει. Okay. Ναι, το είναι και αυτό. Είχε... πολύ δίκιο έχεις. Σωστό να το πλέσαι, αλλά πώς, ρε παιδί μου, αυτό το κίνημα που θα δημιουργεί την εγρήγορση στη μάζα, ξέρω εγώ, στο λαό, ο οποίος να έχει κάπου, ρε παιδί μου, ένα αποκούμπι για να πει: κοιτάξτε, τι, εγώ από όλο αυτό το σκουπιδαριό το οποίο με βομβαρδίζουν τα μίντια κάθε μέρα, θα έχω και θα κρυφτώ από πίσω και θα κάνω τον αγώνα μου. Ναι. Όπως θα τον κάνει ο καθένας. Την πνευματική του, ρε παιδί μου, χαλίβδωση. Πώς να το πω. Το να κλειστεί στον εαυτό του. Ότι εσείς λέτε τα δικά σας, εσείς μας πυροβολείτε και προπαγανδίζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτά, αλλά εγώ έχω εδώ που θα μαζευτώ με τους φίλους, με την παρέα, στη συναυλία, στο φεστιβάλ, στο τέτοιο, και θα σας γράψω τα τέτοια μου. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι, όντως δεν υπάρχει αυτό. Καλά, τώρα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν πράγματα που να μην τα έχουν υπόψη μας, που ασχολούνται τα νέα παιδιά, ας πούμε, με κάποια πράγματα. Ποια ρε, τι λες τώρα. Τα νέα παιδιά κοιτάνε Facebook, τι κάθεσαι και λες τώρα. Μέσω κοινή πλατφόρμα δεν θα διαφοροποιήσει επαναστατικά. Τι λες τώρα. Γιατί να μην το είχαμε καταλάβει, ρε Γιώργο, και εγώ μπορώ να περνάω και πάνω από μένα. Δεν ξέρω, όχι, ειλικρινά δεν ξέρω. Λέω ότι μπορεί να έχω άγνοια, ρε παιδί μου, και να μην το ξέρω, ας πούμε. Εντάξει, δεν λέω. Εγώ, ρε παιδιά, ξέρετε που έχω μείνει. Εγώ, εντάξει, okay, δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω την έντεχνη ελληνική σκηνή, ούτε να ακούσω Μποφίλιο, ας πούμε, και στα γεράματα και Ιωαννίδη που μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά έλεγα ότι αν κάτι διαφοροποιηθεί από το σκυλολαϊκό pop, αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που μπορεί να ακούσεις τον και καλά το ψευτοψαγμένο χιπ-χοπά και να παίζει τον μπουζούκι από πίσω και να πεταχτεί Ασλανίδου και να πει και αυτή ένα verse και εγώ δεν ξέρω τι, όλο αυτό το τουρλουμπούκι, θα είναι, ρε παιδί μου, το κάτι διαφορετικό, αυτό που λέμε εναλλακτικό, εντάξει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, στο στρατό μόνο είχα ακούσει, ας πούμε, αυτό το παλικάρι, το Χαρούλι. Και τον είχα ακούσει από το φιλαράκι μου που λέει: έλα, ακούσει ένα που θυμίζει τον Ξυλούρι. Αυτό το κλασικό, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λοιπόν, και κάθομαι και βλέπω, είχα πάει στο Νεστόριο και τον είχα δει τότε σε ένα river party. Και τον ακούω, ρε παιδιά, και λέει: για τις αγάπης το τέτοιο και τα φύλλα και τα φτερά του τέτοιου και η θάλασσα και με τον αφρό της και η καρδιά σου. Δεν υπάρχει καμία αίσθηση διαφοροποίησης. Ο τύπος με έντεχνη μουσική και με φωνή ξυλούρη τραγουδάει σκυλάδικα. Είναι η φάτση μπλιάχτσικας και πώς τον λέμε τον άλλο τον παλιό τον Big Slacks και ο τέτοιος. Ξηδού. Όχι ο Ξηδούς ο Μακάριτης, ο άλλος που ζει. Πώς τον λέμε, μωρέ. Που αν διαβάσετε στίχους του, είτε διαβάζεις Καρά 98 είτε τους δικούς σου, είναι οι ίδιοι, δεν είναι διαφορετικό. Και είχε την αντιστοιχεία με το τέτοιο, δεν έκανε το, πώς θα λέγεται, το Λούμπεν. Αυτό είναι η στίχη Πάολα ή η στίχη Πιξλάξ. Βρείτε τη διαφορά. Ωραία, πολύ, πολύ ωραίο αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω αυτά που ακούω, εγώ που άκουγα τον Χαρούλη. Και λέω σε τι διαφοροποίησες το τέτοιο. Ερεθίσματα, ρε παιδιά. Δεν έχουν ερεθίσματα. Ίσως οι εποχές να μην είναι ερεθίσματα. Πρόσεξε όμως, να σου πω. Αυτοί που διαφοροποιούνταν στη δεκαετία του 80, όταν έγινε το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, το hard rock στην πλατεία Αριστοτέλους, και βγήκαν οι Βαβέλοι, βγήκαν τα θεσσαλονικά, τα rock συγκροτήματα, έπεσε τη σαρκούδα στο ξύλο εκεί πέρα. Γιατί ήταν διαφοροποίηση εκεί πέρα. Δεν πήγαν να ακούσουν σκυλάδικα Φλωρινιώτη με rock επένδυση. Πήγαν να διαφοροποιηθούν, να πούνε ότι εδώ κάνουμε κάτι άλλο, παιδιά. Ελάτε να δείτε τώρα. Είναι που το Πασόκ τότε δεν είχε αστυνομικό κράτος και δεν είχε και παρακράτος. Λοιπόν, η γνωστή ιστορία με τη συναυλία στο τέτοιο ή με το πάρκο των σκύλων. Που όποτε γινόταν συναυλία από τρύπες μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιο underground θεσσαλονικό συγκρότημα, πάντα πλάκωνε η μπατσαρία. Πάντα. Υπήρχε στην Ελλάδα των 80's υπήρχε και αυτό το κίνημα. Έτσι, η ελληνική. Α, το έκανε. Punk rock, ξέρω εγώ, και rock και dark wave ακόμα, η οποία είχε κίνημα. Δηλαδή. Υπήρχε και αυτή η διέξοδος.
Υπήρχε, ναι, υπήρχε. Ναι, σαν κάτι διαφορετικό, πέρα και αυτό. Όλα αυτά ξεκινάνε επειδή... Όχι, Γιάνν Κότς, όχι η Pixlax με την Παόλα. Λέμε για μετέπειτα που γράφουν στίχους και κάνουν, ρε παιδί μου, για τραγούδια ή τα καινούργια του Blaster. Εντάξει, μην το ξεφτιλίσουμε τελείως. Ναι, κάθε υπερβολή. Εντάξει, οι Pixlax έχουν και καλά τραγούδια. Δηλαδή, δεν σας βγάλουμε τρελούς όσους γουστάρετε και όσες γουστάρετε τώρα, εντάξει. Και ήταν και ένα φαινόμενο, ρε παιδί μου, που sorry κιόλας, εγώ το προτιμούσα. Εντάξει, είχε γίνει λίγο σούπα, ας πούμε, στα live άδικα, αλλά εγώ το προτιμώ να γεμίζει ένα γήπεδο και ο Λυκαβητός με Pixlax. Εντάξει. Παρά να γεμίζουν τα σκυλάδικα με σκυλάδες. Εντάξει, εγώ το προτιμούσα, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, και όλα αυτά, όλη αυτή η συζήτηση, παιδιά, εδώ πέρα πήγε, γιατί γυρίσαμε πάλι στην υποκουλτούρα που λέγεται reality, γιατί από εκεί φύγαμε, έτσι. Ξεκίνησε μετά το διάλειμμα η συζήτησή μας. Ναι. Μια... αυτό. Η μήτρα είναι κοινή, Γιώργος, όλα αυτά. Ναι. Υπάρχει φτώχεια. Είναι, θυμίζουμε τελευταίες μέρες ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, συγγνώμη, όπως δηλαδή, ξέρεις τι, βγάζει ο δυτικός πολιτισμός στη δεδομένη στιγμή, ο δυτικός πολιτισμός, ξέρετε πώς το εννοώ, έτσι, βγάζει μια ασυδοσία και μια παρακμή, η οποία είναι ενοχλητική, αλλά δεν είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει 50 χρόνια, είναι επειδή κινούνται όλα ταχύτατα, είναι 10-15 χρόνια τώρα, τα οποία ο βομβαρδισμός από σκουπίδια και αηδίες κλπ. Είναι συνεχόμενος και ασταμάτητος. Και θυμίζουν πραγματικά, σαν να καταραίει ένα ολόκληρο πολιτισμικό κοινωνικό σύστημα. Ναι, το ερώτημα είναι μήπως καταραίει. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ. Άμα δηλαδή θυμίζει όλες τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Δεν είναι αυτοκρατορία τώρα ο δυτικός πολιτισμός, δεν είναι σωστό να το πούμε έτσι, αλλά. Ναι, ωραία, ναι. Μοιράζομαστε όλοι κάποια κοινά στοιχεία, ρε παιδί μου, όσο να δεν βλέπουμε κάποια πράγματα. Έχουμε κάποια κοινά ερεθίσματα, ας το πούμε έτσι, και είναι. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Σωστά το θέτεις, ρε εσύ, γιατί έτσι κι αλλιώς και οι αυτοκρατορίες στο παρελθόν λίγο πολύ επηρέαζαν τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα όλων των εδαφών που είχαν κατακτήσει. Οπότε, ή με τη βία είτε χωρίς βία, λίγο πολύ ο τρόπος ζωής και τα έθιμα και τα ήθη περνούσανε. Οπότε μια αυτοκρατορία κοινωνικοπολιτική είναι αυτή τη στιγμή ο δυτικός κόσμος. Ναι. Γιατί είναι και ελαφρώς ομογενοποιημένη. Ομογενοποιημένη, βεβαίως. Μα προσθέσεις το θάνο, σαφέστατο, ναι. Ναι, okay, δεν μιλάμε για τις κατατόπου διαφοροποίησης. Okay, για το ότι ο Γερμανός θα μεθύσει με νερωμένη μπύρα και θα τραγουδήσει disco 80s και ο Έλληνας θα πάει στο σκυλάδικο. Εντάξει, είναι λίγο αμερικανο φιλοσοφία, η αλήθεια είναι. Γιατί με τα βραβεία, τα αντίστοιχα τα pop βραβεία στη Γερμανία δεν ασχοληθεί κανείς, αλλά όλος ο πλανήτης ασχολήθηκε με τα Grammy. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας της αυτοκρατορίας, έτσι όπως το λέτε αυτής. Mm-hmm. Και έχεις πολύ δίκιο σε αυτή την παρατήρηση, Νίκο. Να. Εν τω μεταξύ, χτες το βράδυ, νομίζω, ήταν και τα μπάφτα ταυτόχρονα με τα Grammy. Ήταν την ίδια μέρα ή Σάββατο Κυριακή. Εγώ έτυχε να πετύχω live την είσοδο διαφόρων καλλιτεχνών στο BBC World που έδειχνε χθες το βράδυ στο κόκκινο χαλί εκεί στο Royal Albert Hall που μπαίνανε για να γίνει η απονομή, τα οποία μπαφτά δεν είναι απαραίτητα αυτή η λάμψη που βλέπουμε τύπου Oscar. Κακώς έχουν μεταφερθεί ως τα Oscar της Αγγλίας, έτσι, γιατί στα μπαφτά βραβεύονται και video games, στα μπαφτά βραβεύονται και άλλες μορφές τέχνης, έτσι, ζωγράφοι, ιστορίες, είναι δηλαδή τέχνες. Είναι τέχνες, δεν είναι μόνο κινηματογράφος, μουσική κτλ. Τώρα στις ειδήσεις πριν κατέβω για την εκπομπή, μόνο τα Grammy έπαιζαν. Μόνο τα Grammy. Δεν ασχολήθηκε κανένας με τα μπάφτα. Έκανα τώρα στις ειδήσεις τώρα κι εσύ. Ναι. Και δεν είναι μόνο φέτος, Γιώργο, γενικά χρόνια είναι αυτό, έτσι. Δεν τα δίνουν σημασία. Εγώ, ας πούμε, τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποια αναφορά στα μπάφτα. Λοιπόν, ο Ζόνιον πάντως δεν είναι αυτή η διαφωνία μας περί καλής και κακής μουσικής. Κάνε την υπομονή και αν θέλεις, αν δεν είχες ακούσει, ξανά άκου έτσι ένα κομμάτι της συζήτησης ανεβασμένη. Ασχολούμαστε με τελείως άλλο πράγμα. Όπως ο φίλος ο Γιούνις τώρα, που έχει κολλήσει ότι λέμε ότι δεν υπάρχουν καλά συγκροτήματα. Όχι, Γιούνι, δεν λέμε κάτι τέτοιο.
Δεν λέμε κάτι τέτοιο, δεν μιλάμε αντικειμενικά για μουσική. Είπε κάτι τελείως διαφορετικό ο Νίκος. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε και δεν νομίζω να διαφέρει πολύ από την πραγματικότητα. Δεν έχει σχέση με την ποιότητα μουσικής που παράγεται, γιατί πάντα θα παράγεται καλή μουσική. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό μόνο σαν μουσική ή σε οτιδήποτε καλλιτεχνικό δημιουργείται ή μπορεί να μας βοηθήσει και σε κάτι παραπάνω. Υπάρχει αυτό? Αυτή ήταν η απορία μου και δεν βλέπω να υπάρχει. Εγώ δεν παίρνω τέτοια ερεθίσματα. Τώρα. Με δεδομένο ότι κάποτε υπήρχε αυτό. Ναι. Με δεδομένο και για κάποτε... πράγματα τα οποία ούτε το ήμασταν. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ, και το κλασικό παράδειγμα είναι η Grunge που αναφέρουμε. Κανένα δεν ακούει Grunge, έτσι. Αλλά το ρόλο τη και αυτό το ρόλο που είχε εκείνα τα χρόνια, εγώ το έχω το αναγνωρίζω. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δηλαδή, αν υπήρχε μουσική που δεν μου αρέσει τώρα και είχε. Λειτουργούσε ως τέτοιο όχημα, δεν θα είχα πρόβλημα να το παραδεχτώ. Αν υπάρχει κιόλας, γράψτε μας. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, με παραδείγματα. Έβγαζαν άλμπουμ οι Sex Pistols, κάποιος αγχωνότανε. Έβγαζαν άλμπουμ οι Slayer, κάποιος αγχωνότανε. Έβγαζαν άλμπουμ οι Sonic Youth, κάποιος παραγχωνότανε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ποιος ακριβώς θα βγάλει άλμπουμ και θα αγχωθεί κάποιος? Σε μεγάλη κλίμακα, έτσι. Να έχει ποιος? Και κάποιο... ποιος, ρε παιδί μου? Αυτή τη βδομάδα θα σας πω ότι κυκλοφόρησαν περίπου 30 death metal δίσκοι. Χέστηκε η φορά τα Σταλόνι. Δεν μπορώ όμως να σας περιγράψω τι ακριβώς συνέβαινε όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος DA Side δίσκος. Με το τετραγράμματο από μπροστά. Και με τον Glenn Benton να λέει εγώ, ο καθένας στο τέτοιο του, έτσι, ο καθένας στο τομέα του. Στο τομέα του. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι που να μπορεί να αγχώσει, ρε παιδί μου, την καθεστική ατάξη αυτή. Εκτός, ρε παιδιά, κι αν λόγω πάλι των πολλών μηνυμάτων που δεχόμαστε όλοι μας, κάπου δεν σοκαριζόμαστε και εύκολα. Δηλαδή, ακόμα και το να υπάρχει κάτι το επαναστατικό ή κάτι το διαφορετικό, φαίνεται όλο, δεν μπορεί να μας σοκάρει κάτι. Γιατί πολλά ακραία φαίνονται. Δηλαδή, δείτε κανένα αφιέρωμα σε αμερικάνικη τηλεόραση το τι ακρότες κάνουν γυμνή σε reality, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε, υπάρχει θυσμός αυτό. Έτσι. Δεν βέβαια συνειδητοποίηση, ρε φίλε. Ναι, δεν μπορεί κάτι να σε σοκάρει εύκολα. Ίσως να είναι και αυτό η υπερέκθεση, ρε παιδί μου, αυτή η υπερέκθεση ότι πλέον πια δεν μπορούμε να έχουμε πέσει. Η αίσθηση του ότι τα έχουμε δει όλα. Τα έχουμε δει όλα. Αυτή γιατί να με σοκάρει, ξέρω εγώ, ένας ανάποδος σταυρός, ξέρω εγώ, ο ξεκυλιασμένος Ναζωρέος που είχαν οι Day Side στο εξώφυλλο, κλάιν, σιγά, έχω δει 10 θρύλερ που τα κάνουν. Ακριβώς, ναι. Τώρα ο Γκόλιθε, αν αγχώνεται κανείς γενικώς με το που κυκλοφορούν οι Behemoth album τώρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη. Οι Rage Against the Machine, πάντως, στους Ζόνιον, κάποτε άγχωναν πολύ κόσμο. Ναι. Έστελναν μηνύματα, πήγαιναν να κάνουν συναυλίες στην Κούβα, γιατί έβγαινε ένα ηλίθιος τότε που πήγαν οι Rolling Stones και έλεγε η πρώτη rock συναυλία στην Κούβα. Λοιπόν, οι Rage είχαν πάει δεκάδες φορές. Λοιπόν, άγχωναν πάρα πολύ κόσμο γιατί οι Rage Against the Machine έβγαζαν και άλμπουμ που έλεγαν The Battle of LA. Τον καιρό που όλα ήταν ωραία και όλα ανθυρά και ο κόσμος είχε ξεχάσει και τους μαύρους πάνθερες και είχε ξεχάσει τα πάντα. Λοιπόν, άλλο σπουδαίο παράδειγμα στρατευμένης και μουσικής που είπε πράγματα και έστειλε μηνύματα σε μαζική κλίμακα. Και τώρα είμαστε πέρα βρέχει. Πολύ, πολύ καλό παράδειγμα. Ίσως από τις τελευταίες περιόδους χρονικά που υπήρχε μία κινητοποίηση, υπήρχε μία ευαισθητοποίηση. Εδώ ένα ωραίο... βέβαια, έχουμε χρόνο, εντάξει, γιατί 12 η ώρα είναι, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, τροφός, τα video games συμβάλλουν, άραγε. Πώς ακριβώς θα συμβάλλουν, ναι. Πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα video games σε κάτι τέτοιο? Πώς μπορεί να γίνει μαζικό ένα τέτοιο εργαλείο ώστε να σηκώσει από τον καναπέ, να αφυπνήσει, να ενοχλήσει, να κάνει... Είναι σε πολύ εμβριακό στάδιο ακόμα για να καταφέρουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι εμβριακό, 40 χρόνια είναι.
και την ευκαιρία της άλλο την έχουν πράγμα τώρα στη Σάβα. Εμβριακό στάδιο έχουν παραμείνει εκεί. Αυτό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Εφόσον, βλέπεις κάτι δειλά βήματα, ας πούμε, τώρα από κάτι Deus Ex και κάτι τέτοια, αλλά συγκρινόμενα με άλλα μέσα που έχουν κάνει παρόμοιες κινήσεις, είναι πολύ πίσω, έτσι. Δηλαδή, εγώ σαϊδεύουμε και εμείς και λέμε ότι κάτι πάει να πει ο άλλος. Εφόσον ελέγχθηκαν από corporations, τελείωσε η υπόθεση, ρε παιδιά. Εφόσον ελέγχθηκαν το πράγμα και ομογενοποιήθηκαν, έχει τελειώσει ήδη η υπόθεση. Είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο και από τη φύση του ένα video game να μπορέσει να γίνει μαζί, να μεταφερθεί μάλλον το μήνυμά του μαζικά. Δηλαδή, έχεις ας πούμε ένα παιχνίδι σαν το This War of Mine, που πραγματεύεται έτσι κάποια πράγματα σχετικά με τον πόλεμο. Ναι. Έτσι, για κάτσε σκέψου ποια παιχνίδια μεταφέρουν τι μηνύματα μαζικά, γιατί μαζικά μήνυμα μέσω των games μπορεί αυτή τη στιγμή ίσως με τον πιο άνετο τρόπο στον κόσμο να μεταφερθεί. Για σκέψου όμως ποια ακριβώς είναι τα μαζικά παιχνίδια για να μεταφέρουν τι μηνύματα. Ναι, οι κακοί Λατινοαμερικάνοι και οι κακοί τέτοιοι. Ναι, τα έχουμε πει. Ναι. Ό,τι πιο, τα πιο αντιδραστικά, και θα σου πω γιατί είναι τα πιο αντιδραστικά. Η πιο αντιδραστική συνθηματολογία στον κόσμο αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με τα video games. Και είναι πιο αντιδραστική γιατί πιάνει και πολύ μικρές ηλικίες. Ναι. Οπότε πλάθη, εδώ πλάθη το ένα μήνυμα, το ένα αντιδραστικό μήνυμα θα γίνει επί 10 και επί 100, γιατί θα μιλάει και στον 12χρονο. Ναι. Οι Rage Against the Machine δεν μιλούσαν στον 12χρονο απαραίτητα. Το Call of Duty, sorry παιδιά, η ονοματολογία δεν έχει να κάνει με τα games αυτή τη στιγμή ή με την gaming αξία. Μην βγει κανένας και μου πει, μα το Call of Duty έχει και γάμο το gameplay. Εντάξει, μιλάμε ξεκάθαρα για τα μηνύματα. Και αν ξεχάσουμε τα μηνύματα αυτών των video games, των μαζικών video games γενικώς, όπως το μήνυμα του ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ένα παιχνίδι με άλογα και με περίεργα αεροπλάνα στο καινούριο Battlefield και με μάτσο μαυρούκους απ' έξω. Πού είχε μαύρο στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο? Ξέρετε ποιοι ήταν οι μαύροι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο? The Penny Army. The Penny Army ήταν. Αυτοί που ήρθαν από την Αμερική με υποσχέσεις για πόσο, για ένα δολάριο την ημέρα μισθό, για ένα δολάριο την ημέρα μισθό, και μετά πήγαν και καταξήνωσαν έξω από το Καπιτόλιο γιατί κανείς δεν τους είχε πληρώσει. Και χωρίς να ξέρει κανείς το λόγο για τον οποίο η Αμερική συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και διελήφθησαν από την Εθνοφρουρά. Και κατασπάθηκαν από την Εθνοφρουρά. Λοιπόν, αυτά είναι μηνύματα. Γιατί όταν ο 12χρονος γνωρίζει πλέον τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως το παιχνίδι της CIA και δεν ξέρει ότι ήταν η πρώτη μεγάλη σύγκρουση των καπιταλιστικών δυνάμεων, επειδή ουσιαστικά δεν είχαν τι άλλο να κάνουν και δεν ξέρανε πώς θα ρίξουν κάτω τη Γερμανία, η οποία πώς το μπιτσο. Ανασταίνεται κάθε φορά, δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι ένα παιχνίδι. Γι' αυτό είμαστε στο 2017 και κυκλοφορούν στολές Hitler και σκάν τα βίντεο της Χρυσής Αυγής με το Zig Heil να λέει ο άλλος, ο Ξούρας, τον εθνικό ύμνο, και οι άλλοι να σηκώνουν και να χαιρετάνε Zig Heil, και έχει και δύο-τρεις νουμπάδες που είναι και με το αριστερό, έτσι. Δηλαδή, τα παιδιά κόβονται από τον υπηαγωγείο. Δηλαδή, μαζεύεστε που μαζεύεστε στο χειροστάσιο εκεί πέρα. Σηκώνετε που το σηκώνετε το χέρι με το αριστερό ρεζό, ας πούμε. Γι' αυτό είμαστε το 2017 και αυτό το πράγμα φαντάζει παιχνίδι. Όχι από το Battlefield και από το Call of Duty, λέω τώρα. Κάπου απαραίτηση, συγγνώμη. Γιάνκο, δεν πρέπει να αφήνεις καν καταρχάς να σε χλεβάζει αν παίζεις 20, 30 και 40 σε video games. Αυτό είναι ίσως. Δεν ξέρω. Αυτό, παιδιά, είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο. Ναι, ναι, έτσι. Στερεότυπο. Το στερεότυπο αυτό είναι. Εντάξει. Εγώ δεν το έχω συναντήσει αυτό αλλού σε άλλη χώρα τόσα χρόνια που ταξιδεύουμε λόγω δουλειάς και τα λοιπά. Να δω τέτοιο φαινόμενο να θεωρείται μπεμπέ ενασχόληση το video game, δηλαδή μόνο εδώ στην Ελλάδα. Πώς το καλό και καλά στα 80's που ήταν ακόμα καινούριο πράγμα και τρέχαμε πιτσιρικάδες στα arcades και τα Atari και τα έτσι και τα αλλιώς. Έχουν περάσει 40 χρόνια, ρε γάμο το από τότε, ας πούμε. Δηλαδή, πάντως θα εκπλαγείτε, επειδή λέει ο Αμίγκα δεν είναι ανάγκη να περνάνε κανένα μήνυμα, γιατί είσαι του ρετρό, ρε Αμίγκα. Γι' αυτό, ρε Αμίγκα. Γιατί αν σε βάλω να μου πεις για μηνύματα, θα μου πεις για Space Invaders, ρε Αμίγκα, γι' αυτό. Λοιπόν, θα εκπλαγείτε, κατά τη γνώμη μου, ευχάριστα. Μπορεί κάποιοι δυσάρεστα, πιο αντιδραστικοί.
με το, όταν έπιασαν στα χέρια τους το εργαλείο πολλές ομάδες και πολλοί άνθρωποι να πούν μια ιστορία, το τι περίεργα μηνύματα πήγαν να περάσουν με τη θετική έννοια. Θα εκπλαγείτε με τα παιχνίδια. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, τι εννοώ. Δεν εννοώ αυτό το άμεσο, Viva la Revolution. Δεν εννοώ το άμεσο του South Park. Εντάξει. Ούτε για Monty Python μιλάω. Λοιπόν, αλλά είναι φοβερό το ότι ξεκινάς, ας πούμε, το μεγαλύτερο shooter όλων των εποχών, το Half-Life 2, και είσαι σε ένα σχεδόν σοβιετικό περιβάλλον. Okay, το πήγαινε προς προπαγάνδα εκεί πέρα, αλλά εκεί πέρα δεν ήταν η φάση προπαγάνδα η κακή σοβιετική. Παρουσίαζε ένα ολιγαρχικό, όχι ολιγαρχικό, ένα πολιταρχικό καθεστώς. Απολιταρχικό, αστυνομικό κράτος ήταν. Δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι και αρχίζεις νιώθεις δεν νιώθεις καθόλου άνετα, επειδή βρίσκεσαι σε ένα πολιταρχικό, απόλυτα ελεγχόμενο καθεστώς. Οργουελικό. Οργουελικό τελείως. Από εκεί ξεκινάει και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σοβιετικό ή δυτικό. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Το Bioshock με το οποίο διαφωνούμε με τον Ογκόλυθο για το ποιο είναι το μεγαλύτερο shooter, είναι εκπληκτικό το τι πάει να περάσει. Σε ηθικό επίπεδο δεν χρειάζεται πάντα να είναι πολιτικά τα μηνύματα. Να πούμε για τα μηνύματα του πρώτου Deus Ex που τον είχαν αφήσει εκεί χαλήνοτο τον τέτοιο, να πούμε, και έγραφε ό,τι ήθελε μέσα στο παιχνίδι και τα κάλυψε όλα με τη θεωρία των Ιλουμινάτη. Τα πολιτικά μηνύματα ξεκάθαρα στο πρώτο Deus Ex. Που σημαίνει ότι επειδή οι εταιρείες ίσως να μην είχαν καταλάβει, ίσως να μην τους ενοχλούσε κιόλας το ότι έβλεπα να περνάει και κάποιο μήνυμα, έλεγαν μωρέ, video game, είναι, κάτσε να το βγάλουμε εδώ να πιάσουμε την καλή. Μετά βρήκε κοινό όμως, έτσι, ξέρεις τι έγινε, βρήκε κοινό, αυτό είναι το φοβερό, έτσι, Τι εννοείς? Ότι βρήκε κοινό, αυτό είναι. Βεβαίως, να περνούσε. Το κοινό, οπότε ο δέκτης υπάρχει. Πιστεύεις ότι αυτοί, ας πούμε, που αγάπησαν το πρώτο, αν τώρα ρωτήσουμε 100, που θα σου πούνε ότι ενσυνείδητα τότε αγάπησα τον Deus Ex, δεν θα σου μιλήσουν και για μηνύματα του Deus Ex? Ναι, βεβαίως. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να πω. Και γι' αυτό επιμένω στα παιχνίδια. Ακράδαντα το πιστεύω. Με την καλή ιστορία. Διότι, ξέρεις τι, καλό είναι να συζητάμε για το gameplay, καλό είναι να συζητάμε για τα γραφικά, αλλά εργαμώντα μια καλή κουβέντα πάνω στην ιστορία του παιχνιδιού και το τι λάβαμε ο καθένας από αυτό, είναι αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Αυτό, εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Εκεί ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Γι' αυτό επιμένουμε και τόσο και λέμε και να έχει συγκλιπέρι, να έχει να σου πει κάτι, ρε παιδί μου, το παιχνίδι, να σου δώσει ένα μήνυμα. Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Το πρόβλημα με τα video games είναι ότι ενηλικιώθηκαν σε εισαγωγικά, γιατί επί της ουσίας σε εμβριακό στάδιο είναι ακόμα. Έτσι. Αν θεωρήσουμε όμως χρονολογικά. Ο Νίκολας είπε έτσι. Ναι. Ο Μαρκόβλου. Ναι. Αν έτσι για την οικονομία της συζήτησης πούμε ότι χρονολογικά είναι σε μια ενήλικη φάση τώρα, ενηλικιώθηκαν στην εποχή που δεν υπάρχουν άνθρωποι να γράψουν. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα ερεθίσματα, τουλάχιστον στο βαθμό που υπήρχαν στη δεκαετία του 60 και του 70. Γιατί στη δεκαετία του 60 και του 70, που υπήρχε η ανάγκη να υποθούν πράγματα, υπήρχε η μουσική, υπήρχε ο κινηματογράφος, υπήρχε η λογοτεχνία, υπήρχαν οι τέχνες για να υποθούν πράγματα και πολλοί άνθρωποι κάνανε. Είναι αυτό ίσως που γράφει ο Skynet. Εντάξει, τώρα το Deus Ex είναι καθαρή αντιγραφή από τη λογοτεχνία, μα ακριβώς αυτό που λέω είναι στη φάση που πλέον απευθυνόμαστε σε ένα κοινό που αρχίζει να μην διαβάζει για να δει αν είναι αντιγραφή ή όχι από τη λογοτεχνία. Οπότε, εγώ πήρα ερέθισμα από αυτό τώρα να κάνουμε μια σούμα και να το συζητήσουμε. Δεν θα είναι δικιά μου λίστα, δικά μου μόνο. Γιατί τώρα εγώ αρχίζω και σκέφτομαι άλλα πράγματα και μπορούμε να την πάμε και την κουβέντα. Και ελπίζω να είναι και ο φίλος ο Μάνος μέσα να μας ακούει. Λοιπόν, ή να μιλήσουμε για το τι ακριβώς περνάνε τα πρώτα Fallout. Εγώ δεν μιλάω για το μήνυμα αυτό καθ' αυτό. Αν θέλει να μου πει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δεν μιλάω για το ηθικιστικό του πράγματος. Μιλάω κατά κύριο λόγο για τους προβληματισμούς. Είναι δυνατόν κάποιος να έπαιξε το Fallout στην εποχή του και να μην προβληματίστηκε για αυτό που περνάει σαν παιχνίδι μέσα και το τι ήθελαν τα παιδιά της τέτοιας να παρουσιάσουν μέσα από το παιχνίδι? Δηλαδή, πέστε μου τώρα αυτή τη στιγμή από τα σύγχρονα franchise και θα το πάω. Sorry, ακούγομαι κακός, το ξέρω. Θα το πάω στο multiplayer που είναι η φάση level, επίπεδο, τι drops είχαμε σε αυτό το raid, τι δεν είχαμε. Και πέστε μου, αυτή τη στιγμή αν ακούσετε Fallout... Είναι λίγο άδικο
να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Άλλο ήθελα να, άλλο ήθελα να πω. Λες Fallout και λες, ξεκινάς με τη φράση War never changes. Καταλαβες, το έχεις ταυτίσει με ένα μήνυμα ρε πούστη μου που έχει περάσει το παιχνίδι. Το έχεις ταυτίσει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το War never changes στο Fallout 3 ακούγεται λίγο καρικατούρα, η αλήθεια είναι. Ακόμα στο 3, ακόμα έχεις στο 4. Παιδιά, να κάνω και μια παρέμφεση. Στο 4 είναι Bethesda never changes. Μια παρέμφεση για να απαντήσω στον Μπέ. Γιατί η μηχανή της Bethesda never changes. Μπράβο, η μηχανή, αυτό είναι. Η μηχανή γραφικών never changes. Έλα, Νικό. Να πούμε, Planescape τώρα με το άστο. Συγγνώμη, Εγώ συγγνώμη, σε κόψω. Ρώτησε κάτι σημαντικό πέρσι, τον λίγο άλλο σημαντικό. Λέει, τι λέτε όταν σας λένε για την ηλικία σκυλέτη για games. Εγώ πέρι περνάω, γίνομαι φοβερά επιθετικός. Με την έννοια ότι του λέω εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου. Και μπορώ να του βγάλω επιτόπου, ας πούμε, πόσα post έκανε στο Facebook, που έκανε like it, με αυτά ασχολείσαι. Όχι καλά, και καλά, δηλαδή είναι χάσιμο χρόνο, Νίκο. Ακριβώς. Δηλαδή θα μου πεις εμένα ότι χάνω τον χρόνο μου και ότι ασχολούμαι με παιδικά πράγματα. Και υπάρχει πλέον. Πώς λένε. Ο κύκλος ως κοινωνικός δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο καθένας ό,τι κάνει φαίνεται καλό ή κακός. Και πες του, αυτό, αυτό και αυτό ξέρω εγώ. Έχω μαλώσει αυτό. Δεν θα κάτσω να τρέπω. Δεν μπορεί κανένα τώρα εμένα να μου κάνει, να μου κάνει bullying γιατί παίζω video games. Δεν τον παίρνω σοβαρά. Αλλά άμα τύχει η αυτή κουβέντα, μπορώ να του πω: ρε παιδί μου, εσύ τι κάνεις. Αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρω εγώ τι θα μου πεις γιατί παίζω video games. Δεν είναι κάτι που πρέπει ούτε να ντρέπεσαι ούτε να του πεις ντρέπω να παίζω video games. Παιδιά, αυτά είναι βγάλτα από το μυαλό σας. Είναι ένα χόμπι, ένα ωραίο χόμπι και να το διασκεδάζετε και να, πώς το λένε, και να το υπερασπίζεστε. Δεν είναι, δεν είμαστε στη δεκαετία του 80, οι νέρντουλες είμαστε κρυμμένοι, ξέρω εγώ, στο θυμάτιό μας και κλαίμε. Κυρίως 90. Εγώ διαβάζω το σχόλιο, το σχόλιο των Γκόλιθ τώρα, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά εντάξει, άμα στο πει αυτό, άμα στο πει, άμα στο πει αυτό, άμα είναι έτσι, ναι, όποιος το λέει αυτό, η απάντηση είναι, εντάξει, ναι. Η απάντηση είναι λοιπόν, έτσι όπως είμαι τώρα, κάτσε να βάλω ένα τσίκινο. Ναι. εντάξει, άμα σου πει αυτή. Σε αυτό δεν έχω τι να σου απαντήσω. Υπάρχουν... Πάντως, εγώ θα επιμείνω όσο τα παιχνίδια δεν ήταν στατιστικά χρωματάκια και επανάληψη. Κάποιοι δημιουργοί θεώρησαν ότι έχουν ένα εργαλείο ώστε να μπορέσουν να περάσουν μία ιδέα. Διαχωρίστε το, ξεχωρίστε το από το πολιτικό του πράγματος. Ναι, δυστυχώς δεν ήταν πολλές. Μία... Όχι, είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα, θα σου πω το τελείως ευκολάκι της υπόθεσης. Εγώ δεν έχω παίξει ιαπωνικό παιχνίδι που να μην θέλει να περάσει κάτι στο επίπεδο του νοήματος της φιλίας, της συναδερφικότητας, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης. Δεν μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι που να έπαιξα που να μην βγάζει τέτοια RPG, μηνύματα. Okay, RPG θα πρέπει να είναι λίγο άχαρο για να σου περάσει τύπο. Για αυτό το Ninja Gaiden, ρε φίλε. Ότι διάλεξε ένα είδος... Θέλω να σου πω ότι είναι ένα είδος που εκ των πραγμάτων θα σου περάσει κάτι. Ωραία. Να είναι επιτυχημένο. Όλα και το τελευταίο Last Guardian να πάρεις. Δεν χρειάζεται να είναι RPG. Έτσι. Ναι, ναι. Ρε. Θέλω να πω ότι εκεί που ένιωσαν, που θεώρησαν... το σχόλιο του Γκόλιθου και τελείωσε. Έναν άφωνε ο Γκόλιθα γι' αυτό. Όταν παστέλωσα τη Μόργαν, λέει, δεν είπε κανένα. Διάλεξες και το άγριο πράγμα. Παστέλωσα όμως, έτσι. Όταν παστέλωσα τη Μόργαν. Έτσι, είσαι ωραίος, Γκόλιθε. Απλά λέω ότι κάποιοι δημιουργοί το εργαλείο στα χέρια τους μπόρεσαν και εξέφρασαν κάποια πράγματα. Αυτό, από τη στιγμή που αυτά τα πράγματα γίνονται στατιστικά και νούμερα, πάβει, τελειώνει. Αυτό λέω. Mm-hmm. Και όχι τροφός, η διασκέδαση μόνο για τη διασκέδαση δεν είναι κακό. Επουδενή, δεν είναι μικρό. Όχι, είναι άδικο να βάλω. Απλά λέω ότι αν είναι η επικρατούσα φωνή αυτή, μετά επικρατούσα θα γίνει και φωνή που δεν έχει ένα μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Αριθμητικά είναι, παλατζάρισμα το θέμα. Εδώ τώρα έχεις, ας πούμε, τις πιο indie φωνές που πάντα κάτι θα πάνε να περάσουν, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Ναι, οκ. Okay. Λογικό. Αλλά είναι και πιο προσωπικές υποθέσεις.
έχουν άλλα. Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά για παράδειγμα, ρε παιδί μου, το που δεν είναι indie, δεν το λες και indie, απλά ήταν λίγο διαφορετικό τέτοιο. Ας πούμε, παιχνίδια όπως το. Το... Brothers, Tales of the Brothers. Ναι, πρωτίστως κάτι θέλουν να πούνε. Ή το Life is Strange, ρε παιδί μου. Πρωτίστως ναι. Δεν θέλει απλά να πει μια ιστορία που απλά να οδηγεί στο πρώτο. Κάτι θέλει να πει. Είναι η φάση των ηθικών διλημάτων που ήθελα να μιλήσω πολύ για αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε στην περίπτωση του Grand Theft Auto 4, θυμόμαστε όλοι τα στραβά του παιχνιδιού, θυμόμαστε όλοι ότι εξυμνήθηκε ενώ δεν θα έπρεπε κτλ. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά. Ίσως... Το πάμε άλλη φορά την κουβέντα. Το ξέρω, το ξέρω. I know. Ξεχνάμε όμως, ας πούμε, το με τι ιστορία έπαιξε εκεί πέρα. Καλά, άλλοι. Εκεί αλλάζει τελείως η κουβέντα. Άλλη η Rockstar εκεί πέρα το τι θέλει να κάνει και το τι κάνει με τα παιχνίδια της. Και το αν περνάει μηνύματα ή όχι, αν παίρνει θέση. Θυμόμαστε όμως το κεντρικό, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο θέμα. Γιατί ουσιαστικά μιλούσε για εγκληματίες πολέμου. Και μάλιστα με υπόνοιες ότι πρόκειται για έναν πόλεμο κάπου στα Βαλκάνια. Εντάξει. Βασικά όχι υπόνοιες, νομίζω ξεκάθαρα το έλεγα. Ξεκάθαρα, παιδί μου, απλά δεν μπορείς να καθορίσεις. Λοιπόν. Και είσαι σε μια φάση κάπου στο τέλος του παιχνιδιού, στο βασικό το story, με το πιστόλι στο κρόταφο ενός ανθρώπου που λες τώρα, τον τιμωρώ ή όχι. Ναι, κάποιος που έχει πει στην υπόθεση εκεί πέρα που δεν το παίζει απλά μπαμ μπουμ, εκεί θα το σκεφτεί έτσι. Ναι. Και σε πιάνει δηλαδή, σκηνή που λέει ο Σάββας να σκεφτείς βάσει ηθικής τι θα έκανες, πώς θα έπρεπε να αντιδράσεις. Ναι. Και όχι για την πλάκα, να πατήσεις σκανδάλι για να την άξεις το κεφάλι. Εκεί το σκέφτεσαι αλλιώς. Εντάξει, υπάρχουν παίχτες που θα το παίξουν εκεί. Αλλά το παιχνίδι είναι έτσι χτισμένο που το περνάει. Και το χτίζει καλά ως εκείνη τη στιγμή. Αν δεν έχεις φύγει σε χαζομάρες δεξιά και αριστερά και αν δεν σε έχουν πάρει για βελάκια χίλιες φορές οι Ιρλανδοί εκεί πέρα. Αλλά αλλά η Rockstar, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα να πει οτιδήποτε και να θίξει οτιδήποτε. Δηλαδή τώρα, τι αν λέμε εδώ στο... Το 5 ρε φίλε φτάνει στα 75 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνει. Ναι. Και η ξεφτύλα είναι ατελείωτη στο πέτσο. Στο Ballad of Gay Tony ήταν δηλαδή νομίζω που τον είχε τον άλλο γυμνό κανονικά τον άντρα. Θυμάσαι. Δεν το δείχνει. Στον Παλαδό του Γκέι Τόνι. Και εκεί πέρα, εκεί που το κρύβει με τεχνάσματα και τέτοια, μπαμ στο πετάει στα βουνά. Ναι, ναι, ναι. Και εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ θα το δείξω αυτό. Το παλαμάρι. Δεν με πιάνετε. Το παστέλι. Το παστέλι. Παστέλι. Το παστέλι που παστελώνει είναι αυτό, ναι. Τα είχα παίξει αυτά τα δύο τα DLC, δεν τα θυμάμαι καθόλου ρε γάμο του GTA 4 τα δύο τα επεισόδια. Το Lost and the Damned με τους τσοπεράδες, με τον Johnny. Ήταν αρκετά ενδιαφέροντα και τα δύο. Ο οποίος κάνει guest εμφάνιση στο 5, κάνει στο 5 μέχρι να του λιώσει το κεφάλι ο Trevor. Με τον Trevor, ναι. Που τους ξεσκίζει εκεί πέρα ο Trevor, έτσι που τους παίζει στην άμυνα και τους ρημάζει. Μα του σπάει το κεφάλι κάτω στο κράσπεδο του, το λιώνει. Ναι. Η Ρόξα το είχε καταλάβει, όχι λες και το είχε καταλάβει ότι σαν χαρακτήρας μάλλον ήταν πιο κακός, ας πούμε. Δεν έλεγε, ποιος λες, ο Τρέβορ ή ο Τζόνι. Ποιο Τρέβορ, ο Τζόνι. Ο Τζόνι, μάπα ήταν, εντάξει, δεν ήταν. Ήταν ωραίο, είχε περιεχόμενο πάντως, ήταν ωραίο ο DLC. Και ήταν ο Σοπεράδας. Και αδιάφορος ήταν και δεν ήταν και πολύ συμπαθής, δηλαδή τον ναι. Θα το ήταν ο πιο κάτω από όλους χαρακτήρες που έχω παίξει και να αυτό το ναι. Ήταν αυτό το ότι ρε παιδί μου πήγαινε να κάνει ένα τέτοιο χαρακτήρα, αλλά τελικά ένα κοινό εγκληματίας ήταν, δηλαδή αν κάτσε να το σκεφτείς, δεν ήταν τίποτα άλλο. Ναι. Και μετά τον Μπέλικ, δηλαδή που είναι εντάξει ο αγαπημένος μου για μένα, ήταν μεγάλη πτώση. Ο Νίκο ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Ο ιδανικός πρωταγωνιστής σε Grand Theft Auto, πραγματικά. Οι ρεαλιστικές ατάκες του και το γείωμα, ας πούμε, πήγαινε και ερχόταν, έτσι, ήταν φοβερό. Θα πάμε εκεί να δεις το τέτοιο και να... Βερσέτη δεύτερος ο Τάχος. Έλα, ποιος? Ο Τόμι Βερσέτη που λέει και αυτός είναι στη δεύτερη. Αυτός ψιλομορφάρα, ναι, μορφάρα. Ναι, γιόλας φωνή, το πήγαινε καλά. Ο πολύ αδιάφορος ίσως γιατί είναι πολύ εκτός της κουλτούρας μου, ας πούμε, είναι ο CJ, εντάξει. Αν και στο τέλος μου γινόταν συμπαθής, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Σήκωνε ολόκληρο σαν Ανδρέας πάντου γι' αυτό. Ναι. Και εμένα είναι από τους αγαπημένους μου. Ίσως φταίει που τον είχαμε φουλάρει όλη την ώρα στο παιχνίδι για κάποιο λόγο. Μου άρεσε σαν ληστής και έτσι. Ναι, και τι δεν έκανες, ναι.
Ενώ για κάποιο λόγο δεν είχε καθόλου διαλόγο, σου έχω τον Φίντο που τον είχαν ονομάσει από το 3. Είχε κάνει και guest star στο Vice City. Είχε κάνει και guest star στο Vice City, ναι. Και πάντα σε κάθε Grand αυτό το ελπίζω ότι θα τον βάλουν κάπου να υπάρχει έτσι. Θα μια ερώτηση. GTA 6 που θα θέλατε να είναι, ποιο είναι το σχέδιό σας, τι που θα είστε να κάνουμε με νεύρο. Παρόν σκεφτόμαστε για Red Dead Redemption 2 και όχι για GTA. Απέφυγα, το κατάλαβες αυτό έτσι. Ναι, το ξέρω ότι το απέφυγες, αλλά επειδή κουστάρω τα λίγα που λείπουν να σου τα τρίβω στη μούρη. Όπως το Neo ας πούμε ή όπως το Bloodborne ή όπως το Demon Souls. Λοιπόν, πολλά είναι και δεν τα ξέρεις. Πολλά είναι, αλλά δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω, εντάξει. Είναι πολλά είναι. Δεν το αρνήθηκα ποτέ αυτό. Πολλά είναι, πολλά είναι. Πολλά είναι. Εγώ ιδίως πάλι λόγω θα... Sony, έτσι, γιατί οι άλλοι με το Play Anywhere δεν. Το 6 λέω δεν θα με χαλούσε να το δω σε κάπου Ευρώπη, Ασία, κάπου αλλού βασικά. Ευρώπη περισσότερο για να είναι πιο οικείο, ξέρεις, αρχιτεκτονική και δρόμοι και τέτοια, να νιώθεις πιο... Ευρώπη την GTA είναι μεγάλη. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ιρλανδίνοι οι άνθρωποι στο τελικό. Γιατί να μην βγάλουν στην Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα πάλι κάτι σε Vice City να πω. Σκοτσέζι είναι, όχι Ιρλανδί. Σκοτσέζι είναι. Απλώς είναι συνδυασμένο με την Αμερική και την όλο τον diversion αυτό που υπάρχει εκεί πέρα. Ξέρω εγώ, τους βολεύει το... δεν θα ήταν δύσκολο να αλλάξει. Θα ήταν ωραίο και επειδή ξέρεις πως τα χειρίζεται η Rockstar αυτά, να κάνουν ένα Grand Theft Auto στο πεθαμένο Detroit όπως είναι σήμερα και να πιάσουν κιόλας και τις ιστορίες των ανθρώπων εκεί, τα εγκατελειμμένα σπίτια, το ολόκληρο... Έχει να φας πολύ hood όμως, έτσι. Η ταύτιση δεν θα είναι εύκολη. Ναι. Θα φας... τόσο όσο, όσο φάγαμε στο τέτοιο, στο με το CJ, τόσο πολύ. Βέβαια τώρα θα έχουν Τραμπ, έτσι, δεν θα το αφήσουν έτσι. Αν αφήσουν την Αμερική, με τον Τραμπ να έχει βγει. CGA, GTA Βαλτιμόρη, φίλε. Με Wire μέσα. Έτσι. Ναι, πραγματικά. Και να βγει έποσα είναι, οπότε. GTA Wyoming. Στις απέραντες τέτοιες, εκεί που οι τουαλέτες είναι 1,5 χιλιόμετρα από το σαλούν. Γιατί δεν σκάει ρε φίλε, κάποιος θα μου λύσει την απορία. Σε μια περιοχή που έχει 8 μήνες χειμώνα, γιατί η τουαλέτα, μια περίοδο που ο κόσμος λουζόταν μια φορά το μήνα, είναι 400 μέτρα μακριά από το σαλούν? Το απάντηση για λόγους. Για να μην μυρίζει ρε. Τι να μυρίζει ρε φίλε? Για λόγους υγιεινής. Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα για να φτάσουμε. Τι ώρα είναι, 12 και 20. Αφού κάναμε μια τέτοια περιπετειώδη εκπομπή που ξεκίνησε από τον Νίο, πήγε σε κοινωνικά θέματα, 80s, μουσική κτλ. Και έφτασε στο GTA. Αν σκέφτεστε ένα θέμα, ένα κοινωνικό θέμα που θα. Έλα, μην κλείσετε. Okay. Αν θέλετε, αν υπάρχει κάποιο θέμα που εσείς εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να αναδειχθεί κοινωνικό, πολιτικό, ταξικό, οτιδήποτε, που θα μπορούσε να αναδειχθεί από κάποιο παιχνίδι και από τι είδους παιχνίδι θα μπορούσε ας πούμε να βγει αυτό, τι λείπει ας πούμε, τι λείπει. Είπατε πολλά παιχνίδια που έχουν κάνει προσπάθειες, Half-Life, Bioshock, είπατε Fallout, είπατε πολλά, έτσι. Τα Grand Theft Auto, OK, Red Dead Redemption. Το World of Mine σε τέτοια φάση, αλλά με περισσότερους πόρους και καλύτερο παιχνίδι, περισσότερο budget κτλ. Πιστεύω θα το σήκωνε άνετα. Θα μπορούσε κάποιος να κάνει. Πιστεύετε ότι πολύ πρέπει. Καλή δουλειά, που να δένει και σε gameplay, ναι, δηλαδή αυτό. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πιστεύετε ότι πρέπει ένα παιχνίδι να είναι in your face, έτσι. Δηλαδή να είναι η θεματολογία του. Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, π.χ. λέμε τώρα. Μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Το Spec Ops λειτουργήσε. Ναι, το Spec Ops, δεν ναι. ήταν πραγματικά τα γεγονότα, αλλά το ναι. Spec Ops λειτουργήσε. Λειτουργήσε το Spec Ops, ναι, ναι. Το Spec Ops λειτουργήσε. Ναι, γιατί όταν σε φτάνει στη φάση που πρέπει να ρίξεις την βόμβα, τι ήταν, όχι να πρακάνει. Ναι. Φωσφόρου. Ναι, την απάλ, φωσφόρου, ναι. Και, φωσφόρου. Και πρέπει φωσφόρου, να κάψεις ναι. παιδάκια και σταματάς ένα τρίλεπτο και λες, να το κάνω ή είμαι πολύ μαλάκας. Ναι, δηλαδή
Μα εκεί εγώ, και εγώ νόμιζα ότι ήταν επιλογή να το κάνω, να μην το κάνω. Και απλά περίμενα να περάσει στιγμή για να μην το κάνω. Και σε υπήρχε φάση... επιλογή σου λέω, αλλά... Νομίζω δεν υπήρχε εκεί. Και το έκανες έτσι κι αλλιώς. Όχι, απλά το... θέλω να σου πω, εμένα μου είχε περάσει αυτό το σημείο που δεν ήθελα να το κάνω. Με είχε πείσει το παιχνίδι. Δεν είχε επιλογή έτσι. Την δεν είχε, ήταν στάνταρ αυτό το σημείο. Α. Επειδή μετά περπατούσε και ανάμεσα και έβλεπε το χαμό που προξένησε, α πούμε. Ναι, μπορεί ήτανε... να θυμάμαι λάθος. Ήταν πήγαμε... σκηνή που έπρεπε να τεθείς, ρε παιδί μου, για το ύφος του παιχνιδιού. Ναι. Αλλά ήταν δυνατό σημείο, δηλαδή το ένιωθε εκεί πέρα. Εντάξει, και ένα παιχνίδι που ήταν πρόσφατα που διαχειριζόταν, που πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση ενός μου φαίνεται συγγενής, ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο καρκίνου. Δηλαδή πιάνουν θέματα τα οποία σε χτυπάνε από το λαιμό, σε πιάνουν, αλλά... Το Cancer This Dragon, πώς έλεγε αυτό. This Dragon, ναι. Πώς να ζήσει ένας ραγκοσυλλέκτης. Α, επειδή είναι σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο, ναι. Πολύ... Ενδιαφέρον είναι αυτό, γιατί Γιούνι, να σου πω κάτι, χτες το απόγευμα είδα κάτι 50 μέτρα από το σπίτι μου που εγώ προσωπικά... στις περιοχές μας εδώ στα δυτικά προάστια, παρόλο που είμαστε φτωχογειτονιές, δεν το είχα δει ποτέ. Το έχω δει ελάχιστες φορές στο κέντρο της Αθήνας σε τέτοια μορφή και το έχω δει κυρίως στην Αμερική και κυρίως στο Λος Άντζελες, που λόγω καιρικών συνθήκων μαζεύονται εκεί για να μπορούν να επιβιώνουν, να βγάζουν τους χειμώνες κτλ. Είδα έναν άνθρωπο, δεν πρέπει να ήταν πάνω από 40-45, σε εντελώς εξαθλειωμένη κατάσταση, εξαθλειωμένη όμως, ρακοσυλλέκτης, χόμπο, πώς τους λένε, homeless, άστεγο άνθρωπο, στη χειρότερη μορφή του παιδιά, με πανιά τυλιγμένα στα πόδια, μουσια άπλητος, εξαθλειωμένος, να περνάει την εθνική οδό, έβγαινα να πάω στη μάνα μου, ας πούμε, το μεσημέρι, με το αυτοκίνητο να περάσω, και περνούσε την εθνική οδό, ούτε καν κοιτούσε φανάρια ούτε τίποτα, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα παλιού να τον πατήσουν. Σας λέω, με πανιά στα πόδια, ένα παντελόνι που του έπεφτε κάτω, ίσα με μια κορδέλα το είχε δέσει. Ήταν μια σοκαριστική σκηνή που εγώ προσωπικά στην Ελλάδα δεν την έχω ξαναδεί. Ούτε καν στο κέντρο της Αθήνας, που υπάρχει πρόβλημα. Και με παιδιά που είναι εθισμένα σε ουσίες και όχι. Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Είναι πολύ σκληρή εικόνα. Και είναι νομίζω ένα δείγμα του πού έχουμε φτάσει πλέον και πού πηγαίνει το πράγμα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζονται. Εντάξει, όχι τόσο εξαθλειωμένοι όπως αυτό που είδα, αλλά με πολλές δυσκολίες. Η τρίτη σκηνή που έγραψες είναι post-αποκαλύπτυξη για τον έτσι. Δηλαδή, θυμίζει τέτοιες εικόνες. Ναι, εγώ ήταν πολύ άσχημη εικόνα, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ άσχημη. Εντάξει, ελπίζω για τον άνθρωπο, αλλά να ήταν μεμονωμένη η περίπτωση. Και μήπως συνδυάζεται μαζί και με κάποιον. Νίκο, δεν είναι μεμονωμένη, γιατί εμείς εδώ έχουμε τις μεγάλες γέφυρες. Έχουμε τις μεγάλες γέφυρες που είναι τα παιδιά εδώ. Έχω γείτονες. Έχω ο Κώστας και ο Ηλίας εδώ, τα παιδιά είναι γείτονες. Λίγο πολύ εδώ στην Αθήνα, δυτικά προάστια, 10 λεπτά ένας από τον άλλο είμαστε. Έχουμε τις μεγάλες γέφυρες εδώ στο Κηφισό, που από κάτω έχει κούτες και κουβέρτες που κοιμούνται το βράδυ. Περνάς και βλέπεις τις κούτες και τις κουβέρτες που είναι στρωμένες και φτιάχνουν παραπήγματα. Α, και ο Γκόλιθος γείτονάς μου είναι. Λοιπόν, αρχίζουν και γίνονται όλο και περισσότερα τα φαινόμενα αυτά. Και ναι, αυτό που λέει τώρα, βέβαια, πώς θα μπορούσε να στηθεί ένα παιχνίδι τέτοιο, και δεν νομίζω ότι. Θα ήταν και. Εντάξει, το ναι. Στο Beyond έχει σκηνή πάντως. Έχει το Beyond, ναι. Έχει το Beyond. Ναι. Ναι. Έχει το Beyond που είναι και μια ομάδα κιόλας ανθρώπων τέτοια, έτσι. Ναι, που οι οποίοι κιόλας. Κάνουν την μικρή την. Είναι και... βοηθούν και την. Ναι, έχει και ενδιαφέρον γιατί σε κάποια φάση που κάθονται γύρω από τη φωτιά συζητάνε για τον πρώτερο βίο τους και ήταν όλοι άνθρωποι που είχαν τα σπίτια, τις οικογένειες και έδειχνε πώς. Εγώ σας είπα ότι ξεπέσανε, αν κάσουμε και το ψάξουμε θα βρούμε υπερβολικά πολλά πράγματα που δεν τα θυμόμαστε και έχουν υποθεί και έχουν πιαστεί στα games. Ναι. Από side characters κυρίως μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν είναι. Ανεξάρτητα, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι παίζει ο άλλος ένα commercial βαρύ παιχνίδι, σαν όνομα. Παίζει τέτοια πράγματα. Θα δει και τέτοια πράγματα. Δεν είναι όλα κλικ, 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 κλικ. Το θέμα είναι να καταφέρει το παιχνίδι να σου περάσει και να σε βάλει μέσα στον κόσμο του. Και όχι απλά να τα προσπερνάς και να τα. Καλά. Θεωρείς ψεύτικα. Είναι λίγο ναι στο πώς θα καταφέρει και κάθε παιχνίδι.
στο πόσο έχει όρεξη και ο καθένας πάλι για να το... Στον πηγιόν του όλους, ας πούμε, στην περίπτωση... Αυτό ισχύει για κάθε μήνυμα, ρε παιδιά. Αυτό ισχύει για κάθε μήνυμα. Και ο άλλος επιλέγει να ακούει μόνο τη μουσική και να διαφορεί για το τι λέει. Και... εννοείται αυτό, εντάξει. Σωστά, σωστά. Εννοείται. Εγώ θα το εκτιμήσω ίσως, πάντως για να... Ίσως ένας λόγος, ίσως για ένα κλικ παραπάνω να συμβαίνει αυτό στο παιχνίδι όμως τώρα αυτό. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να χάσεις το οποιοδήποτε μήνυμα θα προσπαθούσε να σου περάσει με τον απλά να... Σίγουρα. Επικεντρώνεσαι στο gameplay. Σίγουρα. Εγώ επιλέγω να τα απομονώνω αυτά τα πράγματα και να τα ξαναβλέπω και να τα εκτιμώ. Δηλαδή να τα βάζω στο σύνενο παιχνιδιού που διαλέγει θαραλέα να ασχοληθεί με κάποια πράγματα. Εγώ το εκτιμώ αυτό το πράγμα, το προσέχω πάντα και το κοινωνικό του σχόλιο και όλα. Τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης βλέπω όταν ένα παιχνίδι επιλέγει να λειτουργήσει με την αηδιαστική πολιτική ορθότητα, για παράδειγμα της Ubisoft, που πλέον έχει αρχίσει να γίνεται εμετική, λοιπόν, και να επιλέγει να βασιστεί πάνω σε δεδομένα, ας πούμε, τόσο κοινότυπα και τόσο κλισέ που κατατούν το αντίθετο από αυτό που προσπαθεί να πετύχει. Δηλαδή, που κατατούν ρατσιστικά στο τέλος. Ναι. Την τρώει το political correct. Ναι, εγώ το προσέχω αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ το προσέχω. Ναι, το σώμα που λέει ο Τζόνι Κάρεν είναι πάλι πολύ καλή περίπτωση. Πάει, προσπαθεί να πει κάτι. Ένα από τα λίγα walking simulator που όντως έχει να πει κάτι βασικά. Και δεν είναι απλά η εύκολη λύση. Όπως και το Talos Principle βασικά. Με το τι είμαστε, πού πάμε. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και αυτά, ναι. Αλλά με ωραίο τρόπο. Που πάλι δεν είναι με το gameplay. Και τα δύο είναι συνδεδεμένα άρρηκτα, ας πούμε. Γιατί είναι και αυτό, έτσι. Πρέπει να περάσεις νοήματα και αυτά και να κάνεις μια άλλη συναισθηματική σύνδεσή με το παίκτη, αλλά αυτό να δένει και με το gameplay. Καλά, βέβαια. Σωστά, να μην είναι τελείως είναι κάτι άσχετο. Ναι. Τρέχεις, δηλαδή πυροβολάς, κάνεις και μετά βρίσκεις ένα κείμενο και σου εξηγεί, δεν ξέρω εγώ, και μετά συνεχίζεις και... Δεν μου έχετε απαντήσει, Γιάννη, Νίκο, που δεν έχετε μιλήσει τόση ώρα πολύ. Ο Γιάννης είναι εκεί, κοιμήθηκε ρε. Όχι, εδώ είμαι. Ποιος Γιάννης. Έχετε καταλάβει, παιδιά, ότι δεν έχουμε το Θάνο σήμερα. Όχι στα μικρόφωνα, στο chat. Έμαθα από τον Πάνο προηγουμένως, μου γράψε ότι ο Θάνος είναι στο Destiny και κάνει raid. Που σημαίνει ότι η κλήρωση για τα 5 παιχνίδια που μας έδωσε ο Γιάννης σήμερα θα γίνει αύριο πρωί. Μπείτε στην είδηση αυτή. Έτσι, μη μου νευριάστε και μου στεναχωρηθείτε, δεν είναι τίποτα. Ένα κλικάκι θα κάνετε. Αύριο το πρωί θα διαλέξουμε, πώς το λένε, κλήρωση σε randomizer 5 ονόματα, 5 αριθμούς πέρα από τα comments, και επί τόπου θα ανακοινώσω, θα κάνω ένα update στην ειδησούλα από κάτω του webcast, στην είδηση λέω έτσι, για όσους ακούσουν την εκπομπή στο YouTube αύριο, θα είναι οι νικητές. Οπότε θα επικοινωνήσετε μαζί μου με PM για να σας στείλω τους κωδικούς σας. Ωραία. Που παίρνετε μέρος εδώ, βρε, λέει, στην είδηση. Ένα comment στην είδηση, όχι στο chat, στην είδηση του webcast. Για να μείνουν, να είναι μαζεμένα και να μπορέσουμε να τα πάρουμε και να τα βάλουμε στο randomizer για να γίνει κλήρωση. Οπότε αύριο πρωί θα βγουν οι νικητές, παιδιά. Αύριο πρωί. Τα δώρα. Που είδα. Ναι. Τα δώρα. Μίλα σε παρακαλώ. Ναι, γιατί βλέπω κάποια παιδιά ρωτάνε. Λοιπόν, είναι 5 κωδικοί, Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War Judgment και το Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Είναι και τα 5 digital, έτσι, κωδικοί. 360 και 1. Όσοι και... θέλετε, κάνετε ένα σχόλιο στο link που υπάρχει πάνω, το νομίζω το έχει βάλει ο... ένα παιδί. Ο Τζόρτζ οπότε... ναι. Γράφετε τι παιχνίδι σας ενδιαφέρει και αύριο το πρωί ήταν νεότερο. Αύριο το πρωί, παιδιά, μέσα στην είδηση θα έχει ένα update με τους 5 νικητές.
Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω, να συζητήσουμε κάτι άλλο ή να κλείσουμε? Είναι... Θέλω να πω για μια ταινία. Λευκή κάρτα έχετε. Να πούμε ότι περισσότερα για παιχνίδια εδώ λιγάκι, ένα disclaimer. Προφανώς, παιδιά, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε παίξει, θα έχουμε εννοώ ο καθένας το δικό του παιχνίδι, έτσι. For Honor, Horizon, Sniper θα έχει παίξει ο Γιάννης. Το 4, το 4. Το 4, Sniper Elite 4. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πολύ περισσότερο υλικό, γιατί τώρα είχαμε περιοριστεί στον Νίο όλοι, από ό,τι καταλάβατε. Αυτό παίξαμε. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε να πούμε περισσότερα για πιο πολλά παιχνίδια. Εγώ και το λέδε θα το ψάξουμε. Το λέδε που λες. Το Λίδι, Λέθε. Λίθι δηλαδή. Το παιχνίδι λέει από ελληνική εταιρεία. Εγώ δεν το ξέρω. Πού είναι αυτό, το γράψαν τα παιδιά στο chat. Δεν το είδα, ρε παιδιά. Sorry. Ναι, είναι επεισοδικό, έτσι. Τι είναι. Λίθι. Λίθι, να το ψάξουμε, ρε παιδιά. Να το ψάξουμε. Παιδιά, τώρα για τα reviews για το Horizon θα το δούμε πώς θα το κάνουμε. Είχαμε πει ότι το κάνει ο Νικόλας, αλλά πέσανε μαζί τώρα όμως και το For Honor και το Horizon. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν ξέρω, μάλλον ο κύριος Καζατζίδης θα το πάρει. Τα δάχτυλα στο τραπέζι, ναι, εδώ πέρα. Ναι, δεν, είναι, ναι, πέφτει τώρα, μας πέφτει άσχημα, Νικόλα. Γιατί πρέπει να βγουν, αυτά θα βγουν ταυτόχρονα από ό,τι κατάλαβες review. Γιατί το embargo για το Horizon λύγει 20 του μήνα. Την άλλη Δευτέρα. Μας έκατσε λιγάκι άσχημα. Γιατί είχε πει να το πάρει ο Νικόλας, αλλά δεν θα το προλάβουμε έτσι. Ο Νικόλας πρέπει να κλείσει το 15ωρο του με το For Honor. Να βγάλει τα λεφτά του. Πες, Νικόλα, αμάν πια. Αμάν, ε. Τι να πω. Νικόλα, εγώ τώρα όταν βάζω παιχνίδι έχω δίπλα το χρονόμετρο. Λέω, όταν φτάσω 15 ώρες το κλείνω. Λέω, έβγαλε τα λεφτά του, εντάξει. Τι δίνεις το 40 ώρες στον Ιώ, έτσι, single player, με την έννοια του παιχνιδιού. Πάνω από 40 πρέπει να έχει τώρα αυτός. Αφού σου λέω, χτες κατέβηκε, να πούμε, είχε κατέβει με κάτι βόρεια εκεί, με κάτι... Ναι, με κάτι ματσούκια και τους έκοβε. Τι κάνει αυτός εκεί, εγώ πήγαινα από πίσω. Στο save φαίνεται. Στο save φαίνεται. Εγώ πήγα προχθές να το κάνω backup για να κρατήσω τα Soul Stones και έγραφε 82 κάτι. Τώρα γύρω σε 86 πρέπει να είμαι. Τα βγάζουν τα λεφτά τους όλα τα παιχνιδάκια πάνω, δεν μπορώ να πω. Δεν καταλάβω. Δεν το γυρίζει σκάλο με αυτό το 15. Έλα, ρε, εγώ σκάλωσα για αυτό. Γιατί αναφέρθηκε έτσι ελαφρά την καρδιά. Σου το εξηγώ, θα συνεχίσω να σε κοροϊδεύω. για παιχνίδια που οι εταιρείες υπολογίζουν ότι θα παίζονται για κανένα χρόνο. Δεν μπορώ το για να βγάλουν καθαρά τα λεφτά προσωπικά τους. Για μένα. Ναι, το ξέρω. Και επειδή εκείνη την ώρα είναι σαν να φαντάζομαι ένα μάναζερ της εταιρείας να σε ακούει και να κάνει facepalm, λοιπόν, στον εαυτό του, γι' αυτό μου φαίνεται πολύ άστιο. Δηλαδή, αν ήταν όλοι οι πελάτες σαν εσένα, αυτά τα παιχνίδια δεν θα βγαίνανε και θα γλιτώναμε, λέγω. Λοιπόν, αλλά δεν είναι. Δεν είναι και δεν θέλουν και οι εταιρείες να είναι. Γι' αυτό. Κατάλαβες. Εσύ σαφώς. Τι, αν το ευχαριστήσαμε με 12 ώρες και πίσω ότι έπαιξα 12, 15, 20 ώρες έτσι το online μου το γκάπα κούπα, ας πούμε, στο For Honor και ok, βγήκε το παιχνίδι. Σαφώς, εντάξει, τι να λέμε. Μα αυτή είναι η λογική. Τα βγαίνουν άλλα παιχνίδια είναι 10 ώρες και είναι μια χαρά. Με 15 ώρες τα έχουν πράξει. Τώρα εδώ θα παίξει 15 ώρες ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα. Άλλοι θα το παίξουν 1015. Το παιχνίδι των 10 ώρων δεν είναι έτσι. Darth Γιάννη, το Hellenic Tactics που λες, νομίζω δεν είναι ελληνικό αυτό. Περιέργως που έχει βγει στο Steam. Εντάξει, υπάρχουν, έχουν τώρα τελευταία, υπάρχει δραστηριότητα από την κοινότητα την ελληνική των developers. Δηλαδή είναι η Traptics, είναι η Icehall που μας έστειλε κιόλας πρόσφατα κωδικό, το έχει ο Νίκος Πλωμαριτέλης, για το Basketball Manager, θα γίνει review αυτό. Ναι, θα γίνει. Υπάρχουν 4-5 ομάδες που δουλεύουν, κινούνται, δραστηριοποιούνται αρκετά έντονα, μπορώ να πω, τα τελευταία χρόνια. Ίσως και περισσότερες, να μην τις αδικήσω, μπορεί να είναι και άλλες. Έτσι, και σε Green Light που μπαίνουν στο Steam, και καλά, εντάξει, σε mobile
παιχνίδια και τα λοιπά είναι πολύ περισσότερες που ασχολούνται με Android, iOS και λοιπά, έτσι. Υπάρχουν αρκετές ομάδες, το παλεύουν. Πάντως εγώ για κάποιο άλλο λόγο που έκανα μια έρευνα σήμερα το απόγευμα, εντελώς διαφορετικό, άσχετη δουλειά, είδα παιδιά τεράστια κινητικότητα σε ομάδες μικρές, indie. Αυτά βέβαια θα μας τα πει και ο Νικόλας που ψάχνει πολύ τα indie. Στην Ισπανία, παιδιά. Στην Ισπανία, καλά και στην Πολωνία. Αν και η Πολωνία πλέον νομίζω είναι καθιερωμένη δύναμη στο development, έτσι κι αλλιώς. Αλλά πολύ κινητικότητα από την Ισπανία βλέπω. Πάρα πολλά μικρά studios που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω ο Νικόλας αν έχει δει κάτι με τα indies που ψάχνει. Όχι, συγκεκριμένα με χώρα έτσι δεν έχω. Όχι, έτσι. Κάποια ιδέα, απλά. Όχι, όχι, όχι. Υποδέμο ήταν μικρό στο τίτλο Γιάννη, μεγάλη. Για συνέδριο από αυτό. Χολμά. Το κάντλ Ισπανών είναι που κάνει ο Ισπανικό, ναι, ναι, ναι. Ισπανικό είναι αυτό. Ισπανικό. Το είχε κάνει ο Αλέξανδρος τώρα. Δυστυχώς πρέπει να έχει πάει άπατο σε πωλήσεις. Και πρέπει να είναι, όπως έλεγε ο Αλέξανδρος, πολύ καλή περίπτωση, αλλά ναι. Θέλει και την κατώθηση βασικά. Το marketing έχει εννοείται... Παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Εκεί μέσα στο Steam που μπαίνουν είναι ένας μήλος, ένα χωνευτήρι, τα παίρνει όλα, τα κάνει η σούπα. Τα κάνει... γι' αυτό ίσως αλλάξει τώρα αυτή η κατάσταση, για να πούμε τώρα και εδώ πέρα. Τώρα έχουν την green light λογική που ανεβάζει ο καθένας το παιχνίδι που θέλει και το κοινό ψηφίζει αν θα βγει στο Steam. Αν θα δοθεί ουσιαστικά το πράσινο φως για να εκδοθεί στο Steam. Και αυτό θα αλλάξει από τον Μάρτιο, νομίζω, σύμφωνα με τη Valve, η οποία θα βάλει. Πες το. Διόδια. Επιπληρωμή αυτός που θα θέλει να βγάλει παιχνίδι. Ακόμα συζητάνε το ποσό και λένε ένα κουλό όριο, είτε 50, από 50 έως 5.000 κάπως έτσι ευρώ θα είναι. Steam αυτό το αντίτιμο, ας πούμε. Αυτό, ναι, ναι, mm. Ακριβώς. Το οποίο εμένα δεν φαίνεται κακή ιδέα. Βασικά κάποιο φίλτρο θα πρέπει να υπάρχει για τα παιχνίδια, έτσι, γιατί είναι απίστευτη τη σαβούρα υπάρχει και δεν είναι και ότι καλύτερο να βγαίνει το κάθε παιχνίδι χωρίς κανένα ποιοτικό έλεγχο σε μια πλατφόρμα, γιατί και ο άλλος δίνει τα λεφτά του εκεί πέρα και μετά η Steam θα πει εγώ δεν ξέρω, εγώ απλά βγάζω. Κάποιος έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Ιδανικά ίσως θα έπρεπε να παραμείνει το τζάμπα το μοντέλο και να έχουν άτομα στη Valve μέσα που θα τσεκάρει τα παιχνίδια αν τηρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως γίνεται στις κονσόλες ουσιαστικά. Εντάξει, έχω διαβάσει, υπάρχει απίστευτο όγκος προϋποθέσεων που πρέπει να τηρεί κάποιος για να κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι σε μια κονσόλα, όσο μικρό και αν παιχνίδι και όσο και αν έχουν βγει παιχνίδια με προβλήματα. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά... Αυτά για το στήμα. Λεύ, επειδή έχεις ρωτήσει πολλές φορές, νομίζω ότι σε αγνοώ ή προσπαθώ να αποφύγω την ερώτησή σου. Λοιπόν, έφαγα το... Όχι έφαγα. Ο Νικόλας έφαγε το δεύτερο boss με μικρή βοήθεια από μένα. Ο Νικόλας έφαγε το τρίτο boss με περισσότερη βοήθεια από μένα. Και το μεσημέρι έβγαλα ένα boss το οποίο δεν νομίζω ήταν και πολύ δύσκολο αυτό βέβαια, με την πρώτη. Το έχω καταγράψει. Λέω, και... αυτόν έχασα 5-6 φορές. Οπότε μήπως... κάτι έκανα. Στις κολόνες. Ναι. Όχι, τον άνθρωπο που είναι μετά, τον Νουο, Νιο, πώς το λένε. Το. Ναι, είναι αυτός, ναι. Σάβα, αυτός που είναι ο Άγγλος. Έχει και δύο κολόνες, ρε φίλε. Ναι, έχει και δύο κολόνες. Στο χάρτη έχει δύο κολόνες. Ναι, ναι. Αυτό τον έβγαλα με την πρώτη και το έχω και σε βίντεο, αλλά δεν το ανεβάζω γιατί δεν είχα σκοπό να το καταγράψω. Το έγραψα αφού τελείωσε, πάτησα δηλαδή το share button και έκανα save video clip έτσι για να χαρώ ότι τελείωσε ένα boss με την πρώτη στο Neo, αλλά χρησιμοποιώ πολύ κακή γλώσσα λίγο πριν και δεν είναι για άνευση στο YouTube αυτό. Αλλά το... πολύ κακή γλώσσα όμως, γιατί μιλάγα με το Σάβα, ήμασταν με το Σάβα, δεν παίζαμε μαζί στον χάρτη εκείνη τη στιγμή, ήμασταν όμως στο chat και μιλάγαμε. Ο Σάβας έπαιζε το δικό του και εγώ το δικό μου. Και ξέρεις, συνέβαιναν πράγματα όσο έπαιζα, ρε παιδί μου, και έλεγα διάφορα, ρε παιδί μου. Και εντάξει, δεν είναι για να τον έβαζα στο YouTube αυτό με τίποτα όμως. Καλά σου κάνα επομένως, thug. Αφού είσαι thug στον μήνυμα, καλά.
Ωραίο παιχνίδι, ωραίο, ωραίο. Το ευχαριστιέμαι. Αύριο πάλι συνεχίζουμε κανονικά. Μέχρι να έρθει η ώρα να πέσει τιμή του Resident Evil 7 και να δω και αυτό που θέλω. Μουσικούλα πιάνω να βάλω από πάνω. Ναι, σωστά. Σωστά, να βάλω μουσικούλα και να το βγάλω. Έχει ανεβάσει ο Σάββας δύο ωραία βίντεο, παιδιά. Πάνω να δείτε πώς καθαρίζει κάτι μπόσεις σε ένα λεπτό. Να δείτε. Skills εκεί, όχι αστεία. Skills. Ναι. Δεν είναι skills εκεί πέρα, ρε φίλε. Skills. Είσαι το αντίθετο. Τα skills είναι, είναι κάτι συνολικό, ρε Σάββα. Είναι διάβασμα. Το πώς ναι, έφτασες. Αυτό, αυτό. Στο συγκεκριμένο μόνο skill δεν είναι. Skill θα ήταν να τα βγάζα μόνο με κατάνες. Όχι, όχι. Πρόσεξε. Για μένα skill δεν είναι το πόσο γρήγορα θα πατήσεις το dodge και το τετράγωνο τρίγωνο. Είναι όλο το πράγμα. Έτσι, δηλαδή το ότι έχεις μελετήσει. Α, το ότι αυτό, έχει... ναι. Οκ, ναι. Okay, αυτό ήθελε ψάξιμο, παιδιά. Ναι, έχεις φτάσει εκεί που έχεις φτάσει, η στολή σου, τα buffs το ένα το άλλο. Ναι. Όλα τα buffs, κυρίως. Τα buffs. Ιδίως αυτό. Αλλά γενικά όχι. Τετράγωνο, τετράγωνο, τετράγωνο πάει. Αφού άκουγε χθες ο Νίκος. Λέει ποιος χτυπάει. Ναι, κανονικό button mashing. Λοιπόν, παιδιά, να κλείσουμε. Αυτό επειδή λέμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι, έτσι, Dynasty Warriors είναι. Dynasty Warriors, καλά, δεν είναι Dynasty Warriors, αλλά τέλος πάντων. Για να προετοιμάσω αυτούς που θέλουν να παίξουν και New Game Plus στο Way of the Strong, στην δυσκολία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μομπάκια, είναι brutal το πράγμα. Είναι τάκ, τάκ έπεσες. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ναι, είναι ούτε στο Bloodborne. Τα mobs από τα ούτε στο Bloodborne δεν το έχω δει. Αυτό. Δηλαδή, καλά, 2-2 ούτε καν, έτσι. Να σου την πέσουν 2-2 δηλαδή. Και τόσο κυνήγι, ρε φίλε, πώς τρέχουν έτσι. Αυτό το. Ναι, τέλος πάντων, να πιάσουμε πάλι την κουβέντα στον ήλιο, θα γυρίσουμε και θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Τη βλέπω τη δουλειά. Αλλά ήθελα να το πω με την ευκαιρία αυτού που λέει ο Σάββας τώρα, ότι πήγα και έκανα ένα sub mission, sub quest, πώς τα λένε, αρκετά πίσω στο ψαροχώρι εκεί που είναι level 10. Και εγώ ξέρω τώρα, είναι ο χαρακτήρας μου, ξέρω 28, πόσο είναι, 20. Ναι, που το παίρνει ανάποδα. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς αυτό. Αυτό, ναι. Ναι. Okay, λοιπόν. Ναι, ναι. Στο οποίο αν παίξεις φυσιολογικά και με προσοχή, είναι για πλάκα τα mobs. Με τέτοια διαφορά είσαι overpowered, δεν το συζητάμε. Αν όμως δεν το σεβαστείς, ρε παιδιά, ακόμα και εκεί, 2-3 χτυπήματα ή αν σου έρθουν 2. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι εκεί η λογική του Dark Souls πάλι. Ναι. Διαπράττεις την ύβρις έτσι εκεί πέρα. Νομίζω ότι τους ξεσκίζεις και σου πέφτει το κατώτερο μομπάκι και σε ρίχνει και λες οκ, okay, κάτσε. Ακριβώς, 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 ακριβώς αυτό σημαίνει. Λοιπόν, θέλετε να πείτε, επειδή λένε τα παιδιά για καμιά ταινία Νίκο, σειρά. Για ποια ταινία έλεγες εσύ? Α, το Witness for Prosecution, είδα. Του 57. Ρε παιδιά, Wilder, είχε αυτή την άβρα του κλασικού. Ξεκινάει στην αρχή κωμωδία, πραγματικά αστεία όμως, έτσι, με τρομερούς τοπιούς, και γίνεται στο τέλος δικαστικό δράμα. Δηλαδή είναι σαν να είναι δύο ταινίες διαφορετικές. Το καταδιασκεδασμένο που γίνεται στις βραδιές κλασικού κινηματογράφου που κάνουμε, που προσπαθούμε ταινίες που μπορούν να δει όλη παρέα. Και μια Marlene Dietrich έτσι μπαίνει και δεσπόζει μέσα όπου εμφανίζεται. Την έχετε δει, Αγκάθα Κρίστη? Εντάξει, είναι λίγο οι ανατροπές και αυτές που γίνονται λίγο παλιακές. Παλιακές, πάλι το πάει καλά, αρέσει, ναι. Αλλά ναι. Όλες οι ταινίες του συγκεκριμένου σκηνοθέτη είναι πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ. Έχεις κάποια άλλη προτινόμενη? Το Double Indemnity που θεωρείται top σε νουάρ ταινίες από πολλούς, πάλι του 50 είναι αυτή, πότε. 44. Που έχει να... 44, που έχει να κάνει, τέλος πάντων, με το τέλειο έγκλημα, ας πούμε, και να πάω πώς θα πάρουμε λεφτά από αυτό. Από παραμοιάζει έτσι με το... Ναι, αλλά δεν είναι δικαστικό, αλλά είναι ο ορισμός του νουάρ βασικά. Το Sunset Boulevard, που και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μια ξεπεσμένη ηθοποιό και έναν... σαν αερογράφο που προσπαθεί με τα χίλια ζόρια να βγάλει τα προς το ζήν στο Hollywood. Εντάξει, και από κωμωδίες που έχει κάνει αυτός πάλι το 7 χρόνια φαγούρα, που παίζει ο Jack Lemmon,
που άμα τη δεις βασικά τη ταινία νομίζω ότι ο Jim Carrey τον έχει αντιγράψει κανονικά στους ρόλους σε πολλές αντιδράσεις κτλ. Πραγματικά όταν έβλεπα τον Jack Lemmon ήταν λες και έβλεπα τον Jim Carrey σε σημεία. Στο 7 χρόνια φαγούρα για δύο μουσικούς οι οποίοι προσπαθώντας να το ξεφύγουν από τη μαφία πηγαίνουν σε ένα μουσικό συγκρότημα που είναι μόνο γυναίκες και δίνονται και αυτοί γυναίκες. Έτσι. Και παίζει και η Marilyn Monroe σε αυτό. Εδώ ο Νταρδιάννη, αν και δεν θα ήθελα να του μιλήσω γιατί λέει ότι απογοητεύτηκε από τον Bloodborne, γράφει μάλλον η δυσάρα, εγώ δεν το ξέρα, ο Όλμος θα παίξει σε spin-off του Sons of Anarchy. Στο μεταξύ ο Όλμος από τον Battlestar... Spin-off το Anarchy θα βγει τώρα... Θα παίζει ο Όλμος. Παίζει αυτή. Φίλε... Θα βγει με μία άλλη συμμορία. Θα είναι το σπίτι. Αυτό θα θυμάμαι γιατί το έχω δει. Πολύ καλό θα είναι αυτό. Γιατί αυτή την ηθοποιάρα μετά τον Battlestar Galactica δεν την είδα πουθενά. Κάπως κάει μύτη αυτός γενικά. Κάνει κάποια περάσματα. Δεν κάνει μαύρο με τον Battlestar. Κάτι έχει. Κάτσε να θυμηθώ κι εγώ. Εγώ δεν τον έχω δει πουθενά έργα μου. Το, μετά στο Agents of Shield. Μπράβο να που τον έχω δει. Αλλά ναι, Klein. Εντάξει. Klein. Ναι. Μπράβο, πολύ καλά το πες. Πολύ ωραία, ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Και στον Dexter βλέπω έχει περάσει. Δεν σοβαρά. Ξέρω. Δεν τα έχω δει τα τελευταία. Καλά, παίζει. So say we all, ρε. Εσένα πλωμάρι δεν σου άρεσε. Του όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα ότι δεν μ' άρεσε. Είπα ότι δεν το βρήκα τόσο αριστουργηματικό όσο λέτε. Δεν είναι άλλα έλεγε τώρα. Δεν έλεγε ότι το βρήκα αυτό τόσο ακριβώς αριστουργηματικό. Έλεγα. Αυτό ακριβώς έλεγα. Α, θα έχουμε και τώρα The New Black τώρα την άνοιξη. Ναι, βγαίνει και αυτό όλα μαζί. Και την τεράστια διαφωνία μας από το που κρατάει το Mass Effect. Τέλος πάντων. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση μια φορά. Online. Δεν είναι. Τι διαφωνία. Κρατάει και από εκεί. Όχι από το Battlestar Galactica. Και από εκεί όμως επηρεάζεται και από εκεί. Εντάξει. Καλά, προφα sci-fi. Ιδίως σε ό,τι αφορά το τέλος. Εντάξει, μαλάκες τώρα. Ξεπατήκωμα είναι. Περισσότερο Babylon 5 είναι να πούμε σε σημεία το μαλλί. Αλλά σε ό,τι αφορά το τέλος, μίξεις και ιστορίες, εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο το που πατάει. Έλεγα την άλλη φορά, μιλούσαμε στο chat με τα παιδιά, με τον Νικόλα και τον Σάβα παίζοντας. Εγώ δεν την είχα δει ποτέ αυτή την ταινία, χωρίς να είναι κάτι φοβερό, αλλά η πρώτη ταινία Star Trek, το Star Trek The Motion Picture, μετά το τέλος της τηλεοπτικής σειράς και πριν γίνει mainstream κτλ. Το θέμα της ταινίας αυτής δεν είναι ότι είναι πρωτότυπο. Το Star Trek δεν έγραψε ποτέ science fiction, αλλά πήρε θέματα science fiction και τα έφερε σε ένα πιο ευρύ κοινό. Ναι, ήταν η κλασικουργιά ναι, του πράγματος. Ναι. Λοιπόν, αλλά η δομή, το σενάριο, ο κίνδυνος, το τέλος της ταινίας είναι το Mass Effect. Από το The Motion Picture. Είναι το Mass Effect. Όχι στο 100%, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στο 80% σχεδόν είναι παρμένο από την ταινία αυτή. Μαζί με Babylon 5 βεβαίως εννοείται. Έτσι και με Galactica. Babylon 5 ήταν πάρα πολύ εντάξει το κλίμα. Να. Γιατί και το τέλος, το έχετε δει μέχρι το τέλος του Babylon 5. Ναι. Αλλά εκεί το πάει και αυτό λίγο στο... Φεύγει ρε παιδί μου από το απλά πολεμάνε μεταξύ τους οι πολιτισμοί, ξέρω εγώ οι μεγάλος. Το πάει και αυτό λίγο πιο γκρίζο. Ότι τελικά χάος ή order. Εκεί καταλήγει και η μάχη του Babylon 5, ρε παιδί μου. Δεν είναι... Δεν σου λέει ότι αυτή που είναι κάτι που παρουσιάζει τόσο κακό επί όλες από την δεύτερη σεζόν και μετά. Τελικά σου και να μην είναι τόσο κακό, αλλά είναι μια όψη, η διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος. Ναι, είναι αυτό που λέγεται και στα βιβλία του Μούρκοκ για το χάος και την τάξη, ότι το χάος σημαίνει απαραίτητα κακό. Ναι, όπως και οι Reapers, ρε παιδί μου, τελικά είναι κακοί οι Reapers, δεν είναι κακοί οι Reapers, είναι κάτι άλλο. Δεν, είναι... δεν σου λέει ότι οι Reapers είναι το απόλυτο κακό, όπως μπορεί να σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση καθώς παίζεις. Αυτό βέβαια είναι εκπληκτικό, το καταφέρνει ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, έτσι να σου έχει τον κακό για πόσες ώρες και στο τέλος να σου το γυρνάει και τελικά να σου λέει, όπα, να το δεις αλλιώς, κατάλαβες. Ωραία πράγματα. Ο Όλμος έπαιζε τώρα που ήταν που γράφει στο chat και στο Blade Runner, έτσι. Βέβαια. Μα καλά. Εννοείται. Να ξαναδώ αυτό επιτέλους. Ναι, ναι. Που και παίζει. Στο Miami Vice. Έκανε του Λιουτέναν Μάρτιν Καστίλιο. Στο Miami Vice. Λεφ, δεν έχεις πάει στρατό ακόμα, τώρα πας. Αχ, Λευτέρη. 9 μήνες εδώ. Από παλιές ταινίες επίσης που είπες, Νίκο, να δείτε οπωσδήποτε, βασικά, το Kind Hearts and Coronets. Φοβερή κομμωδία.
ελληνικά. Kind Hearts and Coronets. Ωραία. Ευχαριστώ για τη μετάφραση. Δεν ξέρω στα ελληνικά. Να το βρήκα. Με τον Alec Guinness να κάνει 6-7 διαφορετικούς ρόλους. Αυτό βλέπω. Duke, Bunker, Person, Parson, General, Admiral. Έχει να κάνει με έναν τύπο το οποίο η μάνα αδικήθηκε από τους Dascoin, αν θυμάμαι τους λέγανε. Ενώ ήταν, η Dascoin υποτίθεται βασιλικό ξεσέμα έτσι. Οπότε σαν, είχαν εκτάσεις και τέτοια και αυτοί την παραμεθοποιούσαν, πέθανε φτωχοί κτλ. Και αυτός είναι 8ος ή 10ος ή 18ος στην ιεραρχία αυτών. Uh-huh. Οπότε αυτό που θέλει να κάνει είναι να σκοτώσει όλους τους υπόλοιπους του Dascoin που είναι στην ιεραρχία, ώστε αυτός να είναι ο επόμενος απόγονος. Κατάλαβες, και αν κληρονομήσει όλα τα εδάφη και ό,τι έχουν και τον τίτλο αυτό. Τον, κάτσε να μπει, να φάει το τίκ του. Έχει δει κανείς το Billions, τη σειρά το καινούριο? Όχι, τώρα ξεκίνησε η δεύτερη σεζόν νομίζω. Ο Τζιαμάτι. Παίζει, ναι, ο Τζιαμάτι και η Σιμάγκη Σιφ παίζει. Okay. Από το Mad Men που έπαιζε την Εβραία που είχε το πολυκατάστημα και ναι, ναι. Το Sons of Anarchy. Mm-hmm. Βασικά στο Sons of Anarchy, πιο Mad Men. Στο Sons of Anarchy ήταν η γυναίκα του Τζακ. Η γυναίκα του Τζακ. HBO είναι αυτό. Showtime νομίζω. Νομίζω Showtime. Και δεν ξέρω, Γιάννη, ξέρεις αν είναι αυτοτελή συνεχόμενα τα επεισόδια? Ναι. Όχι, υπάρχει κεντρική ιστορία. Υπάρχει κεντρική ιστορία. Ναι, ναι. Ωραία. Και η δεύτερη σεζόν τώρα παίζεται. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Διαμάτι είχε και μια πολύ καλή. Το Τζον Άνταμς, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που είναι για με τις απαρχές του Αμερικάνικου έθνους. Ναι. Παίζει τον Τζον Άνταμς. Καλό ακούγεται. Ναι, 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 ναι. Και έτσι δείχνει τις μεγάλες διαφωνίες των μεγάλων εκεί πέρα των τεσσάρων πατέρων. Ταινία. Όχι, μίνι σειρά, 7 επεισόδια. Σοπαρά. Πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται, Νίκο? Τζον Άνταμς. Τζον Άνταμς. Το Μαντ Τζέφερσον μέσα, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον. Ναι, ρε φίλε, αυτό κάτι μου λέει. Κάπου έχω δει τρέιλερ για αυτό το πράγμα. Κάτι μου ξύπνησε τώρα. Πολύ πρώτε σειρέ που είχα δει. Γιατί αν πούμε ότι ξεκίνησα να βλέπω σειρέ το 5 ή το 6, ήταν αυτό και το 8 το είδα όταν βγήκε. Ναι, ναι, ξέρω τι λε. Κατάλαβα τι λε, ναι. Εντάξει. Στο IMDb το έχει 2008 με κάτι λε και δεν έχει τελειώσει ποτέ. Α, ναι. Λέω αυτή τη στιγμή τελείω σουρεάλ είναι η μάνα μου, η οποία όποτε τη βάζω σειρά. Αρχίζει, βλέπει ένα-δύο επεισόδια και μετά λέει ναι, αλλά σαν το τέτοιο δεν είναι. Που το τέτοιο είναι το προηγούμενο. Δηλαδή, είδε το Killing. Ξεκινάει το Broadchurch, σαν το Killing δεν είναι. Τελειώνει το Broadchurch, καλά ήταν φοβερό το Broadchurch. Ξεκινάει το Fall, σαν το Broadchurch όμως δεν είναι. Τελειώνει το Fall, φοβερό το Fall. Ξεκινάει το Hell on Wheels, το ξεπέταξε σε 7 μέρες. Το Hell on Wheels, πάει το Hell on Wheels, 57 επεισόδια. 58 πόσα είναι. Λοιπόν, φοβερό το Hell on Wheels. Τώρα τη έβαλα το Americans. Είδε δύο επεισόδια, καλά λίγο μπερδεύτηκε εκεί πέρα. Μπερδεύσε λίγο τα τέτοια που κάνει τα... Τις μεταφιέσεις. Όχι, άσε τις μεταφιέσεις. Τα flashback, ρε παιδί μου, που κάνει. Που και που. Λοιπόν, φοβερό, καλό, αλλά σαν το Hell on Wheels δεν είναι. Καλά, εντάξει, τώρα το μάθαμε. Το μάθαμε, λέω τώρα, το παράμυθι. Μιλάμε, είναι 7η ή 8η σειρά που βλέπει φέτος το χειμώνα. Ανακάλυψε, όπως το λένε, το φως το αληθινό, έτσι. Όχι, από πέρυσι βλέπει. Από πέρυσι, εντάξει, ναι. Και βλέπαμε παλιότερα μαζί και Prison Break και Lost και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλει πολύ αστυνομικά αυτή. Αστυνομικά με συνέχεια όμως, έτσι. Το Hell on Wheels το διέλυσε. το ξεπέταξε. Για να το είδε σε 7 μέρες, λες να μην. Σε 7 μέρες. Σε 7 μέρες. σχεδόν μια σεζόν την ημέρα, βλέπεις. Ναι, ρε. Σχεδόν 10 επεισόδια την ημέρα. Μιλάμε.
τέτοια Sealed Wire, τα έχει δει αυτά φαντάζομαι. Το Bow Wire είναι, είναι πολύ βάρη. Και το Sealed Wire εγώ το βλέπα με αγγλικούς υπότιτλους και ξανά βλέπα σκηνές για να καταλάβω τι έγινε. Τέτοιας γίνεται στο Wire. Ξανά βλέπα επεισόδια. Τώρα εντάξει, τώρα θέλουμε λίγο κάτι πιο εύκολο, εντάξει. Πιο στρωτό, ρε παιδί μου. Φάση Broadchurch ήταν ιδανικό, δηλαδή λίγα γενικά πρόσωπα, όχι πολύ μπλέξιμο, και το Killing ήταν ιδανικό. Δεν είχε πολύ μπλέξιμο. Όχι, είχε. Είχε, αν το σκεφτείς, είχε. Γιατί μπλεκόταν με τη φάση με το καζίνο. Ναι, μπλεκόταν η φάση με το καζίνο και τον δήμαρχο και εγώ δεν ξέρω τι, αλλά εντάξει, γενικά δεν ήταν Wire, ρε παιδί μου. Okay, το Wire είναι κόλλος. Πώς λέγεται ρε εσείς παιδιά και αυτή η σειρά αστυνομική που έχει γυριστεί από τρεις διαφορετικούς, το ένα είναι στη Μάνχη, το άλλο είναι στη Δανία και το άλλο είναι στο Τέξας. Το Bridge. Το Bridge, γι' αυτό μου αρέσει. Η γέφυρα, η γέφυρα. Το έχω υπόψη, το έχω υπόψη. Mm-hmm. Το αμερικάνικο πιο light, ρε παιδί. Το έχω άσωστο μανίκι. Το δανέζικο ότι ήταν... Breaking Bad είδε δεν χρονιές. Ήταν και πολύ... Τόσο... Και πολύ τέτοιο. Το αυτό Bridge, έχει τα... πολύ τέτοια, ρε. Τι? Τις πολύ καλές κριτικές, νομίζω το δανέζικο. Το Bridge. Το ναι. Έχει μια τρύπα στο τέλος, να, που δεν την ξεπέρασα βασικά. Να με τα συγχωρήσεως. Να με τα συγχωρήσεως, που λες τώρα γιατί γίνανε όλα αυτά, είναι λίγο εντελώς φλου. Okay. Ο πρωταγωνιστής εν μεταξύ της σειράς παίζει και στο Pusher. Επανερχόμαστε σε αυτό. Για πες μας για το Pusher. Για πες μας για το Pusher λοιπόν. Sorry. Τι κόφταν αυτό. Παιδιά, είμαι περασμένος από τον ιό, δεν μπορώ να δω τίποτα αυτό το καιρό και γι' αυτό. Μόνο κανένα Raymond βλέπω έτσι να, το βράδυ να με παίρνει ο ύπνος. Πώς μπορεί να σε παίρνει ο ύπνος εσύ με το Raymond? Γιατί μετά πριν από 10 ώρες νιό, γι' αυτό. Άμα θες μη σε πάρει ο ύπνος. Με το Raymond δεν μπορεί να σε παίρνει, ρε φίλε. Ειδικά μου πεις σε κάνα τρελό επεισόδιο, δηλαδή. Δεν γίνεται απλά. Μια χαρά με πήρε. Χθες με πήρε, έβλεπα το Toaster. Μια χαρά με πήρε. Το χριστουγεννιάτικο που είχε... Μια χαρά με πήρε. που πάνε να την αλλάξουν. Να την αλλάξουν, ναι. Πολύ κατάστημα. Και μπαίνει μέσα στην αποθήκη. Ναι, ρε φίλε. Τι ηθοποιάρα, ρε φίλε. Εντάξει. Και οι δύο, εντωμεταξύ δίνουν και οι δύο οι μακαρίτες πλέον, και η Μαρή και ο Φράγκ. Και η Μαρή, ναι, ρε. Δίνουν ρέστα σε αυτό το επεισόδιο, ναι. Εγώ όπως καταλαβαίνετε μετά την προηγούμενη εκπομπή ξεκίνησα να βλέπω Office. Δηλαδή δεν μπορεί να ακούσει κάποιος την εκπομπή αυτή και να μην βάλει να δει Office. Δεν μας το πες. Που μιλάγατε με τον Λάμπρο. Εγώ το αμερικάνικο, από το αμερικάνικο έχω δει Σκόρπια επεισόδια. Εντάξει, ναι. Αυτό γίνεται, αλλά δεν είναι σωστό. Αλλά είμαστε μαζί. Όχι. Είχα δει Σκόρπια επεισόδια. Τώρα τα ξεκίνησα κανονικά από το. Ναι, θέλω να πω και αυτό γίνεται, να βλέπει Σκόρπια επεισόδια, αλλά δεν είναι σωστό. Πρέπει να πιάσει έναν ήρμο. Οπότε. Αλλά μην ξαναπούμε, γιατί θα σαλτάρουν. Όχι. Απλά ξεκίνησα, ρε παιδί μου, και βλέπω, ξέρεις, κάθε βράδυ δύο επεισόδια Family Guy, ένα επεισόδιο Office. Ή δύο επεισόδια Family Guy, ωραίος. Έτσι, το πάω έτσι τώρα πριν κοιμηθώ. Κόλλημα με το Family Guy. Εντάξει. Εγώ αυτά βλέπω Σκόρπια. Το Family Guy του βλέπω Σκόρπια. Έχει πάει και αυτός σε άλλο επίπεδο το πήγε. Έχει καταστραφεί βέβαια πλέον. Το πήγε. Οι πρώτες 9 σεζόν. Νομίζω ότι δεν ήταν καταστραμμένο πριν. Ποτέ ήταν καμένο χιούμορ από τα καλά. Έχει κάνει, να σου πω κάτι, έχει επεισόδια τα οποία είναι φεδρά, αλλά έχει και επεισόδια τα οποία είναι καταπληκτικά. Όχι. Έχει φάσεις μέσα σε ένα επεισόδιο που είναι καλές. Ακριβώς. Ναι. Και έχει εγώ ξέρετε τι δεν κατάλαβα ποτέ. Γιατί από την πρώτη χρονιά και μετά έχει αφήσει το κόνσεπτ του Stewie που είναι ο καταστροφικός εγκέφαλος. Μα το λέει αυτό κιόλας. Το λέει σε επεισόδια. Το λέει στην 8η. Ή δεν το έχω δει, δεν το θυμάμαι. Γιατί? Δεν το εξηγεί. Στην 8η και 9η. Σταδιακά έγινε και σε κάποια φάση. Λέει, δεν έγινε σταδιακά, έγινε πολύ απότομα. Απότομα. Άλλαξε πάρα πολύ από την πρώτη σεζόν το Family Guy. Αυτό που έκρυβε το οπλοστάσιο, ας πούμε, στην ντουλάπα ή κάτι τέτοια. Αυτό τελείωσε. Ότι ήθελε να σκοτώσει τη Λόη. Τη Λόη, τη μάνα τώρα μιλάμε ότι.
mastermind που, μπορούσε να κάνει από το τίποτα ένα διαστημόπλαιο και να βομβαρδίσει το διπλανό σπίτι. Ζητούσε τον Άι Βασίλη. Αυτό τελείωσε, ρε παιδί μου. Ήταν φάση the pink and the brain, ας πούμε. Αλλά κόπηκε πολύ απότομα αυτό το πράγμα. Γιατί όμως. Τον άλλαξε βασικά μετά την πρώτη σεζόν, άλλαξαν πολλοί οι χαρακτήρες. Η Λόις άλλαξε η φωνή της. Η Μέγ άλλαξε πια ηθοποιός, ο Πίτερ πήγε Μιλακούνης, ο Πίτερ έγινε πιο κάφρος και ο Στούι... Πολύ κάφρος έγινε. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Και ο Στούι ήταν hater της μάνας του, ρε παιδί μου, αλλά πιο πολύ τον έκανε ζευγάρι με τον Μπράιαν, ήθελε πιο πολύ να... Ναι, ζευγάρι. Ναι. Ωραίος είναι ο... Υπάρχουν επεισόδια τα οποία... Εγώ δεν περίμενα, ας πούμε, θα τα δω από τη σειρά αυτή. Έχει κάνει και καλά, πολύ καλά επεισόδια, Σάβα. Ναι, ρε παιδί μου, έχει όμως και πράγματα... Τρέχει με κόψιμο στην τουαλέτα το άλλο του σπιτιού. Δεν έχει χαρτίσει, φεύγει πίσω, πάει στον άλλο τον παραπληγικό, όπως το λένε. Και λέει, ενώ είναι μέσα στο σπίτι, δεν φαίνεται τι παίρνει. Λέει, το χρειάζεσαι αυτό, θέλω να σκουπιστώ. Ναι, 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 πάρ' το, φεύγει με την αμερικάνικη σημαία. Το American Dad δηλαδή, ναι, δεν το έχω δει καθόλου και το καλό μέσα, αλλά έχει και μέσα και χιούμορ και αστείο που θα σε κάνει να αισθανθείς πολύ βλάκας που το βλέπεις. στο ίδιο επεισόδιο. Ναι, εντάξει, παίζει και αυτό, παίζει. Τώρα με τα άλλα δεν ξέρω τι έγινε που λέει ο Γκόλυθος εδώ, ότι έγινε fusion με American Dad και αυτά, δεν τα έχω παρακολουθήσει εγώ, δεν... Το American Dad μια χαρά είναι, απλά θέλει το χρόνο του αυτό για να το συνηθίσει. Στην αρχή σε ξενίζει επειδή δεν έχει αυτά τα flashback, τα κουλά που έχει το family guy, ναι, και τα αυτά. Κάτω. Αλλά εντάξει, ο Ρότζερ, ο εξωγήινος που είναι στο American Dad, είναι κορυφαίος χαρακτήρας, έχει πολύ γέλιο. Και έχει φοβερά επεισόδια και αυτό, αλλά πάλι έχει χαλάσει και αυτό, εντάξει. Είναι η έκτη σεζόν, οι πρώτες, μετά μπαίνει λίγο στον αυτό. Και 28 Simpsons, που άναγε. Τότε κάτω, Simpsons. Δεν έχω ιδέα βασικά αυτό ποιοτικά πώς θα πηγαίνει πλέον το Simpsons, αν κρατιέται καθόλου. Δεν ξέρω καθόλου. Ούτε το South Park ξέρω τι γίνεται. Να πω την αλήθεια δηλαδή. Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα. Ναι, είναι πάρα South Park είχα δει μέχρι την 11η χρονιά, εντάξει, παραπάνω δεν... Αν και εντάξει, τα παιδιά ήταν ένα βήμα πιο μπροστά, ίσως και πολλά περισσότερα βήματα πιο μπροστά γενικά, αλλά... Τι να πω, το Rick and Morty ο Γκόλυθε όντως είναι άλλο level. Αυτός ο Dan Harmon είναι βλαμμένος. Πολύ ωραία δουλειά το Rick and Morty. Πολύ, πολύ... Είναι meta animation όντως. Τι είναι αυτό, το spoof που κάνουν στο Rick and Morty από τα χρήσιμα αντικείμενα του Stephen King που είχε το μαγαζί, το θυμάστε? Για βοηθά μου λίγο. Που είναι ο διάβολος δήθεν και κάθε ένας που μπαίνει του δίνει αυτό που θέλει περισσότερο ζωή του και έχει και το κάτς από πίσω ότι κάτι θα συμβεί. Ωραία, έχει και το ξεσκίζει το μαγαζί. Ναι. Έχει το όπλο αυτό που αφαιρεί την αρνητική την ιδιότητα. Έχει πολύ γέλιο. Λοιπόν, αγόρια. Τριωράκι πάλι σχεδόν σήμερα. Ναι, ναι. Κλείνουμε. Ναι, μία και κουρασμένη. Πριν κλείσουμε. Από τις πολύ καλές συζητήσεις. Ναι. Να πω ότι είδα προχθές στο Netflix ότι θα ξεκινήσει το Castlevania. Θα το κάνει σειρά. Α, το είχε στο άρθρο ο Νικόλας. Το γράψαμε και στην Ελλάδα. Και θα βγει κιόλας φέτος. Δηλαδή ήδη γυρίζεται. Live action ή animation? Δεν έχω. Όχι. Δεν, νομίζω δεν έχουν πει ακόμα τι θα είναι. Animated νομίζω πρέπει να είναι. Σαν φήμη το είπαν αυτό, επειδή υπάρχει μέσα όσον αφορά θα είναι ο Warren Ellis που είναι σε κόμικ, αλλά δεν έχουν πει κάτι ακόμα. Γι' αυτό. Αυτό, τώρα συγγνώμη παρένθεση, γυρίζουμε στο Rick and Morty. Το επεισόδιο που λέει ο Γκόλυθος με τα παράλληλα, δεν είναι παράλληλα σύμπαντα, πρακτικά είναι σάτυρα προς το Inception αυτό, Γκόλυθε. Το επεισόδιο. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν έχει ξαναγραφτεί τέτοιο animation, από όσα έχω δει εγώ. Πρέπει να είσαι, να λειτουργεί αλλού το μυαλό, δηλαδή κάτι παίρνουν, ουσίες, δεν ξέρω. Ναι. Το ξεπερνάει μόνο η παράλληλη κόσμη. Τέλεια, τέλεια. Ποιο Νικό, η παράλληλη κόσμη. Μέσα παράλληλος κόσμος στην μπαταρία του αμαξίου. Στην μπαταρία, αυτό.
Αυτό δεν υπάρχει. Δεν αυτό υπάρχει. Είναι το αποκορύφωμα της σειράς. Δεν υπάρχει αυτό. Καρποδήλατο για μέσα έτσι. Και ταυτόχρονα στον πάνω κόσμο πλακώνονται παθαίνοντας πληθυμούς και ανθρώποδα χωρίς λόγο. Τι είναι αυτά. Λοιπόν. Δες άρε Σάβα, είναι όλα μαζί θα σου πάρουν 5 ώρες, δεν είναι πολλά. Κάνα έρχονται οι εξωγήινοι και κάνουν διαγωνισμό τραγουδιού τα κεφάλια. Και μόλις κερδίζουν τους πηγαίνουν στο τέλος. Αχ, πώς ήταν η ατάκα ρε εσείς αυτό. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Που ήταν το κεφάλι με φωνή Σον Κόνερι. Ζόρα, πώς λέγονταν ρε παιδιά. Ζάρντος. Ζάρντος, ναι, η φωνή ήταν αυτή. You are disqualified. Και πάρε κοσμική ακτή. Όλο τον κόσμο. Αυτό είναι, το Ζάρντος είναι αγαπημένο θέμα του Dan Harmon. Το έκανε και στο Community που ήταν ντυμένος ο Έλληνας, ο Starburns. Θυμάσαι Σάβα? Ναι, στο Μιάου. Μιάου Μιάου. Στο Μιάου Μιάου, πώς λέγονταν, το app, Μιάου... Μιάου Μιάου Beans. Μιάου Μιάου Beans, μπράβο, ναι, Μιάου Μιάου Beans. Που είχαν φτιάξει κοινωνία χωρισμένη ταξικά. Από τα πολύ δυνατά, ναι, τα πάρα ναι. Πολύ δυνατά. Ναι. Όπου δεν τελειωμούνται, θα... αν αρχίσουμε να λέμε πάλι για αυτά, δεν θα τελειώσουμε, πάει 2 η ώρα. Λοιπόν, άντε. Ω, ευκαιρία, να δω ένα Community να κοιμηθώ. Ναι. Σάβας Καζαζίδης, Νικόλας Μαρκόγλου, Νίκος Πλωμαριτέλης, Γιάννης Τσιτσέλης. Λύσαμε όλα τα προβλήματα του. Τα λύσαμε όλα. Όλα, όλα. Και για gaming μιλήσαμε και για κοινωνικά μιλήσαμε. Ό,τι θέλετε, όλα, όλα μέσα ήταν σήμερα. Λοιπόν, περισσότερα reviews εντός εβδομάδας και streams και διάφορα έχουμε πολλά. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Φιλάκια πολλά. Καληνύχτα, καληνύχτα. Αχ, αυτό το πιλέξαμε.